Ποιες είναι τώρα, ποιες είναι... Όχι, όχι, ο Νίκο μου. Ξέρεις, σήμερα εδώ δεν γλιτώνεται. Δεν θα ξαναζήσουμε όπως παλιά, αυτό το ξεχνάς. Θα ξαναζήσουμε καλύτερα. Τι ωραία που ακούγεται. Άρα, σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν ανατείναξε η Ντάεσ την Παλμύρα και βγήκα σε συνέντευξη με Κούρδους και μου λένε τι πρέπει να κάνουμε. Λέω, πρέπει να τα διορθώσετε και να τα κάνετε καλύτερα από ό,τι ήταν πριν. Όχι να περιμένετε να τα συνηθίσετε στην κατάσταση που θα είναι. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Να είμαι ξεκάθαρος. Άμα εμάς μας ανατείναζαν την Ακρόπολη και ειδικά τον Παρθενώνα, θα τον αφήναμε ερείπια? Με τίποτα. Αλλά το πιο πιθανό είναι θα κάναμε μια πολύ σοβαρή αναθεμέλιωση, ανακαίνιση και θα ήταν τελικά πιο όμορφος από ό,τι ήταν πριν. Άρα μετά από κάτω θα γράφαμε ευχαριστούμε την ΤΑΕΣ που μας επέτρεψε να κάνουμε ανακαίνιση. Αλλά εδώ πρέπει λοιπόν να ευχαριστήσουμε στο τέλος της υπόθεσης τους Κινέζους που μας επέτρεψαν να κάνουμε όλα αυτά που θα κάνουμε για το μετά. Λοιπόν, θα σου πω ποιες, αγαπητέ δάσκαλοι, ποιοι είναι οι προβληματισμοί μας. Ναι. Εμείς μιλάμε καθημερινά με τους πελάτες μας και με αντινάμοι πελάτες στις επιχειρήσεις μας. Αυτοί λοιπόν επηρεάζονται είτε από την οικονομία της Ελλάδας. Βλέπουμε λοιπόν πως τα εξοπλιστικά πράγματα της Ελλάδας, τα οποία φορτώνουν τον προϋπολογισμό, ενδεχομένως να δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα. Και το 2028 με 30 μας έχουν πει ότι θα χρειαστεί να πληρώσουμε μεγάλα ποσά από τις δανειακές απαιτήσεις που είναι προγραμματισμένες. Αν προσθέσουμε λοιπόν και τις εξοπλιστικούς, τα εξοπλιστικά προγράμματα που είναι ήδη σε ροή, ενδεχομένως να μιλάμε για μια δεύτερη οικονομική κρίση στην Ελλάδα τότε. Ένα δεύτερο θέμα είναι ότι... Περίμενε. Θα τα πάρουμε στη σειρά. Πρώτα απ' όλα μου αρέσει ότι φαίνεται ότι είσαι Έλληνας. Εφόσον τα πράγματα είναι χάλια τώρα, έχεις βρει έναν τρόπο να είσαι χάλια για το 2028. Δηλαδή που αυτό μόνο οι Έλληνες έχουν αυτή την ικανότητα. Δηλαδή δεν σου φτάνει. Δηλαδή είναι σαν να είμαστε μέσα στην κατοχή και λες, παιδιά, το 50 θα έχουμε πείνα. Και λέει ο άλλος, εσύ δεν έχουμε να φάμε τώρα για το 50 μιλάς. Αλλά αυτό μου αρέσει γιατί σημαίνει ότι σκέφτεσαι ήδη το μετά. Λοιπόν, μου λες τώρα για τον εξοπλισμό. Εγώ θα αρχίσω αυτό γιατί μάλλον δεν θα κάνουμε μόνο γεωοικονομία, αλλά είναι αυτό που έλεγα. Μου θυμίζει μερικά, δεν θα πω τα ονόματα, αλλά ας πούμε είναι μια κυρία που αγαπάει το κόκκινο, που όταν σκεφτόμαστε κάτι, σκέφτεται ήδη τη δεύτερη δίκη. Αυτό είναι καλό γιατί σημαίνει ότι η πρώτη είναι δεδομένη. Εντάξει. Αλλά ξαναλέω. Ο εξοπλισμός, στο τέλος θα μου πεις ότι είμαστε προβληματισμένοι επειδή έχουμε αποκτήσει Ραφάλ. Άρα, άμα θες να σου απαντήσω με χιούμορ, θα σου πω μην ανησυχείς, είναι μεταχειρισμένο. Το λέω γιατί πέταξαν και αυτοί οι μερικοί. Ωραία. Μετά, όταν θα μιλήσουμε για Μπελαρά. Okay. Εγώ το δέχομαι. Η παρατήρηση που έχει σχέση με αυτά. Πρώτον, αυτοί που λες ότι επηρεάζονται καθημερινώς, επειδή θα το καταλάβει ο Περικλής που το πάω, ελπίζω να μιλάς καθημερινά σοβαρά και όχι καθημερινότητα. Γιατί εδώ είναι μια διαφορά. Δηλαδή ο πελάτης λέει τα δικά του που μπορεί να τα έχει ακούσει από το ραδιόφωνο, από την τηλεόραση, δηλαδή μην ακούει αναγκαστικά το κανάλι μας σε Τζέγκνη Σταύρο, άρα δεν ξέρει τι γίνεται. Ακούει, ας πούμε, τι έχει κάνει η Αίγυπτος. Έχω και δορυφόρους, δηλαδή με ενημερώνουν, ας πούμε, ειδικά ο Περικλής, όταν υπάρχει ένα πράγμα, ξέρεις, βουίζει και μου λέει όλα τα προβλήματα που έχουν εμφανιστεί στο γίγνεσθε το γεωπολιτικό της Ανατολικής Μεσογείου. Μετά ηρεμεί, όταν του εξηγώ, και μετά ξέρω ότι κοιμάται καλά και θα μου το ξανακάνει την επόμενη εβδομάδα. Άρα έχω 6 μέρες ρεπό. Όταν λοιπόν ο άλλος ακούει, εγώ θα ήθελα να μου πεις το εξής. Θα προτιμούσε ο πελάτης σου να ακούσει το 2028-2030 θα είμαστε μια χαρά, αλλά φέτος δεν αγοράζουμε Ραφάλ. Okay. Ενώ κάνω σενάριο, η φάτσα του Σταύρου άλλαξε. Ενώ είναι σενάριο, δηλαδή προειδοποίησα, λέω παιδιά χέρι, είναι joke, είναι σενάριο. Όμως ξαφνικά βλέπεις ότι δεν είχε πια το χαμόγελο της Τζοκόντας, ενώ υποτίθεται δεν δουλεύει σε στρατιωτικά, δεν κάνει πράγματα, δεν έχει κάνει ακόμα, φαντάζομαι, βασιλόπιτες που να μοιάζουν με Μπελαρά ή με Ραφάλ. Κάτι θα σκεφτεί σε κάποια φάση. Τι προσπαθώ να πω.
Αν ξαφνικά όλοι αυτοί οι επιχειρηματίες που υποτίθεται ασχολούνται μόνο με τα οικονομικά μάθουν ότι η Ελλάδα τελικά ακυρώνει το πρόγραμμα Ραφάλ. Άρα θα πούν ζήτω εξοικονόμηση χρημάτων. Έτσι δεν είναι, Νίκο? Εγώ νομίζω ότι ξέρεις ότι δεν είναι έτσι, γιατί αμέσως θα μαζευτούν για άλλο θέμα και σου λέει πω τώρα δεν θα έχουμε Ραφάλ. Μετά, δεύτερη απόφαση που παίρνει η Ελλάδα, δεν κάνει αναβάθμιση των F-16, ακόμα και τα Block 52+. Δεν κάνει την αναβάθμιση. Δεν περνάει σε Viper. Δεν αγοράζει φρεγάτες και κρατάει όλα τα λεφτά για να σωθεί το 28. Θα είναι εντάξει ο πελάτης? Εγώ ο πελάτης, να σου πω ποιο, ο προβληματισμός μας είναι ότι αν τελικά στο τέλος της δεκαετίας αυτής βιώσουμε μια κρίση, ας προετοιμαστούμε π.χ. με λιγότερα δάνεια τότε, εμείς οι επιχειρηματίες. Μα εγώ δεν θέλω να έχουμε δάνεια, αλλά το θέμα σε όλα αυτά... Όχι δικά μου δάνεια. Δηλαδή μην είμαι ανοιγμένος μισό εκατομμύριο τώρα για επιχειρηματικά και να λέω θα πάνε καλύτερα τα πράγματα στο 2031. Το δέχομαι, αλλά είδες τόση ώρα εγώ κρατήθηκα, δεν είπα καν αυτά τα τρία γράμματα. Ποια? Τόση ώρα δεν είπα τίποτα, γιατί τόση ώρα κάνουμε σαν να είναι τα δεδομένα τα ίδια. Ωραία. Άρα επιθυμίζω μερικά πράγματα για να είμαστε ξεκάθαροι, επειδή ξέρω ότι το κλάπ σας είναι έξυπνο και τα πιάνει. Το 2020, που αυτό δεν είχε γίνει όταν είχαμε βρεθεί, θυμάστε? Πότε είχαμε βρεθεί, θυμάστε? Για στο ξενοδοχείο ή παρέλθει? Το 19. Το 19. Το 19 σίγουρα. Λοιπόν, πες μου ένα πράγμα. Όταν ήμασταν εκεί, δεν είχαμε ανθρώπους που ρωτούσαν πράγματα παράξενα του τύπου θα γίνουν πραγματικά αυτά, δεν θα γίνουν, αποκλείεται, εγώ δεν το πιστεύω καθόλου. Δεν υπήρχαν και μερικοί κατσούφιδες που έλεγαν εγώ. Τώρα τι κάνει ο Λίνος? Συγγνώμη. Δεν πειράζει, σε χαιρετώ έτσι, αλλά είσαι πολύ δυναμικός, ωραία. Λοιπόν, λέω απλώς, εδώ τώρα είμαστε στον Αρίσταρχο. Εντάξει. Εγώ τώρα να ξέρεις λειτουργώ πολυκυκλικά. Άρα σας επειδή σας αρέσει να μου υπενθυμίζεις, σου υπενθυμίζω και εγώ το 2019. Το 2020 λοιπόν έχουμε το EastMed. Ρωτάω, ποιος, άμα βάλουμε στατιστικά μέσα στον Αρίσταχο, τι ποσοστά θα είχαμε ότι το EastMed θα γινόταν? Δεν απαντάμε, ρητορική ερώτηση. Το EastMed γίνεται. Το 2020 κάνουμε οριοθέτηση ΑΟΣ με την Ιταλία, πάλι, η οποία είναι μια οριοθέτηση που τεχνικά περιμένουμε από το 1977, που μπορεί μερικοί επιχειρηματίες στον Αρίσταρχο να μην είχαν αρχίσει καν τη δουλειά τους εκεί και δεν είχαν γεννηθεί, και τελικά αυτό γίνεται το 1982, δίκαιο της θάλασσας, εδώ ήταν η υφαλοκρηπίδα, εδώ δίκαιο της θάλασσας, και τελικά εμείς το κυρώνουμε το 1995. Άρα για να είμαι σεμνός και ταπεινός, θα πω ότι το περιμέναμε μόνο από το 1995 και μετά. Άσχετα, βέβαια, ξέρω ότι ήταν από το 1982. Μετά κάνουμε μερική οριοθέτηση ΑΟΣ με την Αίγυπτο, που αυτό φαινόταν εντελώς αδιανόητο. Εντάξει. Τώρα πάμε... 2021, όπως λέμε να ήταν το 2021, κάνουμε επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Ρωτάω τώρα, πρόσεξε Νίκο, γιατί έχω και τον Σταύρο και την Κατερίνα, ποιος από εσάς πίστευε ότι θα κάνουμε την επέκταση μετά από 2 χρόνια, ενώ αυτό δεν γινόταν από το 1995. Για την επέκταση πραγματικά δεν είχαμε... Εσύ πίστευες, ας πούμε, τώρα βέβαια θα το πάρεις στραβά η γυναίκα σου, ξέρεις Σταύρο, όλοι ψήφισαν υπέρ της επέκτασης. Ναι. Εκτός από μερικούς.
Δηλαδή 284 ψήφους στους 300. Που αυτό δεν μπορείς να πεις ότι είναι, ας πούμε, ένα κόμμα. Εντάξει, γιατί εγώ δεν θέλω, εγώ θέλω τα εθνικά. Ωραία. Άρα, στο Ιόνιο γίνεται αυτή η επέκταση, γίνεται από τη Βουλή. Ένα άλλο πράγμα. Η οριοθέτηση με την Ιταλία κυρώθηκε από τη Βουλή. Βεβαίως. Βεβαίως. Ναι. Η οριοθέτηση με την Αίγυπτο κυρώθηκε από τη Βουλή. Ναι. Νομίζω ναι, βέβαια. Ωραία. Η οριοθέτηση της Κύπρου με τον Λίβανο κυρώθηκε από το Λίβανο. Όχι. Ενώ είναι του 2007. Mm-hmm. Άρα, τι προσπαθώ να πω. Όλα αυτά που υπογράψαμε αυτά τα δύο χρόνια που μας πέρασαν έχουν όλα κυρωθεί στη Βουλή. Αυτό, να ξέρεις Νίκο μου, είναι ήδη αδιανόητο. Γιατί κανονικά για κυρώσεις, να καταλάβεις τα προηγούμενα, μπορεί να κάναμε και 7 χρόνια να κυρώσουμε μια απόφαση. 7 χρόνια. Η Κύπρος τώρα πέρασε τα 10 που δεν το κυρώνει ο Λίβανος. Η Κύπρος κύρωσε, αλλά όχι. Μετά τώρα έχουμε κάτι που είναι πιο κοντά στα δικά μας. Ελπίζω να το μάθατε. East Med Gas Forum. Ωραία. Αυτό μη μου πείτε ότι δεν είναι επιχειρηματικό. Είναι επιχειρηματικό και θα λέγαμε υψηλή στρατηγική. Γιατί τώρα όλες οι επεκτάσεις που αλλάζουν για αυτές τις χώρες, σε αυτές τις χώρες είναι η Ελλάδα ή δεν είναι. Αυτά τα λέγαμε το 19. Γιατί το 19 είχαμε την πρώτη υποψία ότι πάμε για φόρουμ. Ωραία. Μπαίνει η Ελλάδα. Μπαίνει η Κύπρος. Μπαίνει το Ισραήλ. Μπαίνει η Αίγυπτος, μπαίνει η Ιορδανία, μπαίνει η Παλαιστίνη, είναι και η Ιταλία και ζητάει η Γαλλία να γίνει μέλος. Η Γαλλία έγινε μέλος. Όχι. Βεβαίως και έγινε, Νίκο μου. Πότε? Εχθές. Τόσο φρέσκο. Έγινε χθες. Θα βρω κακός μαθητής, μάλλον δεν έβγαλε το σκυλί χθες το πρωί. Δεν γίνεται. Λοιπόν, γράψαμε γι' αυτό. Mm. Άρα να ξέρετε ότι η Γαλλία έγινε πλήρες μέλος στην πρώτη επαφή που έγινε, πλήρες μέλος, που αυτό το λέγαμε ότι είναι καλό να γίνει, και επίσης η Αμερική έγινε παρατηρητής. Μη μου πείτε πότε, είναι και αυτό εχθές. Λοιπόν, ξαναλέω. Για να είμαστε ακριβώς 9 του μηνός. Λοιπόν, λέω ξανά. Άρα, αυτό το πράγμα συνεδριάζει και λέει εμείς θα αποφασίσουμε για όλη την γεωοικονομία του φυσικού αερίου σε αυτό το φόρουμ, θα είναι αυτές οι χώρες και δεν θα είναι η Τουρκία. Το που σου φαίνεται αυτό? Όχι η Τουρκία. Okay, θα το βάλω με πορτοκαλί, γιατί κάποια θα μου πει γιατί το έβαλα με κόκκινο αυτό και όλα τα άλλα με... Εντάξει, αλλά θα το βάλω πορτοκαλί. Έτσι. Δεν έχει κάρτα πορτοκαλί, θα μου πείτε. Λοιπόν. Αυτό τώρα, για να είμαστε ξεκάθαροι, σε ποιον ραγιά θα τολμούσαμε να το πούμε, ότι θα κάναμε όλο αυτό για την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά δεν θα βάζαμε την Τουρκία και η Τουρκία... Δεν θα έλεγε και κάτι, δεν θα έλεγε αμάν παραβιάσει τα δικαιώματά μας. Γιατί αν θυμάστε καλά, Νίκο, τώρα δεν απαντάω μόνο σε εσένα, απαντώ γενικά στην ερώτηση, απλώς σε χρησιμοποιώ στον άνθρωπο. Λέω, δεν είχατε ακούσει προηγουμένως ότι εμείς δεν θέλουμε να αφήσουμε την Τουρκία. Εμείς είμαστε της φιλίας, εμείς θα τα βρούμε. Και λες, εφόσον τα βρήκαμε, κάποιος έχει ένα ανοιχτό μικρόφωνο, δεν ξέρω ποιος είναι, κάντε κάτι. Εφόσον εμείς είπαμε όλα αυτά, μετά κάναμε ένα φόρουμ που δεν είναι η Τουρκία. Εγώ τώρα ξαναρωτάω, Σταύρο, είναι σενάριο. Πες ότι γίνεται το φόρουμ και εσύ έχεις μια συζήτηση και λες, παιδιά, επειδή θα έχουμε να πηγαίνουμε, ερχόμαστε, Κάιρο, εντάξει. Εμείς λοιπόν αποφασίσαμε ως κυβέρνηση να μην είμαστε στο φόρουμ και να είναι όλοι οι άλλοι. Ο πελάτης του φαντάζομαι ότι θα πει,
Μπράβο μας, γιατί έτσι δεν θα έχουμε προβλήματα οικονομικά το 28. Τώρα ευτυχώς που τον προετοίμασα, γιατί εντάξει, ωραία. Ξαναλέω, το γεγονός ότι μπαίνει, αυτό εδώ υποτίθεται ότι είναι όλα εδώ. Ρωτάω και δεν το ξέρω, η Γαλλία είναι στην Ανατολική Μεσόγειο? Η Αμερική είναι στην Ανατολική Μεσόγειο? Δηλαδή, αλλά μετά ρωτάς, ρε παιδιά, τελικά αυτοί οι Ιταλοί δεν έχουν την έννοια? Αυτοί οι Αμερικανοί δεν έχουν την Exxon Mobil? Αυτοί οι Γάλλοι δεν έχουν την Total? Εντελώς τυχαία, οι χώρες που είναι κανονικά στην περιοχή είναι μαζί και με τους στρατηγικούς επενδυτές που θα κάνουν όλη αυτή την ανάπτυξη. Ρωτάω τώρα, αυτό είναι επιτυχία? Γιατί από ό,τι κατάλαβα, ενώ όλοι σας παρακολουθείτε τα πάντα, αυτό έγινε χθες και δεν το μάθατε για τη Γαλλία. Και ρωτάω, την ώρα που εμείς κάνουμε ενιαίο αμυντικό δόγμα με τη Γαλλία και οι Γάλλοι μας έχουν φέρει τα Ραφάλ. Α, μάλιστα, για όσους δεν το ξέρουν, επειδή θα είμαστε το Μάρτι, 25 Μαρτίου θα πετάξουν και τα Ραφάλ των Γάλλων προς τιμή της Ελλάδος. Αυτό κάποιος ή κάποιοι θα μας πούν είναι λογικό επειδή μας πούλησαν τα Ραφάλ. Εντάξει. Άμα είναι έτσι, τότε παιδιά να αγοράσουμε και F-35 για να πετάξουν και οι Αμερικανοί 25 Μαρτίου. Εντάξει. Και άμα έχετε καμία άλλη ιδέα, εγώ είμαι μέσα. Γιατί αυτό δεν γίνεται πάντα. Και όταν εγώ βλέπω, μου το ρωτάνε και σε συνεντεύσεις, μήπως ο κ. Ερντογκάν θέλει να πάει πιο κοντά στο Μακρό. Μπορεί ο Ερντογκάν να θέλει ό,τι θέλει, αλλά όταν υπάρχει ένα ζευγάρι, είναι δύο που πρέπει να θέλουν. Έτσι έγινε, Κατερίνα. Αλλιώς έχουμε ειδικές διαδικασίες. Ξαναλέω λοιπόν, άμα σας δείξω όλα αυτά, λέω, αυτά είναι έξοδα. 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 Άρα, φαντάζομαι ότι ο πελάτης θα πει τι σπατάλη χρημάτων. Ρωτάω τώρα, γιατί ελπίζω να μάθατε ότι η Ιταλία με τον αγωγό Ποσειδώνα, το οποίο το είχαμε κάνει αναφορά τότε, ο αγωγός Ποσειδώνας είναι η συνέχεια του ΙΣΜΕΔ. Η Ιταλία τώρα υπέγραψε MOU. Θυμάστε η Ιταλία που λέγαμε ότι η Ιταλία μπορεί και να μην βοηθήσει? Υπέγραψε MOU για αυτά τα δύο να συνδεθούν. Ρωτάω τώρα. Ας πούμε σενάριο, Σταύρο, τον αύριο. Ας πούμε ότι γίνονται όλα αυτά και τελικά η Ιταλία λέει, παιδιά, για λόγους οικονομίας, επειδή έχω ένα θέμα για το 2028 και 2030, εγώ δεν θα κάνω τον αγωγό Ποσειδώνα. Ωραία, το φυσικό αέριο πώς θα έρθει, με δορυφόρο? Άρα, έχουμε λοιπόν Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε έναν άξονα Νότιο-Ανατολική Μεσόγειος. Εμείς εντελώς τυχαία είμαστε εδώ. Είναι αυτό που εξηγούσα. Θα βάλω γκρι. Όχι επειδή είναι το γκρις. Είναι επειδή είναι η μουρμούρα που κάνουν οι Τούρκοι. Γιατί γριλίζουν. Γριλίζουν. Λοιπόν. Άρα, όταν λοιπόν το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο, τι προσπαθώ να πω? Προσπαθώ να πω ότι αυτό που λέμε ότι μπορεί να είναι σπαθάλι και τα οικονομικά, αν δεν γινόταν όλοι αυτοί οι εξοπλισμοί, ας πούμε η Γαλλία θα ήταν θετική μαζί μας και θα έλεγε, εντάξει, είναι ένας οικονομικός παίχτης. Αν εμείς απαγορεύαμε στην Total να έρθει στα θαλάσσια οικόπεδά μας, η Γαλλία θα έλεγε, εγώ τους όλους αγαπώ την Ελλάδα γιατί θυμάμαι την Επανάσταση και επειδή είναι τα 200 χρόνια και βέβαια θα έρθω να επενδύσω ακόμα και αν δεν θέλουν τίποτα από μένα. Το πιο ωραίο είναι ότι μπορεί και να γίνεται, ειδικά με τους Γάλλους και τους Αμερικανούς. Πέμε τώρα για την Κύπρο μαζί. Αυτό που έχει γίνει είναι ότι έχουμε μπει εμείς σε ένα πέρασμα, το οποίο δεν υπήρχε, ήταν ανέπακτο, και τώρα εμείς θα είμαστε αυτοί που θα εξασφαλίζουν με αυτή τη σύνδεση και με το Ισραήλ
και με την Αίγυπτο, ότι θα έχουμε αυτόν τον στρατηγικό άξονα που πηγαίνει μετά στην Ιταλία και μετά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα τώρα? Ναι. Γιατί μας ενδιαφέρει? Γιατί η Γερμανία δεν θέλει να έχει πια πυρηνικούς αντιδραστήρες. Άρα, Γερμανία δεν θέλει πυρηνικούς αντιδραστήρες. Οκ. Okay. Τότε πού θα βρει την ενέργεια για να λειτουργούν όλα αυτά τα εργοστάσια? Φυσικό αέριο, φυσικά. Μετά, πώς θα μπορεί αυτό να μεταφερθεί? Θα πρέπει να κάνουμε τους δύο αγωγούς. Μετά, έχει έρθει κοντά στο Ισραήλ η Chevron? Ναι. Και τώρα μιλάω για επένδυση, στρατηγική επένδυση. Και δεν έχω τελειώσει ακόμα στην πρώτη απάντηση. Η Chevron, Νίκο μου, θα είναι αυτή που θα πληρώσει τον αγωγό που θα ανήκει στο Ισραήλ. Ελπίζω να καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι η Chevron ξέρει ότι θα βγάλει τόσα χρήματα που θα είναι έτοιμη να πληρώσει την εγκατάσταση, ενώ η εγκατάσταση δεν θα της ανήκει και θα ανήκει στο κράτος του Ισραήλ, γιατί με τις απολαβές που έχει, όχι μόνο θα κάνει απόσβηση, αλλά θα έχει και κέρδος. Αυτό παλιά δεν το κάναμε ποτέ, γιατί δεν ήμασταν σίγουροι πόσο θα παράγουμε. Εδώ τώρα τι κάνει? Βοηθάει το κράτος για να κάνει την επένδυσή του και έτσι, και εδώ είναι το απίστευτο, γιατί αυτό και αν γινόταν στην Ελλάδα, εμείς θα ήμασταν από τους πρώτους που θα λέγαμε μήπως θα πάρουν ποσοστά. Το θέμα είναι ότι εμείς δεν θα φτιάχναμε καν αυτό το πράγμα. Εδώ τώρα τι γίνεται? Μας το φτιάχνουν και θα μείνει κρατικός φορέας. Είναι τεράστιο θέμα. Άρα, πάμε τώρα για την, ειδικά που πάμε και τελειώνω με αυτό, τουλάχιστον το πρώτο μέρος, λέω, εμείς τώρα δεν λέμε ότι τα πράγματα είναι χάλια. Okay. Η Αίγυπτος βγάζει νέα θαλάσσια οικόπεδα. Μέσα στην κρίση, μέσα στην πανδημία, βγάζει νέα θαλάσσια οικόπεδα, τα οποία όλα ουσιαστικά εφάπτονται πάνω στη γραμμή οριοθέτησης που κάναμε με την Αίγυπτο εμείς. Δηλαδή, χρησιμοποιούν αυτό που λέω, την τεχνική του Τάσου Παπαδόπουλου, ο οποίος λέει, κάνεις μια γραμμή, μόλις έχεις μια γραμμή, βγάλει οικόπεδο. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο η γραμμή. Προσέξτε, τώρα μιλάμε για νομικό, για το χαρί Κατερίνα. Ενώ είναι δικηγόρος νομικός και έχει εξασφαλίσει τα πάντα, δηλαδή οριοθέτηση, κύρωση κτλ., λέει, εσείς που ξέρετε από οικονομία, δεν μας βγάζετε ένα οικόπεδο που να υφάπτεται? Γιατί τι ξέρουμε? Ξέρουμε ότι όταν μπαίνουν μετά οι επιχειρήσεις τέτοιου βάρους, δεν μετακινούνται γρήγορα οι συμφωνίες. Άρα η συμφωνία, ενώ είναι διακρατική, έρχεται να ενισχυθεί επιχειρηματικά. Και η συμφωνία δεν πάει από πάνω. Όχι, σταμάτησαν ακριβώς εκεί που σταματήσαμε, στα πέντε σημεία. Ρωτάω τώρα. Έγινε ένα σούσουρο από διάφορους που δεν ξέρουν να διαβάζουν χάρτες. Δεν έγινε καμία παραβίαση. Αντιθέτως, έγινε ενίσχυση από αυτά που υπογράψαμε. Άρα, ντόμπρα και σταράτα, οι Αιγύπτιοι ήρθαν μαζί μας πάνω σε αυτό το θέμα. Που σημαίνει ότι οι Αιγύπτιοι έγραψαν την Τουρκία. Το Ισραήλ έγραψε. Μ' αρέσει, το Ισραήλ κάνει και χιούμορ. Λέει, επειδή δεν τα βρήκε με εμάς, προσπάθησαν με τους Αιγύπτιους, αλλά δεν τα βρήκαν ούτε με τους Αιγύπτιους. Και ποιο είναι το ωραίο? Το ανακοινώνει το Ισραήλ πριν ανακοινώσει η Αίγυπτος επίσημα ότι εμείς γράφουμε την Τουρκία. Που σημαίνει ότι κάνει τσιτάτο. Έκαναν το ίδιο με τη Λιβύη, εμείς καταφέραμε να ακυρώσουμε τη Λιβύη. Άρα τώρα εγώ έχω αυτή τη μεγάλη εικόνα. Και ρωτάω, οι επενδυτές για το θέμα της ΑΟΣ δεν είναι ήδη εδώ? Εμείς τώρα ξέρουμε ότι θα κάνουμε τις έρευνες εντός του 2021. Παρόλο που μας έχει καθυστερήσει η πανδημία, η Total Ελληνικά Πετρέλαια και Exxon Mobil θα κάνουν τις έρευνες, ενώ υποτίθεται ότι η Τουρκία μας είπε να μην κάνουμε καμία. Ωραία. Ρωτάω τώρα. Δεν θα ήταν καλό, Σταύρο, χιούμορ, πρόσεξε. Δεν θα ήταν καλό να πούμε στους πελάτες, αν θέλετε να αγοράσετε κάποιες περιοχές προς την Πελοπόννησο,
ή προς την Κρήτη. Εγώ λέω να το κάνετε το 21, γιατί το 22 θα είναι άλλες οι τιμές. Και άμα λοιπόν τα έχετε αυτά, και αν υπάρχει πρόβλημα το 28, τα πουλάτε το 28, ρε παιδιά. Εδώ είναι το θέμα μας. Άρα προσπαθώ να πω ότι, και το γράψαμε αυτό, εδώ τώρα είμαστε σε μία φάση ανάκαμψης. Για να γίνει μία ανάκαμψη, πρέπει να υπάρχει επένδυση. Η ανάκαμψη πρέπει να γίνει μετά το τέλος της κρίσης ή πριν. Εδώ είναι το παράδοξο, είναι ότι αυτά αρχίζουν πριν. Άρα ένα ερώτημα, το έχω πάει με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η λεγόμενη RAND. Άρα αυτό το think tank των Αμερικανών με όλους τους μεγάλους στοχαστές που μπαίνουν μέσα εκείνη την εποχή, δημιουργείται πριν το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου για να σκεφτεί πώς θα είναι ο κόσμος μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κανονικά, άμα το άκουγε κάποιος, θα έλεγε καλά ρε παιδιά, εμείς δεν τελειώσαμε τον πόλεμο και εσείς σκέφτεστε πώς μετά. Όμως, αυτό έγινε πριν. Και εγώ λέω, και το λέω στον Αρίσταρχο με το πιο επίσημο τρόπο, θα είναι καλό ο Αρίσταρχος να μπει σε μια νοοτροπία RAND τώρα. Και όχι να πει, ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και να δούμε αν θα έχουμε προβλήματα το 28, το 30. Αυτά τα προβλήματα είναι προβολές ψυχολογικές από ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα για το τι γίνεται με την ΑΟΣ. Άρα σου λένε τα πράγματα είναι έτσι, το φάγαμε το 2010, θα το ξαναφάμε με τον ίδιο τρόπο και έχουν ξεχάσει όλες αυτές τις συμφωνίες. Και ρωτάω, αυτό που δεν ξέρουν και το υπενθυμίζω, δεν το υπενθυμίζω στον Νίκο, το υπενθυμίζω μέσω των εταιριών. Οι εταιρείες έχουν deadline για να κάνουν έρευνες? Ναι. Άμα δεν έχουν συμπληρώσει τα deadline, έχουν ανανέωση οικοπαίδου, Νίκο? Όχι. Πιστεύω όχι. Όχι, μην πιστεύεις, είναι, αυτό είναι το ψάχνει και η κυρία Κατερίνα. Αυτά για αυτά είναι η μανούλα, θα τα βρει όλα. Λοιπόν, και βέβαια δεν έχουν, γιατί η σύμβαση λέει, άμα δεν έχεις κάνει έρευνες και δεν έχεις κάνει και γεώτρηση, δεν σου ξαναδίνουμε το οικόπεδο και μάλιστα, άμα θες να πάρεις το οικόπεδο, θα πρέπει να πληρώσεις πρώτα τη ρήτρα. Και αν αυτό δεν το πιστεύετε, το δάσκαλο, είναι πολύ απλό, είναι ακριβώς αυτό που έκανε η Total. Η Total στην Κύπρο πλήρωσε τη ρήτρα. Άρα όλοι οι Κύπροι έλεγαν η Total θα φύγει και τελικά η Total όχι μόνο δεν έφυγε, αλλά επειδή καθυστέρησε γιατί περίμενε το γεωτρητικό πρόγραμμα της ΕΝΗ, δέχτηκε, και εδώ είναι το ωραίο, με να μ' αρέσουν οι Κύπροι, γιατί προσέξτε τι έκαναν. Οι Κύπροι δεν είπαν, εντάξει παιδί μου, αφού είναι η Total τώρα να μην το κάνουν. Όχι, 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 όχι. Υπήρχε και μια Κατερίνα στην Κύπρο και λέει, παιδιά, συμβόλαιο είναι, το τηρούμε και να είσαι αξιόπιστος. Ξέρεις ότι γίνεσαι αξιόπιστος και όταν ζητάς τα λεφτά που σου χρωστάει. Γιατί άμα εκεί τα αφήσεις και λες εντάξει, μωρέ, εμείς είμαστε φίλοι. Όχι, μετά χάνεις και εκεί την αξιοπιστία σου. Και σου λέει εντάξει, μωρέ, αυτός υπογράφει, αλλά δεν το τηρεί. Όχι, το τηρούμε. Άρα οι Κύπροι ζήτησαν από τη Γαλλία, την Total, να πληρώσει, ενώ όλος ο κόσμος έλεγε Παναγία μου, θα φύγει η Total, οι Γάλλοι μας εγκαταλείπουν. Η ομάδα διαπραγμάτευσης, Κατερίνα 2 λοιπόν, λέει όχι, 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 εμείς θα πάρουμε τα λεφτά με τη ρήτρα, θα καθίσουν και οι Γάλλοι και θα είναι και συμμαχικοί μας. Έτσι έγινε. Άρα εγώ το βλέπω με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Μπορούμε να... Εμείς όταν ακούμε όλα αυτά τα πολύ ωραία πράγματα, καταρχάς φουσκώνουμε και από υπερηφάνεια. Τι ωραία λέμε, είμαστε μια χώρα που είμαστε μαζί με τους μεγάλους. Είμαστε μαζί με αυτό το ψηφίο, μαζί με την Αμερική, μαζί με τη Γαλλία, είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να κάνω ένα άλλο ερώτημα. Τι ποσοστό του ΑΕΠ μπορεί να είναι αυτή η ωραία ιστορία με την ΑΟΣ και πότε ενδεχομένως θα το δούμε στο Ταμείο του Ελληνικού Κράτους? Είναι πάρα πολύ απλό. Πάρα πολύ απλό. Είναι το ΑΕΠ που θα είναι ποσοστό από αυτά που θα πάρουμε. Δηλαδή, τώρα πάμε ξανά. Το ξαναλέω, αργά, εντόπρα και σπαράτα. Όταν λες, ας πούμε, τι ποσοστό αντιπροσωπεύει, εννοείς ότι με αυτές τις απολαβές, τι ποσοστό από το ΑΕΠ θα έχουμε.
Αν δηλαδή είναι, έχουμε ένα 180 δισεκατομμύρια, ίσως είναι τα 18, είναι 10% δηλαδή του ΑΕΠ, αυτή η μπίζνα. Δεν το πιάσες, δεν το πιάσες. Ξαναλέω. Αυτό που χρωστάς θα είναι ποσοστό από το άλλο. Μάλιστα. Αυτό που δεν σου φαίνεται τόσο εξωγήινο, αλλά είναι επειδή δεν ξέρουμε τις τιμές. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, ο κόσμος στον τομέα του φυσικού αερίου και των υδρογονανθράκων δεν έχει καμία σχέση με τα συγκρίσιμα μεγέθη για τα οποία μιλάμε εμείς. Δηλαδή, όταν λέμε χρειαζόμαστε έναν αγωγό 12 δις, εντάξει, χρειάζεται 15, θα βάλουμε 15, ρε παιδιά, δεν θα μας χαλάσει η καρδιά. Μετά, χρειαζόμαστε έναν τερματικό σταθμό υγροποίησης. Πόσα θες, 15. 15. Τι προσπαθώ να πω. Αν οι εταιρείες μπαίνουν σε τέτοιες διαδικασίες, ενώ έχουν να κάνουν με κράτη που δεν μπορούν, γιατί θυμάσαι, μου λες τώρα για τα 180, σου υπενθυμίζω ότι η Κύπρος μπήκε με 17 δις σε μνημόνιο. Εντάξει, μην κοιτάς μόνο το. Εγώ είμαι του ελληνισμού και το ξέρω και εσύ. Αλλά λέω απλώς, όταν εγώ βλέπω μια χώρα που είναι ικανή να μπει σε μνημόνιο για 17 επειδή έκανε έναν λάθος χειρισμό, θυμάστε τα τραπεζικά, δεν μπαίνουν σε αυτές τις λεπτομέρειες. Ωραία. Μετά όταν ξαφνικά της λες, μα θα πρέπει να βάλεις 12 δις για να κάνεις ένα σταθμό. Λέει, εντάξει, δεν ξέρω πού θα τα βρεις. Είναι εδώ, είναι το μετοχικό. Δηλαδή, είναι οι ίδιες εταιρείες που θα βάλουν ένα ποσοστό για να μπορούν να κάνουν τα ωφέλη τους και μετά ο σταθμός μένει σε σένα. Άρα εδώ αυτό που έχει αποφασιστεί και φαντάζομαι το ξέρετε, η Κύπρος θα έχει πλωτό σταθμό υγροποίησης φυσικού αερίου. Αυτό έχει αποφασιστεί και έχει κυρωθεί από τη Βουλή. Δεν είναι απλώς ένα σενάριο του δασκάλου. Αλλά λέω απλώς ότι όταν το βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Τα δεδομένα είναι λίγο διαφορετικά. Είπαμε, το ντουέτο θέλει να κάνει μια ερώτηση, γιατί εγώ είμαι σαν το φυσικό αέριο. Λοιπόν, να την κάνουν την ερώτηση οι άνθρωποι, γιατί μετά θα περιμένουν. Έχω κι άλλα να το πω μετά. Ναι. Εγώ δεν σας ακούω, δεν έχετε μικρόφωνο. Λίνο, μπορείς να μιλήσεις. Γιατί δεν μιλάει Λίνο, δεν μπορεί. Όχι, όχι, δεν έχει κάνει μικρόφωνο. Βλέπω δεν έχει μικρόφωνο, ναι. Τώρα Λίνο το ενεργοποίησες, ενεργοποίησε το. Έμιλες, δεν ακούγεται. Λέω το εξής. Είμαστε στο κατάκολο, εντάξει. Έχουμε πετρέλαιο. Okay. Το καίμε όλο αυτό το κατάκολο, το πετρέλαιο, είναι 15 μέρες ενεργειακής Ελλάδος. Okay. Άρα αυτό ξέρουμε τι σημαίνει. Δηλαδή είναι ενέργεια που ξοδεύει η Ελλάδα ανά μέρα και λέμε σε 15 μέρες αυτό θα είναι. Το ερώτημα είναι αν αυτό είναι μια επένδυση για κάποιον επενδυτή. Και βέβαια είναι πάρα πολύ καλή, αλλά όχι για ένα στρατηγικό υψηλή στρατηγικής, γιατί είναι πολύ μικρό. Νότερες κρίσεις που τώρα έρχονται Καλά, αυτή είναι Νίκο μου. Μιλάμε για 500 χρόνια. Άρα, όταν μιλάμε για 500 χρόνια, στο τέλος, δεν έχει νόημα. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι οι εξορίξεις έχουν μια διάρκεια 25 ετίας. Άρα, αυτό σημαίνει ότι κάνεις εξαγωγές. Γιατί η Ελλάδα, και να το ήθελε, ακόμα και με σπατάλη, επιμένω πάνω σε αυτό, δηλαδή με τρόπο ηλίθιο, δεν θα μπορούσε να το ξοδέψει. Δεν είμαστε αρκετοί. Δεν έχουμε, ας πούμε, αρκετά μεγάλο φυσικό δίκτυο. Τέλος πάντων, οι υποδομές μας δεν μας επιτρέπουν να το κάψουμε. Άρα αυτό σημαίνει ότι μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία και να ξέρεις, Νίκο, εγώ λέω τα ίδια και στους διαχειριστές καραβιών LNG. Όπως ξέρεις, η Ελλάδα είναι ο πρώτος στόλος του κόσμου. Γιατί οι Έλληνες λειτουργούν παντού σε όλο τον κόσμο, αλλά ακόμα και οι καραβοκύριδες, το ανάλογο για την επανάσταση που λέω τώρα, δεν είχαν σκεφτεί ότι σε κάποια φάση θα παίξουν και στην Ελλάδα. Τώρα το σκέφτονται. Ωραία, θα μας την κάνω την ερώτηση. Τώρα το έχουν, δεν ξέρω με ποια κάμερα. Η Κύπρος και η Ιταλία έκαναν μια συμφωνία διακυβερνητική, η οποία αυτό έχει γίνει, έχει κυρωθεί. Άρα τώρα είμαστε όντως στις συμβάσεις για την παραγωγή του έργου. Αυτό έχει γίνει ήδη αυτό που ρωτάς. Την οποία θα αναλάβει το ΤΑΛ
ή κάποια άλλη. Εταιρείες που φτιάχνουν μόνο αγωγούς. Είναι άλλες εταιρείες που κάνουν μόνο ηλεκτρικά καλώδια. Το εδώ, τώρα μπαίνουμε στη διαδικασία της αρχής της συλλογής. Δηλαδή έχουμε τεράστια αυτά τα θέματα και τώρα το θέμα μας ήταν να είμαστε σίγουροι ότι μετά ο αγωγός της ΜΕΔ, όπως κατάλαβες, ελπίζω να τα είπα ξεκάθαρα, σταματάει στην Ελλάδα. Ωραία. Μετά πρέπει να γίνει ο Ποσειδώνας που πάει η Ιταλία. Και γιατί, γιατί έχει σημασία, γιατί η Ιταλία έχει το μεγαλύτερο δίκτυο φυσικού αερίου όλης της Ευρώπης και αυτό σου επιτρέπει μετά να το διοχετεύσεις όλη την Ευρώπη. Γιατί άμα σταματούσε στην Ελλάδα, εμείς έχουμε ένα πολύ μικρό δίκτυο, είναι αυτό που αναλαμβάνουμε από το κάτω μέρος, από Ρεβιθούσα προς τα πάνω, και ένα κομματάκι από πάνω, τίποτα άλλο. Και πρόσεξε, για να μην μπερδεύεσαι, το δίκτυο το δικό μας από πάνω είναι αυτό που μας έρχεται, όχι αυτό που στέλνουμε εμείς. Okay. Και αυτό που είναι στη Ρεβιθούσα είναι το LNG, π.χ., που παίρνουμε από Αλγερία, το οποίο το πληρώνουμε ο Κούκουστα Ιδόιν. Γιατί αυτό που δεν έχω πει και είναι καλή ερώτηση, έτσι βοηθάει και για τον Νίκο, δεν υπολογίζουμε πόσα λεφτά εμείς πληρώνουμε για να αγοράζουμε υδρογονάθακες, που αυτά τα πράγματα δεν θα τα πληρώνουμε πια αφού θα είμαστε παραγωγοί. Είναι εντελώς διαφορετικό να είσαι παραγωγός και να είσαι καταναλωτής. Εμείς λοιπόν θα σταματήσουμε να είμαστε καταναλωτές, άρα αυτό εδώ είναι εξοικονόμηση δισεκατομμύρια, ετησίως. Ετησίως. Και θα πάμε στο να είμαστε παραγωγοί. Εντάξει. Άρα είναι τεράστιο το θέμα, γιατί είναι σαν να είναι μια τριπλή εξοικονόμηση. Διότι είναι, σταματάς να είσαι καταναλωτής, είσαι παραγωγός και βάζεις και εργατικό δυναμικό δικό σου. Που σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι μετά θα πληρώσουν οι ίδιοι φόροι που ξαναμπαίνουν και στο κράτος κτλ. Γίνεται ένα ολόκληρο... Ταραβέρι. Άρα λέω απλώς ότι όταν τα έχεις αυτό σαν μεγάλη εικόνα, καταλαβαίνεις τώρα ότι εμείς με αυτόν τον άξονα, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, βοηθάμε την ενεργειακή ασφάλεια πιανού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο της Ελλάδας. Άρα γι' αυτό λέω ότι, και να ξέρεις, η συμφωνία που έγινε για τον αγωγό EastMed, είναι Ευρωπαίοι που έφτιαξαν τη συμφωνία. Δεν την έκανε ούτε η Ελλάδα, πρόσεξε, ούτε η Ελλάδα, ούτε η Κύπρος, ούτε το Ισραήλ, το έφτιαξαν οι Ευρωπαίοι, έγινε αποδεκτό από, από τις τρεις χώρες, αυτές μόνο το υπέγραψαν, αλλά επίσης επέβαλαν και το δέχτηκε το Ισραήλ το νομικό πλαίσιο να είναι το δίκαιο της θάλασσας που το Ισραήλ δεν το έχει υπογράψει. Αυτό τώρα, για να είμαι πιο κατανοητός, φαντάσου ότι εσύ δεν αναγνωρίζεις τα δικαστήρια, αλλά κάνεις μια συμφωνία με τον Σταύρο και η Κατερίνα σε βάζει να πεις ότι άμα έχεις ένα πρόβλημα, θα πας στα ελληνικά δικαστήρια. Ενώ εσύ θεωρείς ότι δεν υπάρχουν. Και λες εντάξει. Και αυτό έγινε με το Ισραήλ. Τώρα το να το επιβάλλεις στο Ισραήλ είναι μεγάλο παλούκι, γιατί το Ισραήλ δεν το υπογράφει, διότι δεν θέλει να έχει προβλήματα με την Παλαιστίνη, αλλά στο East Med Gas Forum μπαίνει και η Παλαιστίνη. Και αυτό είναι τεράστια ασφαλιάρα για την Τουρκία, γιατί η Τουρκία ήθελε να φανεί ότι είναι ο μεγάλος σύμμαχος της Παλαιστίνης, ενώ τελικά η Παλαιστίνη μπαίνει με το κανονικό όνομά της μέσα στο East Med Forum, χωρίς να υπάρχει Τουρκία. Άρα δεν έχεις να ανησυχήσεις, ας πούμε, αν θα υπάρχει λανθασμένος διαχειρισμός, ας το πούμε, από την πλευρά μας, όπως το είπες, γιατί πολύ απλά τα μεγέθη είναι τόσο μεγάλα που δεν έχουμε κατασκευαστικές τέτοιου τύπου. Okay. Δηλαδή είναι, σε ένα σου λέω, ρε παιδί μου, εσύ φτιάχνεις σπίτια και εγώ θέλω να μου φτιάξεις 50 ουρανοξύστες. Τώρα θα μου πεις, είναι υπερβολικό το παράδειγμα, έτσι γίνεται, δεν το πιστεύεις? Όχι, δεν είναι υπερβολικό, είναι ανάλογο του βαθμού εργολαβίας που έχει να ληφθεί τώρα. Ξέρεις, εγώ δεν λέω ποτέ τίποτα τυχαία. 50 ουρανοξύστες θα είναι ακριβώς αυτό που θα έχει Κύπρος. Είναι ήδη προγραμματισμένοι 50 ουρανοξύστες στην Κύπρο, που η Κύπρος πριν μερικά χρόνια ήταν σε μνημόνιο. Και αυτό γίνεται γιατί η Κύπρος έχει τρία κοιτάσματα. Φυσικού αερίου, κοίτασμα Αφροδίτη το 2011, κοίτασμα Καλυψό το 2018 και κοίτασμα Γλάφκος το 2019.
Αυτά. Δηλαδή, πρόσεξε, δεν έχει κάνει εξόριξη. Αλλά μόνο και μόνο που οι άλλοι ξέρουν ότι έχει τώρα τα τρία κοιτάσματα, έχουν αρχίσει να γίνονται επενδύσεις. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, ένας ουρανοξύστης από ποιον κάποιος το κάνει. Δεν είναι, η Κύπρος δίνει την άδεια για ουρανοξύστες. Δεν τα φτιάχνει η Κύπρος. Άρα σημαίνει ότι έρχεται ένας επενδυτής και λέει: εγώ θα επενδύσω για να υπάρχει εδώ ο δικός μου ουρανοξύστης. Και μιλάμε ειδικά για την Λεμεσό. Και το λέω αυτό για να το χαρεί κάποιος από την Πελοπόννησο. Δεν πάνε οι ουρανοξύστες όπου να είναι. Δεν πάνε σε όλη την Κύπρο. Πάνε εκεί που έρχονται τα πλοία. Πάνε εκεί που θα είναι οι εταιρείες. Πάνε εκεί που θα γίνει όλο το business. Γιατί όλας να κάνει τι. Θα πάει για διακοπές. Πού θα πάει. Και δεν θα πάνε. Κανένας από αυτούς τους ουρανοξύστες δεν είναι στα κατεχόμενα. Είναι εντελώς τυχαία όλες τις ελεύθερες περιοχές. Στην Ελλάδα έχουμε ανάλογες θέσεις, γνωρίζετε, στρατηγικές, τις οποίες θα μπορούσε δυνητικά να είναι πολύ ισχυρές θέσεις επενδυτικές. Βεβαίως, έχουμε ακριβώς το ανάλογο, γιατί αυτό που γίνεται είναι ότι οι εταιρείες που πήγαν στην Κύπρο, όπως είναι η Total και η ExxonMobil, είναι οι ίδιες που έρχονται στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και κάνει ήδη τις συμφωνίες. Γιατί είχα μια ερώτηση από ένα δημοσιογράφο που δεν το ήξερε. Φαντάζομαι τώρα ο Σταύρος θα χαμογελάσει. Σε κάποια φάση μου λέει: μα εμείς δεν έχουμε καν αρχίσει τα οικόπεδα. Και λέω: καλά, σε κάποια φάση του λέω: εγώ δεν ξέρω ποιος είστε, για να μην τσακωθούμε τζάμπα, γιατί μου έλεγε πράγματα που ήταν του 14, ενώ εμείς ήμασταν το 21. Άρα δεν ήταν καθόλου ενημερωμένος, αλλά μπορώ να σου πω ότι εμείς έχουμε κάνει συμφωνίες με την Total, με την Edison, με την Repsol, που είναι της Ισπανίας, με την ExxonMobil. Και όλοι αυτοί έρχονται Ιόνιο στη νότια της Κρήτης και βέβαια νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου. Και άμα θες να ξέρεις όσο αφορά τις πληροφορήσεις, όλοι οι περιφερειάρχες από τις τρεις περιφέρειες τους έχω δει και προσωπικά. Όπως καταλαβαίνεις, μάλλον τους ενημέρωσα για το τι γίνεται και δεν υπήρχε λόγος να μην το ξέρουν, γιατί για το... Ο νόμος περί υδρογονανθράκων προβλέπει ότι είναι οι περιφέρειες που διαχειρίζονται, άρα η περιφέρεια, για να είμαι και πιο πρακτικός για τον Νίκο, το 5% των απολαβών της Ελλάδος πάνε κατευθείαν στην περιφέρεια, ανοιχτό, δηλαδή δεν έχει τίποτα, συν 20% που πάει για θέματα περιβαλλοντικά και εκπαιδευτικά, παιδείας. Άρα η περιφέρεια, όποια και να είναι, αν έχει κοιτάσματα στην περιοχή της, ένα 25% των απολαβών της Ελλάδος πάει κατευθείαν στη θέση. Που σημαίνει... Άσε, πες για θέατρο λυσίες εμπειρίες. Γίνεται αυτό το πράγμα. Σημαίνει τι. Σημαίνει ότι η περιφέρεια, οι τρεις περιφέρειες, έχουν αλλάξει ήδη το business plan τους, όλες, και έχουν ενσωματώσει το κριτήριο της ενέργειας, που ήταν βέβαια ανύπαρτο πριν αυτές τις πρώτες συμφωνίες. Αλλά δεν είχαν σκεφτεί, ας πούμε, τι μπορούμε να κάνουμε. Και γι' αυτό, όπως το είχα πει στην Κρήτη πιο παλιά, τους είπα ότι θα έχουμε πρώτα τα οικόπεδα και μετά θα έχετε αυτοκινητόδρομος. Και έτσι έγινε. Τα οικόπεδα τα βγάλαμε στην Κρήτη. Οι αυτοκινητόδρομοι που είναι κάθετοι δεν έχουν γίνει ακόμα, αλλά θα γίνουν, γιατί θα πρέπει αυτό να πηγαίνει έρχεται. Γιατί όλη η Κρήτη έχει ένα στρατηγικό ελάττωμα, έχει επενδύσει μόνο βόρεια. Κεντρική. Άρα το πρόβλημα ποιο είναι. Είναι ότι όλα θα είναι νότια. Σταύρο Αβραμάκο, θες να μιλήσεις. Δεν κρατήσεις το χέρι σου. Ναι, ήθελα, δάσκαλε, να μας πεις, ξεκίνησες να το λες για τη σύμβαση περί υδρογονανθράκων που είναι, τα ποσοστά, τι έχει να κερδίσει το κράτος, γιατί πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε σχέση με τις εταιρείες. Μας είπες για τις περιφέρειες το 5 και το 20%. Πώς είναι η σύμβαση αυτή και η περί γενεών που είναι. Εννοείς το ταμείο. Ταμείο γενεών, ναι. Okay, το δέχομαι αυτό. Αλλά εδώ η ερώτησή σου έχει μπερδέψει δύο πράγματα. Αλλά το ξέρω ότι τα ξέρεις, αλλά δεν μου τα είπες σωστά σαν διατύπωση. Mm-hmm. Άλλο η σύμβαση και άλλο ο νόμος. Το λέω για να μην έχεις μια κρεβάτο μουρμούρα το βράδυ και πεις τι του είπες του ανθρώπου. Λοιπόν, ξαναλέω. Mm-hmm. Ο νόμος είναι ο 2289 του 1995. Αυτός ο νόμος
είναι ο νόμος περί υδρογονανθράκων. Άρα αυτό είναι η Ελλάδα μόνη της που αποφασίζει πώς θα το παίξει το παιχνίδι όταν θα έχει απολαβές με οποιονδήποτε. Αυτός ο νόμος τροποποιήθηκε εποχή Μανιάτη το 4001-2011. Okay. Αυτό αφορά την Ελλάδα. Σε αυτό που σας είπα τώρα, αυτό το 5% και το 20% που είναι για την περιφέρεια, άρα ανοιχτό και στοχευμένο, αυτό είναι της Ελλάδος. Αλλά πρόσεξε, είναι το 25% της Ελλάδος. Όλα ανήκουν στην Ελλάδα. Απλώς το 25% πάει στην περιφέρεια και το 75% βέβαια πάει σε όλη την Ελλάδα. Παντού. Αλλά δεν είναι ότι θα γίνουν έργα μόνο στις περιφέρειες. Αυτό είναι ένα θέμα. Αυτό δεν έχει καμία σχέση, δεν είναι μια σύμβαση, Σταύρο μου. Εντάξει. Ωραία. Όταν κάνουμε τώρα μια σύμβαση, είναι κράτος, όποιο και να είναι, και κάνει με μια εταιρεία. Πρόσεξε, δεν είναι με κράτος. Γιατί συχνά μπερδευόμαστε, τα λέμε έτσι και λέμε, ας πούμε, θα υπογράψουμε, ξέρω εγώ, με τη Γαλλία, με την Αμερική, καμία σχέση. Υπογράφουμε πάντοτε, και είναι εντελώς το δικό σας το πλαίσιο, υπογράφουμε πάντοτε με μια εταιρεία που είναι επιχείρηση, όπως είναι για τον Αρίσταρχο, εντάξει. Άρα, επιχείρηση. Τώρα, δεν θα πω ιδιωτικά συμφέροντα, γιατί εδώ θα είναι αστείο, γιατί όπως καταλαβαίνεις, οι εταιρείες είναι τόσο μεγάλες που παίζονται και κρατικά συμφέροντα. Άρα, δίνω ένα παράδειγμα. Αυτός που ήταν διευθυντής εταιρείας έγινε μετά υπουργός ενέργειας. Για να καταλάβουμε, στην Αμερική μιλάω τώρα, εντάξει, δεν μιλάω, ωραία. Άρα, αυτή εδώ η σύμβαση γίνεται ανά εταιρεία. Άρα δεν μπορώ να σου απαντήσω με μία εταιρεία. Είμαστε εντάξει. Και εκεί που μπερδεύεσαι, δεύτερο σημείο, είναι ότι αυτό είναι για την έρευνα. Δεν έχουμε καμία συμφωνία προς το παρόν για εξόρυξη. Πότε γίνεται η συμφωνία για την εξόρυξη, αφού βγει, αφού βρεθεί? Ναι, άμα δεν έχει, για να καταλάβεις, η Ελλάδα, όχι η Ελλάδα, οποιοδήποτε κράτος, για να το είμαστε κατανοητοί. Mm-hmm. Κανένα κράτος δεν υπογράφει συμφωνία εξόρυξης αν δεν έχει αποδείξει η εταιρεία ότι έχει βρει κοίτασμα. Για έναν πολύ απλό λόγο, δεν θέλει να δεσμευτεί το κράτος και να μείνει με μια εταιρεία που δεν θα κάνει τίποτα. Άρα, να ξέρεις, υπάρχει μια απέτηση και είναι μέσα στο συμβόλαιο, αυτό το έχουμε υπογράψει. Η απέτηση είναι ότι πρέπει να βρει κοίτασμα. Θα μου πεις, εντάξει, άμα βρει κοίτασμα είναι εντάξει. Δεν φτάνει. Τι άλλο θέλει? Θέλει μεγάλο κοίτασμα. Να είναι εκμεταλλεύσιμο το κοίτασμα. Ναι, ναι, θέλει να είναι εμπορικό. Όχι, όχι αυτό. Όχι, εκμεταλλεύσιμο είναι, εδώ κανονικά θα σε πιάσει ο Νίκος. Εκμεταλλεύσιμο μπορεί να είναι εκμεταλλεύσιμο, αλλά δεν συμφέρει την εταιρεία. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, άμα η εταιρεία μπαίνει μέσα 2 εκατομμύρια και βγάζει 1, δεν την ενδιαφέρει. Γι' αυτό λέμε, εμείς λέμε εμπορικό. Άρα, τι γίνεται? Γιατί τώρα οι παίχτες έρχονται κατευθείαν σε μεγάλα κοιτάσματα? Διότι πολύ απλά θέλουν να πετύχουν με την πρώτη ένα κοίτασμα που είναι εμπορικό. Άμα πετύχουν κοιτάσματα που είναι εκμεταλλεύσιμα, π.χ. να ξέρεις το κατάκολο, είναι οριακό εμπορικό. Δηλαδή μια μεγάλη εταιρεία δεν θα πηγαίνει στο κατάκολο. Γιατί το κόστος που έχει, υπενθυμίζω, το λέω τώρα για τη μικρή που ρωτούσε, άρα να θυμάστε, 450.000 το κόστος την ημέρα για φυσικό αέριο και 600.000 την ημέρα για πετρέλαιο. Ένα σταθμός γιώτρησης. Αυτό το κάνεις τουλάχιστον 4 μήνες για να κάνεις και να αποδείξεις ότι μπορεί να είναι εκμεταλλεύσιμο. Για να αποδείξεις ότι είναι εμπορικό πρέπει να κάνεις 5 γεωτρήσεις. Άρα, λέω λοιπόν το εμπορικό, για να μην μπερδευόμαστε, έχουμε παραδείγματα, Tamar. Άρα το Tamar είναι εμπορικό, εντάξει, 2009, ΑΟΣ Ισραήλ, και έγινε εμπορικό σε 4 χρόνια.
Όταν λέμε εμπορικό, γιατί σχετίζεται με την ερώτηση του Νίκου, σημαίνει ότι βγάζουμε χρήματα, όχι απλώς ότι βάζουμε και κάνουμε επένδυση και θα δούμε. Εντάξει. Άρα αυτό είναι το Ταμάρ και έγινε το ίδιο με το Ζόρ, άρα ΑΟΣ της Αιγύπτου, 2015, εμπορικό σε 3 χρόνια. Άρχισε. Αυτό, να ξέρετε, παλιά, το λέω για αυτούς που δεν είναι του τομέα, παλιά θεωρούσαμε ότι 10-15 χρόνια μέχρι να είναι εμπορικό. Τώρα έχουμε καταφέρει να μην έχουμε κάνει όλο το κοίτασμα, αλλά όταν είναι τεράστιο, εδώ δεν σας έχω βάλει καν το Λεβιάθαν, εντάξει. Άρα ο Λεβιάθαν είναι γιγαντιαίο κοίτασμα, το Ζόρ είναι υπεργιγαντιαίο. Ενώ το Ταμάρ είναι κλασικό, όπως είναι η Αφροδίτη. Αυτά εδώ, λοιπόν, Σταύρο μου, οι συμβάσεις εξαρτούνται για κάθε θέμα. Άρα ας πάρουμε την Αφροδίτη, που υπάρχει και ξέρουμε ακριβώς. Άρα η Αφροδίτη για την Κύπρο, είναι 80% για την Κύπρο, 20% για την εταιρεία, ακαθάριστο, άρα γιατί σίγουρα θα μου ρωτήσεις και το άλλο, 70 για την Κύπρο και 30 για την εταιρεία. Αυτή είναι η σύμβαση που, πώς να το πω, υπέγραψε ο Τάσος Παπαδόπουλος μέσω της βοήθειας του Κασίνη, του μεγάλου ειδικού του τομέα, αυτός έχει κάνει όλες τις συμβάσεις. Αυτό είναι ένα πράγμα που μπορώ να σου πω, γιατί εδώ έχει αποδειχτεί ότι έχει φυσικό αέριο και τότε περνάμε στο δεύτερο στάδιο, άρα πρώτο στάδιο άδεια έρευνας, δεύτερο στάδιο άδεια εξόρυξης. Αν τώρα η ερώτησή σου είναι πιο ύπουλη, τότε έχω απάντηση και γι' αυτό. Επειδή είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε πάντοτε από 55 έως 85% για το κράτος. Θα μου πεις γιατί κυμαίνεται τόσο πολύ. Είναι ανάλογα με τη δυσκολία του κοιτάσματος, ανάλογα με το βάθος και την επένδυση που χρειάζεται. Αυτό είναι το πάνελ, πώς επιλέγουμε, ας πούμε. Και άμα μια εταιρεία, ακόμα και στο στάδιο της έρευνας, δεν σου προτείνει κάτι καλό, την απορρίπτεις και πας στη δεύτερη. Ο αλγόριθμος είναι πάρα πολύ απλός, το λέω γιατί είστε και επιχειρηματίες. Ο πρώτος γύρος λέει, γίνονται προτάσεις από όλους, ελεύθερα, αλλά πρέπει να καταθέσουν λεφτά. Μετά λέει, εγώ τα έβαλα σε μια κατάταξη, ανακοινώνει την κατάταξη σε όλους, χωρίς να δώσεις τη βαθμολογία, λες την κατάταξη. Άρα η κατάταξη ξέρει η χώρα, το κράτος, και εσύ δίνεις απλώς, αυτή ξέρει βέβαια και τις βαθμολογίες. Αλλά βαθμολογία, για να είμαστε συγκεκριμένοι, είναι πολύ απλό. Άμα λες, ας πούμε, εγώ θα κάνω 3 γεωτρήσεις μέσα σε διετία, θα πάω μέχρι 5.000 ή 7.000 μέτρα κτλ. Αυτό παίρνεις πόντους. Αυτός ο πόντος είναι εντελώς, δηλαδή, αλγοριθμικό. Σου βγάζει μια βαθμολογία, βάζουν την κατάταξη και τώρα ξαναέρχονται στις εταιρείες και λένε ποιος θέλει να κάνει δεύτερη πρόταση. Εδώ έχει λίγο πόκερ. Με ποια έννοια? Η εταιρεία που είναι πρώτη μπορεί να πει εγώ είμαι πρώτη στα τέτοια μου, αλλά μπορεί η δεύτερη να κάνει δεύτερη πρόταση που να είναι καλύτερη από την πρώτη που δεν κουνήθηκε και να περάσει μπροστά. Τώρα θα μου πεις, όλο αυτό γίνεται με σωστό τρόπο? Πάντα, έναν πολύ απλό λόγο, οι εταιρείες έχουν δικαίωμα να κάνουν αγωγή όταν βλέπουν ότι μια εταιρεία το έκανε με λαμογιά. Αυτό σημαίνει ότι το κοίτασμα είναι βουλωμένο για 10 χρόνια, τα έχουμε κλείσει. Το παράδειγμα που δίνω για να το θυμάστε είναι ακριβώς αυτό που γίνεται Anvers στο Βέλγιο. Όλες οι συναλλαγές για διαμάντια γίνονται με χειραψία. Δεν υπάρχει καμία υπογραφή. Όταν το ακούει τώρα ένας κλασικός Έλληνας, λέει καλά εντάξει, μιλάμε ότι έχουμε να κάνουμε με κόπανους. Θα πάω εγώ εκεί πέρα, θα τα πάρω, θα φύγω. Αυτό που δεν ξέρει είναι το πολύ απλό. Άμα κάνεις μία λαμογιά, εσένα σε έχουν διαγράψει όλοι. Δεν μπορείς να κάνεις ποτέ πια διαμάντια πουθενά παντού στον κόσμο. Άρα όλα γίνονται με χειραψία και αυτό φτάνει.
Το ίδιο γίνεται και με τις τρούφες. Να ξέρετε, αλλά αυτό μπορεί να μην σας αγγίξει. Τα διαμάντια θα το θυμάστε. Τα χέρια, ρε παιδιά, να τα κατεβάσετε, αν μπορείτε. Είτε Σταύρο και Λίνο. Δεν πειράζει. Υπάρχει η Γαλλία, υπάρχει... Αυτό που ξεχνάν είναι, ότι άμα κάποιος σου κάνει αυτή τη σύγκριση, είναι του λες, μπορείς να μου δώσεις ένα παράδειγμα από χώρα που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να έχει πρόβλημα. Ωραία. Ωραίο. Άρα λες, έτσι σβήνει ο διάλογος, και του λες, άμα θες να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε μπορεί να γίνουμε και Νιγηρία, δεν έχει πρόβλημα. Γιατί εδώ τι γίνεται. Και άμα θες να έχεις ένα αποδεικτικό στοιχείο, Σταύρο μου, θυμάσαι ότι σε κάποια φάση θελήσαμε να πουλήσουμε φυσικό αέριο στην Gazprom. Δεν μπορούσαμε, έπρεπε να το δεχτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί τότε πρέπει η Gazprom να κάνει τις ίδιες τιμές για όλες τις χώρες. Επειδή είναι εξωτερικός παράγοντας. Αυτό σημαίνει τι. Μια εταιρεία, όταν θέλει να αγοράσει κάτι, ένα δίκτυο κτλ. Από τη σχέση με τους υδρογονάρχες και θεωρείται στρατηγικό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχει δικαίωμα να πάρει πάνω από το 55%. Δηλαδή, πρέπει να είναι κάτω από το 50%. Άρα, η Ρωσία δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έγινε. Και έγινε το ίδιο με το Αζερβαϊτζάν που ήθελε να το αγοράσει σοκάρ. Τελικά, το δίκτυο εμείς δεν το πουλήσαμε. Ενώ στην Ελλάδα, το λέω για τη μικρή που ρωτούσε, θα μπορούσε να πεις, αφού ήθελαν όλοι. Και το ξαναλέω για να δικαιωθεί για την ερώτησή της, τα μεγάλα κόμματα και όλα τα στραβά ήθελαν να το πουλήσουν. Εγώ τόσα χρόνια έγραφα ότι δεν πρέπει να πουληθεί, γιατί την ώρα που εσύ ετοιμάζεσαι να βγάλεις φυσικό αέριο, δεν είναι τότε που πουλάς το δίκτυό σου. Εντάξει. Όταν εσύ θες να κάνεις περισσότερες βασιλόπιτες, δεν είναι εκείνη τη στιγμή που πουλάς το μαγαζί και λες θα τα κάνω από άλλον. Είναι βλακεία. Άρα αφού έχεις τις υποδομές, άλλο να είναι ο πάροχος και άλλο να είναι η υποδομή. Η υποδομή και βέβαια πρέπει να είναι στην Ελλάδα. Γιατί μετά θα πρέπει να νοικιάζουμε την υποδομή. Άρα το να αγοράζεις φυσικό αέριο, το δέχεσαι βέβαια, γιατί όταν δεν έχεις εσύ παραγωγός, πρέπει να το χρησιμοποιήσεις. Αλλά όλο να πουλάς και την υποδομή, εγώ δεν θέλω αυτό το πράγμα. Θέλω να παραμείνει ελληνική. Και είναι βέβαια υποδομή με τεχνογνωσία ιταλική αρχικά, γιατί αυτή είναι η μεγάλη δήμονες για το φυσικό αέριο. Νίκο, δικό σου. Ναι. Ότι οι περισσότεροι, αυτό τώρα είναι οι πελάτες που σου λένε αυτά. Όχι. Α, χαίρομαι, γιατί θα σου έλεγα να αλλάξεις πελάτες. Γιατί άμα είναι ακόμα σε αυτό το επίπεδο, δεν μπορείς να κάνεις και πολύ business με τέτοια πράγματα. Άρα ξαναλέω, πρώτα απ' όλα, για να είμαστε ξεκάθαροι, η Ευρωπαϊκή Ένωση πότε γεννιέται. Γεννιέται μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια δομή, μάλιστα μια υπερδομή, που είναι φτιαγμένη από τα συντρίμια ενός παγκόσμιου πολέμου. Ο πόλεμος τελειώνει το 1945. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίζει πρώτα να κάνει το Benelux. Αλλά εγώ δεν σου βάζω αυτό, το αφήνω με αυτό. Θα βάλω συνθήκη Ρώμης 1957. Ρωτάω τώρα. Γιατί βέβαια, Νίκο μου, δεν έζησε το 45 και τα λοιπά, αλλά φαντάζομαι οι γονείς σου το ξέρουν πολύ καλά τι έγινε. Άμα ρωτούσες τους γονείς σου το 45 και τους έλεγες, το πιστεύεις ότι σε 12 χρόνια θα έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε με σφαίρες. Άρα, εγώ τι βλέπω. Εδώ ήταν 3 χώρες. Εδώ ήταν 6-7. Νικό, θα σου επιτρέψω μετά, θα μου πεις, όχι. Άρα, Benelux, Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο, μετά μπαίνει η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία. Καμία άλλη. Άρα μην μπερδεύεσαι, άσε το 7. Μετά δεν έγινε 7, μετά έγινε 9. Άρα στο 9 μπαίνει για πρώτη φορά το 1973 η Αγγλία. Εντάξει, άρα μπαίνει το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία και η Δανία. Μετά πάμε στο 10, αυτό κανονικά το θυμάσαι, εφόσον είναι η Ελλάδα. Μετά πάμε στο 12, είναι η Ισπανία και η Πορτογαλία. Εντάξει. Στο ενδιάμεσο δεν σου μετράω ότι ενσωματώθηκε το 1995 η Ανατολική Γερμανία, εντάξει, γιατί θεωρούμε ότι είναι μια χώρα, απλώς υπάρχει επέκταση της Γερμανίας.
Μετά περάσαμε στο 15. Άρα 15 τι γίνεται. Εδώ μπαίνουμε με την Σουηδία, Φιλανδία, εντάξει, και τα θέματα της Αυστρίας. Μετά θα πάμε στο 25, που είναι το μεγάλο άνοιγμα του 2004, το οποίο το 2004, παρόλο που σε ξαφνιάζει, μπαίνει ήδη το θέμα του φυσικού αερίου και γι' αυτό εξηγεί γιατί υπάρχει Κύπρος μέσα, που ετοιμαζόμαστε, γιατί όσοι δεν το ξέρουν, η συμφωνία οριοθέτησης με την Αίγυπτο έγινε το 2003 και το 2004 έγινε η θέσπιση. Άρα, εκεί πέρα μπαίνουν 10 χώρες, μετά πάμε 27, άρα μπαίνει η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Εντάξει. Τώρα πάμε 28, που μπαίνει η Κροατία, μιλάμε τώρα για το 2010. Και μετά ξαναπερνάμε στο 27, που έχουμε το Brexit. Είμαστε εντάξει, αυτό είναι τα δεδομένα. Ωραία. Εγώ λέω αυτό που λέω. Από την αρχή που ακούω στην Ελλάδα πράγματα την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πεθαίνει. Πεθαίνει. Τώρα πεθαίνει, σε λίγο θα πεθάνει. Ωραία. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι είμαστε 1957 και είμαστε το 2021. Άμα ρωτούσες στην Ελλάδα, με τον τρόπο που ρωτούσες, αν η Σοβιετική Ένωση θα μείνει αιώνια ή όχι, θυμάστε ποια ήταν η απάντηση. Αιώνια ήταν η απάντηση. Μπράβο, αιώνια ήταν η απάντηση. Άρα εμένα αυτό που μου αρέσει, γιατί βλέπεις ότι μπορεί και να μου κάνεις την ίδια ερώτηση, σου λένε και για το ΝΑΤΟ ή μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση? Μου λένε λόγω του Brexit, κυρίως. Και το βλέπεις λόγω του Brexit. Και λένε, το pullover ξεχυλώνει, έτσι πρέπει να ξέρετε αυτό είναι. Αυτό είναι καλό να μιλήσουν και με Γερμανούς και μεγάλους. Άρα σου υπενθυμίζω απλώς ότι ο σύμβουλος του Helmut Kohl έλεγε ότι η Αγγλία εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 49%. Mm. Ελπίζω να θυμάσαι πότε ήταν ο Helmut Kohl, αλλά καταλαβαίνεις πόσο οι Γερμανοί πίστευαν ότι η Αγγλία εντάχθηκε πραγματικά. Μετά τώρα, άμα ρωτήσεις τους Γάλλους, όσο στεναχωρέθηκαν που έφυγε η Αγγλία, μιλάμε πω, μαύρο κλάμα, δεν μπορείς να φανταστείς, αφού θυμήθηκαν τον εκατονταετή πόλεμο. Λοιπόν, αυτό που έχει σημασία, άμα θες να έχεις ένα crash test για να απαντάς, να πεις, παιδιά, άμα θέλετε πραγματικά να δούμε αν υπάρχει πρόβλημα, θα είναι αν θα φύγει η Γερμανία και η Γαλλία. Και εδώ θα δεις, Νίκο μου, κάτι που είναι πολύ αστείο, ούτε καν το σκέφτονται αυτό το ενδεχόμενο. Ενώ μπορεί να φύγουν όλοι, στο τέλος να μείνουν μόνο οι 6 και εσύ να αναρωτιέσαι αν θα πρέπει να είμαστε ο 7ο. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι άμα κοιτάξεις τις χώρες που είναι και στις δύο δομές, δηλαδή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, είναι τρομακτικό πόσο μεγάλη επικάλυψη υπάρχει. Άρα, λέω, η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχικά αρχίζει, και κάτι που ξεχνάνε οι άνθρωποι, αρχίζει με άνθρακα και χάλιβα. Αυτό μπορείς να τους το παρουσιάσεις και να τους λες «αχ», γιατί σίγουρα θα το πάθουν έτσι. Και ρωτάω, γιατί μια υπερδομή, η οποία υποτίθεται είναι οικονομίας, θέλει να παράγει άνθρακα και χάλιβα? Γιατί με αυτά φτιάχνεις το ατσάλι για το στρατό. Άρα μετά αποφάσισε να γίνει ΕΟΚ, μετά έγινε νομισματική και τώρα είμαστε στην Ενωμένη Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση. Ρωτάω τώρα, όταν βγήκε το ευρώ, δεν μας έλεγαν ότι το ευρώ θα είναι χάλια? Ωραία, εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι εμείς μπήκαμε από σπόντα στο ευρώ, δεν μπαίνω στη διαδικασία για να μην κακολογήσουμε μερικούς και υπάρχουν υπονοούμενα. Εγώ πάνω χαίρομαι που έγινε, με τον τρόπο που έγινε είναι λίγο διαφορετικό, πάνω χαίρομαι που έγινε και λέω το εξής. Έχουμε σκεφτεί αν εμείς δεν ήμασταν στην Ευρωζώνη τι θα είχε γίνει με την προηγούμενη κρίση? Αυτό πρόσεξε, Σταύρο, δεν σήκωσα το χέρι για σενάριο, αυτό είναι ιστορία. Άρα, εντάξει, ωραία. Εγώ λέω λοιπόν αυτό το εξής. Όταν είδαμε αυτό, σε κάποια φάση κάποιοι από εμάς, και λέω εμάς γιατί μικροί, ζήτησαν ρούβλια.
Ναι. Εμπειρικά ξέρεις τι απάντησε ο άλλος. Εγώ θα είμαι εναντίον 27 χωρών επειδή εσείς θέλετε να πάρετε ρούβλια. Οκ, okay, καταλάβαμε. Τι έχει ενδιαφέρον. Αυτοί που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλοι βλέπουν πόσο ισχυρό είναι. Αυτοί που είναι μέσα δεν έχουν ιδέα τι είναι. Γι' αυτό συνεχίζουν να λένε και στην Ελλάδα, ακόμα και οι πιο νέοι, εμείς και οι Ευρωπαίοι. Οι οποίοι οι νέοι έχουν γεννηθεί όλοι μετά το 81. Αυτοί που έχουν γεννηθεί πριν το 81 έχουν δικαίωμα να το λένε. Τουλάχιστον θυμούνται τα παλιά. Αυτοί που γεννήθηκαν μετά το 81 αναρωτιέμαι για ποιους μιλάνε. Γιατί είναι λένε δύο φορές το ίδιο. Οι Ευρωπαίοι και οι Ευρωπαίοι. Δεν λένε εμείς και οι Ευρωπαίοι. Άρα, άμα το σκεφτούμε με αυτόν τον τρόπο, έχουμε να κάνουμε με μία δομή που είναι πολύ ανθεκτική. Γιατί δεν φτιάχτηκε για να είναι ευέλτιστη, φτιάχτηκε για να είναι ανθεκτική. Συνήθως οι businessmen, όταν συγκρίνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση με την Αμερική, λένε πω εμείς τι αδράνεια. Είναι ακριβώς το ίδιο όταν ο άλλος έχει μοτοσυκλέτα και εσύ έχεις τεθωρακισμένο. Εγώ δεν έχω δει ποτέ τεθωρακισμένο να πηγαίνει πιο γρήγορα από μία μοτοσυκλέτα, αλλά έχω δει μία μοτοσυκλέτα να φεύγει με μία κλανιά. Ωραία. Άρα λοιπόν, επειδή είμαστε της αρτοκλασίας και δεν θέλουμε να έχουμε άλλα προβλήματα, κοιτάζουμε να είναι ανθεκτικό. Όταν είναι ανθεκτικό, δεν πάνε να χτυπιούνται όλοι, εμείς συνεχίζουμε. Να ξέρεις, Νίκο μου, δεν ξέρω καμία γεωπολιτική υπερδομή στον κόσμο που να έχει το πρόγραμμα το πενταετές της Ευρώπης. Κάθε 5 χρόνια η Ευρώπη λέει εγώ θα κάνω αυτό, αυτό, αυτό στα 5 χρόνια και χωρίς να είναι στο τσακ, δεν είναι Ολυμπιακοί Αγώνες 2004, εμείς τα καταφέρουμε, αλλά με την ψυχή στο στόμα. Θα μου πεις, θέλει να πει ότι έχουμε ψυχή. Εδώ κάνουν τσακ, τσακ. Άρα είναι πάρα πολύ αργό, πολύ βαρύ στρατηγικός σχεδιασμός, αλλά πολύ ανθεκτικός. Άρα εγώ μπορώ να πω το εξής. Όταν θα καταραίουν όλα τα άλλα, αυτό που θα μείνει τελευταίο θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, εγώ μπορεί πιο εύκολα να σου πω ότι μπορεί να καταρρεύσει η Αμερική. Καλά, δεν μιλάμε για τη Σοβιετική Ένωση, δεν μιλάμε για τον Χίτλερ κτλ. Αλλά πες, ας πούμε, αυτά που κάνει η Ρωσία με τους 15 που προσπαθεί να κάνει, σου λέω ακόμα και το Commonwealth. Αυτά τα πράγματα είναι πολύ εύκολα, εντυπωσιακά, αλλά σε βάθος, και επειδή ξέρω, Νίκο, ότι ούτε εσένα σ' αρέσει πολύ το εντυπωσιακό, ένα σ' αρέσει σε βάθος τι γίνεται, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τις βαθύτητες. Άρα αυτοί που βλέπουν τα πράγματα πολύ φαινομενικά, σου λένε τώρα καταραίει. Εγώ, να ξέρεις, κάποιον που γεννήθηκε μέσα στο νεκροταφείο, δεν ποντάρω ότι θα πεθάνει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση γεννήθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γεννήθηκε από το τίποτα. Είχαν διαλυθεί τα πάντα και οι δύο κυρίαρχοι, που είναι η Γερμανία και η Γαλλία, είχαν διαλύσει όλες τις υποδομές τους. Παρ' όλα αυτά, έχουμε τον Σούμαν και τον Αντενάουερ, οι οποίοι πολύ μεγάλη εμβέλεια, νοητική και στρατηγική, επινόησαν αυτό που θεωρούμε εμείς τώρα μια πραγματικότητα, ενώ τότε, πρόσεξε, είμαστε ακόμα σε δικαστήρια τότε, εντάξει. Οι αντιπαραθέσεις Γερμανία, και μην ξεχνάτε επίσης ότι η Γερμανία είχε πάρει ξανά το θέμα με την Αλσατία και τη Λορέν. Εντάξει, πάλι τη διέλυσαν τη Γαλλία πάνω σε αυτό το θέμα. Άρα τελικά μια περιοχή που ήδη ήταν υποκατοχή 49 χρόνια θα ξαναπάθει κατοχή και θα ξαναβιώσει. Και πού βάζουν οι Γάλλοι και η Ευρώπη, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στο Στρασβούργο. Δηλαδή, είναι σαν να σου λέω, ας πούμε, ότι βάζεις εσύ τον Άριο Πάγο στην Ιγουμενίτσα. Το βλέπεις σαν κόνσεπτ. Εγώ νομίζω ότι πολλοί, ή το βάζεις στην Αλεξανδρούπολη, μπορεί να σου φαίνεται πιο ακόμα εξωγήινο. Λοιπόν, όταν εγώ βλέπω ποιος μπαίνει στις Βρυξέλλες, που είναι το ΝΑΤΟ, ποιος μπαίνει στο Λουξεμβούργο, που είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ποιος μπαίνει στις Βρυξέλλες, που είναι το ΕΔΑΔ, άμα κοιτάξεις εκείνο τον πυρήνα, έχεις 3 μεγάλες χώρες που προστατεύουν 3 μικρές,
και είναι φτιαγμένο από την αρχή το ευρωπαϊκό πλαίσιο για να μπορούν οι μικροί να ψηφίζουν ανά κράτος. Έχουμε δύο συστήματα, ανά κράτος και ανά πληθυσμό. Γι' αυτό η Ευρωβουλή λειτουργεί με πληθυσμό, γι' αυτό έχουμε, δεν έχουμε τους ίδιους βουλευτές, ενώ σε, δεν μιλάω σε ποιότητα, μιλάω βέβαια... Σε μέγεθος, σε πλήθος. Μπράβο. Και λέω λοιπόν ότι όσο αφορά το κράτος, υπάρχουν αυτές οι διαδικασίες που προσέχουν τα δύο. Εντελώς διαφορετική προσέγγιση η ανθεκτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εγώ θα σου έλεγα, άμα θες να σου επιστρέψω μπούμεραγκ την ερώτηση, προτιμάς να είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει το άρθρο 50 που της επιτρέπει να βγάλει μια χώρα ή προτιμάς να είσαι στο ΝΑΤΟ που δεν έχει σκεφτεί καν μια διαδικασία εξόδου ούτε διωγμού από μια χώρα που κάνει τα πάνω κάτω εναντίον του ΝΑΤΟ. Ποια από τις δύο προτιμάς? Δεν ξέρω ακόμα. Δεν το έχεις σκεφτεί καλά. Όχι. Αλλά θέλω να σου πω ότι άμα η Τουρκία συνεχίσει την πορεία της, αναγκαστικά το ΝΑΤΟ θα πάρει νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιο προχωρημένη και επειδή εμείς είμαστε και για τις ανακαινήσεις μερικών σπιτιών που βρίσκονται κοντά στο Σταύρο, νομίζω το έπιασες, εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι σε μία υπερδομή κάποιος μπήκε χωρίς πρόβλημα και στο άλλο δεν φαίνεται να μπαίνει. Άρα τώρα ξέρεις ποια είναι η αγαπημένη μου. Εγώ προτιμώ τις γυναίκες που είναι πάρα πολύ δύσκολες και όχι αυτές που εγκαταλείπουν τον αγώνα μόλις έγινε μια εισβολή. Άρα με το πάσο της. Αργή, αλλά είναι εδώ. Όταν είσαι μόνο στο στρατιωτικό σκέλος και έχεις σκεφτεί μόνο το βέτο, στο τέλος καταντάμε, γιατί υπάρχει και μια άλλη εξήγηση για την προτίμησή μου. Η Κύπρος είναι στο ΝΑΤΟ, Νίκο? Όχι. Α, ενώ είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ δεν το ήθελε η Τουρκία, αλλά η Τουρκία επειδή έχει δικαίωμα να βάλει βέτο στο ΝΑΤΟ, δεν μπορεί να μπει η Κύπρος. Άρα θα πρέπει σε κάποια φάση, μελλοντικά, να σκεφτούμε πώς η Τουρκία θα είναι εκτός ΝΑΤΟ και πώς η Κύπρος θα είναι εντός ΝΑΤΟ. Λέμε τώρα, αλλά εσείς ξέρετε ότι έχουμε προβλήματα για το 28 και το 30. Εμείς θα ασχοληθούμε με τα άλλα. Άρα, εδώ λοιπόν, να ξέρεις ότι επειδή είναι ανθεκτική η δομή, δεν διαλύεται εύκολα, αλλά μπορεί να έχουμε εμείς σαν σύνθημα «Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει». Μάλλον, οι Ευρωπαίοι έχουν επηρεαστεί από τον ελληνισμό και σου λένε «Άμα έχω μια δομή που δεν πεθαίνει, ας ζει αργά». Άρα μπορεί οι ρυθμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σας φαίνονται ρυθμοί χελώνας, το δέχομαι, αλλά ποντάρουμε στη χελώνα και άσε τον λαγό, γιατί λαγούς έχουμε δει διάφορους και τους είδαμε που κατέληξαν. Πάνω σε εγώ δεν έχω φάει ποτέ στη φάδο χελώνα. Το λαγό το φάγαμε. Είναι ο Άκης ο Κιούσης, ο οποίος έχει σηκώσει το χέρι. Δεν ξέρω αν θέλεις, Άκη, να πεις κάτι τώρα. Αλλά πες μου ένα πράγμα. Μήπως κάνεις ένα στρατηγικό λάθος και θεωρείς ότι τα αυτοκίνητα που θα λειτουργούν με ηλεκτρισμό, μπορείς να μου πεις από τι θα παράγεται αυτό το ηλεκτρικό ρεύμα? Από διάφορες πηγές μπορεί να παραχθεί. Ναι, ναι. Από το 80% φυσικό αέριο. Okay. Γιατί πολύ απλά, έχεις δει, ας πούμε, στα αυτοκίνητα με ηλεκτρικό κινητήρα ανεμογεννήτρια από πάνω? Ή κάποιο φωτο... Μη γελάς. Είναι σοβαρό. Yeah. Τα ξεχνάμε. Άρα εγώ μπορώ να σου πω ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, και βέβαια θυμάστε ότι παλιά έλεγαν ότι σιγά να μην τα έχουμε. Και όμως τα έχουμε. Τώρα όλες οι εταιρείες έχουν, αλλά ρωτάω. Η μπαταρία από τι τροφοδοτείται? Μπορώ να σου πω ότι τροφοδοτείται κυρίως από φυσικό αέριο, σε μερικές περιοχές ακόμα με άνθρακα, δυστυχώς, και σε άλλες με πυρηνικό. Το 70%, δηλαδή όλα τα αυτοκίνητα που βλέπεις στη Γαλλία που παρκάρουν και είναι μπλε και έχουν μια πρίζα, να θυμάστε ότι το 70% της παραγωγής της Γαλλίας είναι πυρηνικό. Άρα βέβαια κανένας δεν τολμάει να πει τα αυτοκίνητα είναι 70% πυρηνικά όσο αφορά το ρεύμα. Άρα άλλο ο κινητήρας, γιατί αυτό που δεν διάβασες για το East Forum είναι ότι τώρα μιλάμε να έχουμε καράβια LNG. Δηλαδή,
Πάνω κάτω τι θέλουμε να κάνουμε, θέλουμε να φύγουμε από το πετρέλαιο και να τα περάσουμε όλα στο φυσικό αέριο, γιατί η καύση του φυσικού αερίου παράγει μόνο νερό και διοξείδιο του άνθρακα, ενώ το πετρέλαιο παράγει βέβαια, όπως ξέρεις, ρήπους. Αυτό που έχει σημασία ειδικά για μας στην Ελλάδα, και εγώ το λέω αυτό πράσινα λιμάνια και έχουμε κάνει διαλέξεις πάνω σε αυτό το θέμα, είναι να μπορούμε να έχουμε στην Ελλάδα μας, με τον τουρισμό που θέλουμε, να έχουμε λιμάνια εξ ολοκλήρου που να χρησιμοποιούν μόνο φυσικό αέριο και καθόλου πετρέλαιο. Ειδικά για την καύση του πετρελαίου, γιατί όπως ξέρεις το ρεύμα, και εδώ πάλι σε θέλω Άκη, θα δεις τα χαμογελάσεις, όταν τα αυτοκίνητα θα κυκλοφορούν στα νησιά, το ρεύμα θα το παίρνουν από ποιον? Από τον ήλιο, από τον άνεμο ή από το ναυτιλιακό πετρέλαιο που θα έρχεται για να τροφοδοτήσει η ΔΕΗ και να δώσει όλο το ρεύμα σε κάποιο νησί. Άρα εμείς θα θέλαμε η ΔΕΗ να σταματήσει να χρησιμοποιεί πετρέλαιο, να περάσει επιτέλους σε φυσικό αέριο και να ξέρεις ότι η ΔΕΗ είναι έτοιμη για αυτή τη μετατροπή, γιατί είναι μια ξερή καύση, είναι λίγο διαφορετικό. Το έχεις δει με τα αυτοκίνητα, αυτοί που πάνε σε ένα συνεργείο που δεν είναι της κακιάς ώρας και δεν είναι από τη μάνα του και λένε εγώ έχω πετρέλαιο, θα το περάσω σε φυσικό αέριο με 500 ευρώ, με 100 ευρώ, με 200. Μετά ξέρεις ότι τον αλλάζει το κινητήρα, εντάξει. Άρα, εντάξει. Άρα λέω απλώς ότι αυτό που λες δεν είναι κάτι που αλλάζει τα πράγματα. Είναι άλλο η παροχή ενέργειας σε εθνικό και άλλο πώς μετακινείσαι. Άρα εγώ αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι δεν υπάρχει στη Γαλλία κανένα πυρηνικό αυτοκίνητο. Μόνο που το ρεύμα είναι 70% πυρηνικό. Άρα κάπου το τροφοδοτείς. Άρα στην πραγματικότητα ποιο είναι το θέμα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το φυσικό αέριο. Είναι ότι όταν έχεις ένα εργοστάσιο που θέλει συνεχόμενα την ίδια κατανάλωση, δεν μπορείς να ποντάρεις μόνο σε ένα φωτοβολταϊκό και σε μια ανεμογεννήτρια, γιατί άμα δεν φυσάγει, δεν έχει ήλιο, τι κάνεις? Εγώ το βλέπω με το αεροδρόμιο, που το χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί πρόσεξε, εγώ είμαι υπέρ του βολταϊκού και υπέρ της ανεμογεννήτριας, εντάξει, για να μην... Άρα εγώ χαίρομαι πάρα πολύ κάθε φορά που πάω στο αεροδρόμιο, με το άλλο όνομα, ξέρω, ο Σταύρος, που είναι γεμάτο φωτοβολταϊκά. Αλλά επειδή ξέρω επίσης ότι όταν φτάνω αργά και δεν έχει ήλιο, γράφει μηδέν. Μηδέν γράφει. Άρα είναι τίγκα όλη την ημέρα, αποθηκεύει, αλλά μετά βλέπεις δεν αποθηκεύει τίποτα. Εκεί πέρα πρέπει λοιπόν, άμα λειτουργεί ένα εργοστάσιο το βράδυ, γιατί βέβαια όταν κλείνει εντάξει, όταν λειτουργεί το βράδυ, πόσο θα έχεις γεμίσει τις μπαταρίες σου την ημέρα? Δεν φτάνει. Λέω λοιπόν ότι τα αυτοκίνητά μας είναι πάρα πολύ καλό που πάμε όλο και περισσότερο σε υβριδικά, σε ηλεκτρικά 100%. Όταν λέω υβριδικό, εγώ προτιμώ υβριδικό φυσικό αέριο, δηλαδή CNG, ακόμα καλύτερο LNG όταν θα είναι. Δεν μιλάω για το φυσικό, για το αέριο που προέρχεται από πετρέλαιο. Γιατί αυτό εδώ προέρχεται από τους ρήπους που παράγει το σιώρος. Εντάξει, το υγραέριο δεν είναι καθαρό, δεν είναι φυσικό. Το φυσικό αέριο παράγεται από μεθάνιο, δηλαδή που είναι, δεν είναι από διάσπαση πετρελαίου, είναι κατευθείαν από μικροοργανισμούς. Για να είμαστε πιο ξεκάθαροι, είναι ακριβώς το ίδιο που παράγει στην τουαλέτα. Και αλλού βέβαια, γιατί συνήθως οι άντρες δεν περιορίζονται σε αυτόν τον μικρό κόσμο. Άρα λέω απλώς ότι αυτό είναι κάτι που είναι πολύ καθαρό. Άρα, για να καταλάβεις, το κοίτασμα Αφροδίτη είναι 98% καθαρό μεθάνιο, χωρίς επεξεργασία. Άρα, το ναυτιλιακό πετρέλαιο, για να είμαστε ξεκάθαροι, προς τιμή του κύριου Γιώργου από την ΕΜΕΑ, που είχε και πρατήριο, είναι 3.000 χειρότερο από το πετρέλαιο που βάζεις στο αυτοκίνητό σου. Προφανώς, έχει πάρα πολύ θυάφη. Αυτό είναι αυτό που δίνουμε στα εργοστάσια στα νησιά για να παραχτεί ρεύμα. Άρα αυτό θα είναι και αυτό μια αλλαγή, διότι θα έχουμε επιτέλους νησιά που θα μπορούν να λειτουργήσουν με φυσικό αέριο, ό,τι θες, CNG, LNG δεν με ενδιαφέρει,
Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι δεν θα παράγουν ρήπους και θα πρέπει να έχουμε και καράβια. Και για να ενισχύσω αυτό που λέω, στο East Med Forum, τώρα Gas Forum, αποφάσισαν να πάρουν πρωτοβουλία για καράβια LNG. Που θα μπορούσε να πούνε, εμείς δεν μας ενδιαφέρει, ας το κάνουν οι εταιρείες. Όχι, αυτοί λένε να το προωθήσουμε αυτό, γιατί είναι πολύ καλό. Και είναι αυτό που βλέπεις, Άκη μου, στην Νορβηγία, ακόμα και με επιβατικά καράβια, όχι μόνο για μεταφορά, επιβατικά καράβια λειτουργούν με LNG και σου πηγαίνουν στα φιόρ και σου κάνουν όλα αυτά τα διαφημιστικά με τον τουρισμό. Και εντελώς τυχαία, οι Νορβηγοί πάντοτε, πάντοτε σου δείχνουν τον κόλο του καραβιού. Και σου δείχνουν ότι δεν έχει τίποτα, δεν αφήνει κανένα ίχνος. Άμα θες να δεις, ας πούμε, ένα τουριστικό βίντεο της Ελλάδος, θα δεις ότι ποτέ δεν δείχνουμε τον κόλο κάτω. Ούτε δείχνουμε καλά τα φουγάρα. Είναι κάπως απόμακρο και λέμε ότι... Γιατί φαντάζομαι ότι έχεις ανεβεί σε καράβι ελληνικό. Ναι. Φαντάζομαι ότι όταν πας στο κατάστρωμα, ξέρεις πώς είναι. Κάτι να φοράς μαύρα, εντάξει. Αυτό με το φυσικό αέριο δεν το καταλαβαίνεις. Γι' αυτό λέω ότι είναι σημαντικό. Άρα είναι πολύ καλή η ερώτησή σου, γιατί μπερδεύει δύο πράγματα, όχι ότι είναι μπερδεμένη, αλλά είναι καλό, ότι άλλο το θέμα της κίνησης και το θέμα είναι άλλο το θέμα της παραγωγής με την οποία κινείται αυτό το αντικείμενο. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Είναι ο Αντώνης ο Δημητρουλάκος και μετά ο Λίμνος ο Σκάρας που έχουν σηκώσει. Είναι εκτός κακέρα. Άρα εσύ μπορεί να είσαι πιόνι, αλλά είσαι μέσα. Άρα τη βλέπεις και λες πω, μια τεράστια βασίλισσα, 9 πόντους, αλλά μόνο μέσα στη κακέρα. Δεν πειράζει. Και έχουμε από την άλλη πάρα πολύ καλή δύναμη στο καινούριο δίκτυο φυσικού αερίου που πλέον τώρα θα πάρει η ζωή. Σωστά. Και ήθελα να ρωτήσω, μιας και η Κύπρος δεν κατάφερε να μπει στο ΝΑΤΟ λόγω βέτο που ασκεί τόσα χρόνια η Τουρκία. Δεν είναι ακριβώς αυτό, αγάπη μου. Να ξέρεις ότι η Κύπρος δεν το ζητάει, γιατί ξέρει. Δεν είναι ότι ζητάει και παίρνει βέτο κάθε φορά. Mm-hmm. Το ξέρει. Και να ξέρεις ότι οι μερικοί Κύπροι, επειδή έχουν και το ελλαδίτικο ύφος, μπορεί να ρωτούνται αν το ΝΑΤΟ, ξέρεις, ΕΟΚ, ΝΑΤΟ, ιδιοσυνδικάτο, τα θυμάσαι αυτά. Λοιπόν, άρα είναι μερικοί που δεν είναι καν έτοιμοι να σκεφτούν τι θα είναι. Ενώ αυτό προετοιμάζεται. Δηλαδή έχει αξία για αυτούς να μπουν. Δεν το αντιλαμβάνονται. Να ξέρεις ότι οι Κύπροι αναρωτιόντουσαν στην αρχή και ευτυχώς που υπήρχε ο Κρανιδιώτης να τους πείσει να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αν θυμάσαι καλά, μπορεί να δεν το θυμάσαι γιατί είσαι μικρή, διότι πολύ απλά η Κύπρος είχε την Κυπριακή Λίρα. Η Κυπριακή Λίρα ήταν 1,7 ευρώ τότε. Και έπεσε απευθείας μέσα σε μια νύχτα. Όχι. Πρόσεξε, άλλο σου λέω. Άλλο σου λέω. Όχι, δεν λέω αυτό. Έπρεπε να έχει όλα τα κριτήρια για να μπει, τα είχε βέβαια, αλλά ήξερε ότι σε σχέση με το ευρώ, επειδή ήταν πιο ισχυρό το νόμισμά της, αυτή θα έχανε ένα ποσοστό. Δεν είναι καθόλου το θέμα με την Ελλάδα που εμείς ήμασταν με δραχμές και πάμε εκεί πέρα, κατάλαβες. Γιατί φαντάσου τώρα ότι το ευρώ είναι 1 ευρώ, 1 μάρκο. Ενώ η Κυπριακή Λίρα είναι 1,7, ήταν πιο πάνω. Αλλά αυτό το δέχτηκε, γιατί κατάλαβε μέσω του Κρανιδιώτη και στη συνέχεια του Τάσου Παπαδόπουλου ότι ήταν τεράστια σημασία να μπουν στην Ευρωπαϊκή. Για να γίνει το κυπριακό και ευρωπαϊκό ζήτημα. Και αυτό που κατάφερε να μπει, γιατί πρόσεξε, έχει μπει ενιαία. Έχει άρση ευρωπαϊκού κεκτημένου για τα κατεχόμενα, αλλά η Κύπρος δεν έχει μπει μόνο από την πλευρά την ελεύθερη, έχει μπει ως Κύπρος. Και αυτό είναι τεράστιο πράγμα. Άρα συνέχισε μετά. Και ήθελα να πω ότι μιας και τώρα η Κύπρος αποκτά έτσι αυτή την ισχύ, θεωρείτε, καθώς γνωρίζετε την ιστορία τόσο καλά και επαναλαμβάνετε, θεωρείτε ότι μακροχρόνια η Τουρκία θα χάσει οικονομικά τη δύναμή της με αποτέλεσμα να μην μπορεί πια να επιβάλλεται στην Κύπρο και ουσιαστικά να λυθεί ίσως και το κυπριακό ζήτημα και να μην υπάρχει φοβία να μπει στο ΝΑΤΟ. Άρα, για να σε βοηθήσω, γιατί τώρα αν ήξερε σε ποιον μιλάς, τέλος πάντων, στην πραγματικότητα εγώ ασχολούμαι με την ΑΟΣ για να απελευθερωθεί η Κύπρος αρχικά. Mm-hmm. Θεωρείτε ότι είναι το πρώτο έμβασμα για να... έναυσμα για να... Για μένα, η ΑΟΣ
είναι απελευθερωτικό εργαλείο υψηλής στρατηγικής. Αντί να ασχολούμαστε με διαπραγματεύσεις που έχουν σχέση με την πράσινη γραμμή και δεν έχουν δώσει ποτέ τίποτα, μέσω της ΑΟΣ έχουμε καταφέρει θεαματικά πράγματα από το 2004, 1974, 2004, τίποτα. 2004, 2021, αδιανόητο τι έχει γίνει. Και να ξέρεις, ας πούμε, ότι μιλάμε για πράγματα εντελώς αδιανόητα. Η Κύπρος έχει καταφέρει να βάλει φόρο πάνω στα θαλάσσια κόπεδα. Εμείς είμαστε στα 6 ναυτικά μίλια και μόνο 12 εκεί πέρα. Μετά, έχει καταφέρει, αν υπάρχει ένα πρόβλημα πάνω στην πλατφόρμα, να είναι η κυπριακή αστυνομία που να είναι υπεύθυνη. Εμείς αναρωτιόμαστε αν είμαστε υπεύθυνοι στο διπλανό διαμέρισμα, ας το πούμε έτσι, που είναι εκτός Κολονακίου. Για να συγκρίνεις. Ναι, κατάλαβα. Άρα είμαστε λοιπόν, πρόσεξε, στα 180 χιλιόμετρα από την Κύπρο. Πάνω στην πλατφόρμα έχεις, όπως καταλαβαίνεις, εκατοντάδες ανθρώπους. Κανένας δεν είναι Κύπριος. Και άμα υπάρχει ένα πρόβλημα, είναι η Κύπρος που το διαχειρίζεται και το λύνει. Λίγο τα μικρόφωνα, παιδιά, λίγο τα μικρόφωνα. Καταλαβες. Είναι τελώς, δηλαδή, φευγάτο. Και άμα δεις, λοιπόν, τι έχει πετύχει η Κύπρος σε σχέση με τις οριοθετήσεις κτλ., εμείς ακολουθούμε το παράδειγμά της. Και αυτό οφείλεται βέβαια σε ανθρώπους, όπως είπαμε, ο Κρανιδιώτης στην Κύπρο, ο Παπαδόπουλος στην Κύπρο, ο Κασίνης στην Κύπρο, που δεν έβαλαν γυαλιά στην Ελλάδα, τηλεσκόπια, όχι γυαλιά. Άρα βέβαια, ναι, αυτός είναι ο στόχος, αλλά να ξέρεις ότι η Τουρκία, όσον αφορά την οικονομία της, ήδη είναι σε φάση κατάρρευσης. Δεν είναι ότι θα καταρρεύσει, απλώς δεν σου φαίνεται, διότι έχεις να κάνεις με ένα δικτάτορα. Αυτό έχει πολύ έντονο πρόσωπο. Αλλά να ξέρεις, εγώ τα έχω ζήσει, επειδή είμαι πιο παλιός, εγώ θυμάμαι πολύ καλά τη Ρουμανία με τον Τσαουσέσκου. Λοιπόν, όταν ήταν με τον Τσαουσέσκου, άμα ρωτούσες τα οικονομικά της Ρουμανίας, όλα καλά. Άμα μετά διαβάζεις πώς τα έκαναν, ήταν ο Δήμος έλεγε ψέματα, ο βουλευτής έλεγε ψέματα, ο υπουργός έλεγε ψέματα και κάθε φορά το διόρθωναν και όταν έφταναν στον Τσαουσέσκου έλεγαν πιο μεγάλα ψέματα για να είναι ικανοποιημένο. Όπως καταλάβεις, τον εκτέλεσαν. Και υπάρχει και σε βίντεο, ή μάλλον δεν το έχει δει, αλλά θέλω να πω ότι αυτές εδώ οι δικτατορίες μας καθυστερούν στις πληροφορίες. Δηλαδή, άμα η Τουρκία ήταν μια δημοκρατία, ήδη θα ζητούσε βοήθεια από το εξωτερικό. Εδώ ακόμα και με το θέμα της πανδημίας, κορόιδευε η Τουρκία τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, λέγοντας εμείς δεν έχουμε κρούσματα. Ναι. Στο τέλος, όταν τα πράγματα έγιναν αυτά που έγιναν, αναγκάστηκαν να το πούν. Είχαμε τα ίδια πράγματα. Η Ρωσία έλεγε: εγώ δεν έχω πρόβλημα, το διαχειρίζομαι. Η Ρωσία τώρα πέρασε σε νεκρούς τους Γάλλους. Αλλά ίσως αν το λέγανε, να μπορούσαμε να κόψουμε ένα κύμα της πανδημίας. Και βέβαια, και βέβαια. Έχουμε μία άλλη ερώτηση. Με και το σχεδιασμό του. Ναι. Και το άλλο αφορά το περιεχόμενό του. Δηλαδή, το ένα τη διαδρομή του και το άλλο το περιεχόμενό του. Ο EastMed στην ουσία είναι αυτός που θα ενώσει τα κοιτάσματα του Ισραήλ, της Αιγύπτου, της Κύπρου και της Ελλάδας για να τα μεταφέρει στην Ευρώπη και να δημιουργήσει την ενεργειακή της ανεξαρτησία. Σωστά. Έχει ακουστεί. Ναι, τα κοιτάσματα της Ελλάδας δεν είναι ακόμα μέσα. Τέλος πάντων, ναι, αυτή είναι η ιδέα. Σωστά. Είναι το potential. Έχει ακουστεί ότι λόγω του βάθους που έχει ο πυθμένας η περιοχή από την Κύπρο μέχρι την Κρήτη, μπορεί να παρακαμφθεί και να πάει περιφερειακά από την Αίγυπτο και να ανέβει από το κομμάτι της οριοθετημένης ΑΟΣ της Αιγύπτου με την Ελλάδα, της πρόσφατης οριοθετημένης ΑΟΣ, για να συνεχίσει τη διαδικασία της. Ναι, άρα θα σου πω κάτι, Αντώνη μου, περίμενε, γιατί μετά θα εκτεθείς τζάμπα. Να σου πω ότι αυτό το σενάριο εγώ το έχω δει σε μελέτη ήδη πριν 8 χρόνια. Άρα να ξέρεις ότι όταν περνάμε πιο κάτω και ουσιαστικά για να είμαστε ξεκάθαροι έχουμε μια ζώνη επαφής έτσι και ξέρουμε ότι ο αγωγός θα θέλαμε να περάσει από εδώ. Όταν το περνάμε κάτω, αυτό είναι το τριπλό σημείο. Εδώ είναι ας πούμε η Ελλάδα, εδώ είναι η Κύπρος, εδώ είναι η Αίγυπτος και εδώ είναι η Τουρκία. Αυτή εδώ η απόσταση είναι 48,6 χιλιόμετρα. Εντάξει. Άρα δώσαμε και τα στοιχεία για να μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα. Όταν μου λες, ας πούμε, ότι λόγω του βάθους μπορούμε να πάμε αλλού, να ξέρεις ότι το βάθος
για έναν αγωγό είναι και ασφάλεια. Μάλιστα. Άρα, σου δίνω ένα παράδειγμα πολύ απλό. Όλοι οι αγωγοί που ήταν στο Ιράκ και τα πηγάδια πετρελαίου ανατινάχτηκαν. Και έπρεπε οι Αμερικανοί να τα σβήσουν ένα-ένα. Φαντάζομαι θα πρέπει να έχεις εικόνες, αλλά και εσύ μου φαίνεσαι αρκετά νέος, αλλά μάλλον δεν έχεις εικόνες. Τέλος πάντων, μιλάω για το 1991. Όταν λοιπόν έχεις έναν αγωγό που είναι της επίσης, τι? Εσύ ως είμαι 46, 45, οπότε έχω εικόνες. Εντάξει, τότε φαίνεσαι, ωραία, μια χαρά είσαι, μια χαρά. Λοιπόν, αλλά λέω, όταν βάζεις έναν αγωγό που είναι επί της γης, όπως είναι ο αγωγός TAP, άμα έχεις ένα πρόβλημα στην περιοχή, είναι το πρώτο πράγμα που διαλύουν οι άλλοι. Μάλιστα. Άρα, εγώ να σου πω την αλήθεια, άμα μου ρωτούσες, ρε δάσκαλε, εσύ τον αγωγό πού θα τον έβαζες? Στα βάθη που είναι δύσκολο ή να περάσει ακόμα και από ξηρά? Γιατί πρόσεξε, αυτό που πρότειναν είναι να περάσει κατευθείαν άμα είναι και από ξηρά στις Αιγύπτου. Είναι αστείο, διότι εγώ δεν έχω πάει στην Αίγυπτο λόγω τρομοκρατικών επιθέσεων. Ενώ λατρεύω τα γερογλυφικά των Σαμπολιών και όλα αυτά που μπορείς να φανταστείς. Θυμάσαι τα λεωφορεία των Ελλήνων που ανατινάχτηκαν τζάμπα? Ωραία. Ρωτάω λοιπόν, εσύ θεωρείς ότι η Αίγυπτος είναι μια περιοχή που είναι μια χαρά σε θέματα ασφάλειας? Εγώ μπορώ να σου πω ότι ακόμα και αν δεν είμαι εταιρεία, δεν το προτιμώ. Μετά όταν έχουμε τον Αλ-Σίσι, δεν έχουμε και τους αδελφούς μουσουλμάνους στην περιοχή. Δίπλα, στα σύνορα, δεν είμαστε κοντά στη Λιβύη. Δεν είχαμε ποτέ πόλεμο με το Ισραήλ και στο Σινάι. Άρα ρωτάω, είναι μια περιοχή που θεωρείς ότι είναι χαλαρή? Άμα ήταν να μου πεις, ας πούμε, θα ήταν καλό να διασχίσουμε έτσι διαγώνια την Ιταλία, εγώ είμαι μέσα. Αλλά να ξέρεις, επειδή είμαστε και του ελληνισμού, δεν είναι τυχαία που πήγαμε και βάλαμε τα μοναστήρια στα μετέωρα. Άρα είναι ακριβώς το ίδιο που κάνουμε ανάποδα. Τους αγωγούς τους βάζουμε εκεί που δεν είναι προσβάσιμοι. Και να ξέρεις, μόλις είναι σε ένα βάθος που είναι προσβάσιμο, ας το πούμε τρομοκρατικά, ο αγωγός έχει περιφρούρηση. Με λεφτά. Είναι πολύ σαφές αυτό που μου λέτε και πλήρως αντιληπτό. Άρα η σύνδεση της ελληνικής ΑΟΣ με την κυπριακή είναι τον Κουκάνεφ. Ναι, είναι αυτό το σημείο και μάλιστα για να σου πω και μερικά παράξενα πράγματα που σκεφτόμαστε, θα ήταν ωραίο να έχουμε ένα πράγμα που πάει εδώ, το οποίο να είναι εδώ ένα οικόπεδο που έχει η Ελλάδα, θαλάσσιο οικόπεδο, εδώ ένα οικόπεδο που έχει η Κύπρος και εντελώς τυχαία, ενώ κάνουν δύο διαφορετικές συμβάσεις, να είναι η ίδια εταιρεία και στα δύο. Γιατί δεν έχεις δικαίωμα να βγάλεις, όπως καταλαβαίνεις, Αντώνη, ένα οικόπεδο που να πάει στα δύο, γιατί ο καθένας έχει το δικό του. Αλλά άμα καταφέρεις, λέω εγώ τώρα τυχαία, βάζεις μια Exxon Mobil ή μια Total και τις βάζεις να παίζουν στο ίδιο θαλάσσιο οικόπεδο, άρα είναι δύο κομμάτια, το ένα πατάει στην Κυπριακή ΑΟΣ και το άλλο πατάει στην Ελληνική ΑΟΣ, εντάξει, άμα θες μετά βγάλει την. Γιατί μετά θα πρέπει να βγάλεις ένα αεροπλανοφόρο σαν το Charles de Gaulle, ένα αεροπλανοφόρο σαν τους Αμερικανούς που έχουν αρκετά και μετά εντελώς τυχαία βλέπεις ότι δεν πετάει πια κανένα αεροπλάνο τουρκικό, γιατί αυτά τα δύο αεροπλανοφόρα, αν δεν το ξέρεις το λέω, γιατί μετά θα μου πει για εξοπλισμούς ο Νίκος, μην ανησυχείς, δεν θα αγοράσουμε ακόμα αεροπλανοφόρο, αυτά εκπέμπουν ένα ηλεκτρονικό παλμό και τα F-16 δεν μπορούν να είναι στην περιοχή. Άρα τα σβήνουν. Ερώτηση πάνω σε αυτό. Αυτήν την κίνηση χρονικά μπορούμε να την προσδιορίσουμε? Αυτή είναι εδώ τώρα, εδώ που λέω. Γίνεση της ένωσης της ελληνικής ΑΟΣ με την Κυπριακή και κατ' επέκταση αυτό το κομμάτι που λέτε για το ενιαίο οικόπεδο, το κοινό. Για να έχουμε... Πρόσεξε. Σου είπα, στρατηγική. Άρα μην το ξαναπείς αυτό σε άλλον. Δεν υπάρχει ενιαίο οικόπεδο, γιατί πολύ απλά η ΑΟΣ είναι κάθε μία εθνική. Αλλά θα είναι στρατηγικά σαν να είναι ενιαίο. Ας πούμε, αυτό που λέω τώρα είναι όπως λέμε Ευρωπαϊκή ΑΟΣ. Δεν υπάρχει νομικά Ευρωπαϊκή ΑΟΣ. Είναι Εθνική ΑΟΣ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά βέβαια στο τέλος, καταλαβαίνεις ακριβώς και το είπες σωστά. Αλλά λέω απλώς για τη διατύπωση. Αυτό τώρα εμείς τώρα ετοιμαζόμαστε να κάνουμε αυτήν εδώ τη γραμμή οριοθέτησης και με αυτό το σημείο εμείς τώρα έχουμε κάνει αυτό.
και θέλουμε από αυτό το σημείο μέχρι αυτό το σημείο, που είναι το τριπλό σημείο επαφής, αυτός τώρα είναι ο στόχος. Αυτό τώρα, να ξέρεις ότι μπορεί να γίνει και φέτος. Μάλιστα. Άρα, η τεμάχηση των θαλάσσιων οικοπαίδων, να ξέρεις ότι είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο και να μην σε μπερδεύει χρονοστρατηγικά, είναι ότι η τεμάχηση των οικοπαίδων μπορεί να γίνει και πριν την οριοθέτηση. Το θέμα είναι ότι μετά οι εταιρείες προτιμούν να έρχονται αφού υπάρχει οριοθέτηση. Άρα, δίνω ένα παράδειγμα να μην είναι τεχνητό. Η Κύπρος έβγαλε τα θαλάσσια οικόπεδα το 2007. Η τελευταία συμφωνία οριοθέτησης την έκανε το 2010. Το 2011 βρήκε το κοίτασμα Αφροδίτη. Αλλά συνήθως τι γίνεται, Αντώνη? Τα κράτη βλέπουν ότι τα πάνε καλά. Τότε το ένα από τα δύο κράτη βγάζει τεμάχια, αρχίζει να προκαλεί ενδιαφέρον στις εταιρείες, μετά γίνεται η οριοθέτηση και έρχεται η εταιρεία. Μάλιστα. Ωραία. Να πω λίγο και το δεύτερο σκέλος που αφορά το περιεχόμενο της μεταφοράς του EastMed. Ναι. Σε συζητήσεις που έχω βρεθεί, ο EastMed είναι σχεδιασμένος για να μεταφέρει και υδρογόνο. Ποιος το είπε αυτό? Εάν δεν έπαθω. Ένα ποσοστό υδρογόνου μπορεί να μεταφέρεται... Όχι. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Άρα θα σου πω κάτι πολύ απλό. Το υδρογόνο, το ξέρεις, δεν γίνεται. Ωραία. Εδώ, ας πούμε, όταν είμαστε για μεθάνιο, μιλάμε για CH4. Το υδρογόνο είναι το πιο μικρό μόριο που μπορείς να έχεις. Όλο το σύστημα του αγωγού είναι φτιαγμένο για φυσικό αέριο. Άρα είναι φτιαγμένο για μόρια που είναι πολύ πιο μεγάλα από τα μόρια υδρογόνου. Άρα είναι σαν να μου λες, ας πούμε, ξέρεις, παίρνεις, ξέρω εγώ, ένα χωνί, βάζεις πράγματα και είναι φτιαγμένο για κάποιο μέγεθος. Μετά μου λες, μπορώ να βάλω κάτι που να είναι πολύ πιο μικρό? Λέω ναι, αλλά μετά θα έχεις προβλήματα στις διασυνδέσεις όταν θα αρχίσεις να έχεις ένα όριο. Αυτό με το υδρογόνο εγώ πάνω δεν το έχω ακούσει ποτέ και δεν έχω δει ποτέ έναν αγωγό φυσικό αερίου να μπορεί να παίξει με υδρογόνο μετά. Και... Το υδρογόνο ως καύσιμο, ναι. Το βλέπετε να συνυπάρχει μαζί με το φυσικό αέριο στο μέλλον? Βεβαίως. Απλώς να ξέρεις ότι, για να μην είμαστε τρελοί, υδρογόνο που μπορείς να παράγεις από νερό, σου φαίνεται λογικό να κάνεις έναν ολόκληρο αγωγό που να περνάει μέσα στη Μεσόγειο για να παράγεις υδρογόνο που θα το παράγεις από νερό? Το παράγεις εκεί που έχεις νερό. Άρα, εσύ θα μου πεις, μήπως συμφέρει να έχω ένα εργοστάσιο το οποίο να είναι μακριά και μετά να έχω έναν αγωγό. Άρα, να ξέρεις ένα πρώτο θέμα που μπορεί να μην είναι γνωστό. Το πετρέλαιο έχει το ίδιο κόστος όπου και να είναι, σε οποιαδήποτε απόσταση και να είναι από σένα. Το φυσικό αέριο, όπως οποιοδήποτε μεταφέρεται μέσω αγωγού, έχει κόστος ανά απόσταση. Και γι' αυτό το δικό μας το φυσικό αέριο, γιατί αυτό δεν μου το ρώτησε κανένας, θα είναι ακόμα πιο καλό από το ρώσικο που έρχεται από 4.000 χιλιόμετρα. Γιατί η συνολική διαδρομή εμείς, ακόμα αν κάνεις το πιο ακραίο που είναι, ας πούμε, το EastMed, αλλά το Ευρωάζιας, το πούμε ένα καλώδιο, αλλά δηλαδή στο μήκος, είμαστε στα 1.580 χιλιόμετρα. Που αυτό είναι από την ακτή του Ισραήλ μέχρι να φτάσει στην Ελλάδα, εντάξει. Εδώ τώρα μιλάμε για πράγμα που ξεκινάει από τα κοιτάσματα, όπως είπες πολύ σωστά στην αρχή, και αυτό είναι ενδιαφέρον, γιατί σπάνια το καταλαβαίνουν μερικοί, ο αγωγός δεν πάει στο Ισραήλ. Αυτό και αν είναι εντυπωσιακό. Πάει κατευθείαν προς Ευρώπη. Άρα το Ισραήλ έχει κοιτάσματα που πηγαίνουν προς αυτό, αλλά για αυτό τον αγωγό, ο αγωγός ξεκινάει από τα κοιτάσματα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ξέρουν ότι ο μεγάλος στόχος είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι ο πρώτος καταναλωτής σε ενέργεια του κόσμου. Το Ισραήλ έχει βρει φυσικό αέριο για 600 χρόνια ύπαρσης, να το κάνει τι μετά? Γιατί να το πουλήσει σε ποιον γύρω του? Δεν έχει κανένα. Ακριβώς, ο EastMed είναι για να το πουλήσει. Μπράβο. Ισραήλ, άρα λοιπόν λέω ότι αυτό, άμα το δούμε με αυτόν τον τρόπο, να ξέρεις ότι ακόμα και τον σταθμό υγροποίησης, το Ισραήλ είπε θα είναι καλό να είναι ο σταθμός υγροποίησης στην Κύπρο. Και ξέρεις γιατί, Αντώνη? Ξέρεις γιατί?
γιατί υπάρχει στρατηγικό δόγμα στους στρατιωτικούς του Ισραήλ, αν το Ισραήλ χτυπηθεί, ακόμα και πυρηνικά ή μαζικά, ξέρεις που θα πάνε, στην Κύπρο. Μάλιστα. Είναι ενδιαφέροντα πολύ. Αυτό είναι στρατηγικό δόγμα, είναι ανακοινώσιμο. Δηλαδή, γι' αυτό λέει το Ισραήλ, άμα εγώ χτυπηθώ, γιατί να βάλω το σταθμό εδώ και να μην είναι εκεί που θα πάω. Και αυτό είναι σε συμφωνία, δηλαδή έχουν γίνει πολλά πράγματα με την Κύπρο. Και μην ξεχνάς ότι οι αποστάσεις, με πτήση αεροπλάνο, Κύπρος-Ισραήλ είναι μισή ώρα. Γιατί ενδιαφέρον. Εμείς στην Ελλάδα δεν το καταλαβαίνουμε καλά αυτό. Μιλάμε δίπλα. Εγώ που πετάω συχνά για Κύπρο, συχνά βλέπω Ισραηλινούς στις πτήσεις που χρησιμοποιούν τις πτήσεις τις κυπριακές για να πάνε στο Ισραήλ. Θανάση. Καλησπέρα. Χαιρόμαστε πολύ που σε έχουμε πάλι μαζί μας. Εγώ είμαι πάντα μαζί σου, απλώς τώρα είμαι λίγο πιο κοντά. Εντάξει. Ήθελα να πω, δασκάλε, σχετικά με όλα αυτά που γίνονται σε αυτή την περιοχή εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θεωρείτε ότι είναι ένα παιχνίδι που είναι τελειωμένο, μοιρασμένο ή τώρα γίνεται το παιχνίδι αυτή τη στιγμή? Εννοείς ενεργειακά? Ενεργειακά μιλάω, ναι. Τώρα μοιράζεται. Πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να είναι τελειωμένο, Αθανάση, και μην σε ξανακούσουν να λες τέτοια πράγματα, γιατί τα τελειωμένα γίνονται μόνο όταν έχουμε εξόρυξη. Άρα σου δίνω ένα παράδειγμα για να το έχεις στο μυαλό σου και να καταλάβεις ότι ακόμα και οι ειδικοί παθαίνουν την πλάκα τους. Έως το 2015 ψάχναμε αποκλειστικά κοιτάσματα με ψαμίτες. Τα κοιτάσματα με καρσικό ασβεστόλιθο δεν τα εξετάζαμε. Νομίζαμε ότι δεν είχε τίποτα. Κάνει μια ανακάλυψη, πρόσεξε, κοίτα πώς πάει τώρα. Κάνει μια ανακάλυψη η ΕΝΗ, πού, στη Βενεζουέλα, και βρίσκει από σπόντα κοίτασμα με καρσικό ασβεστόλιθο που έχει μεγαλύτερη περιεκτικότητα από τους ψαμίτες. Δηλαδή, όταν έχεις ψαμίτες, το ποσοστό φυσικό αέριο που έχεις μέσα στην πέτρα, πιάνεις κάτι σαν 30% και είσαι πολύ χαρούμενος. Με το καρσικό ασβεστόλιθο μπορείς να πιάσεις 70%. Για να καταλάβεις τώρα τι λέω, άμα πιάσεις 90%, είναι το στρώμα πάνω στο οποίο κοιμάσαι. Αν εσύ όταν κάθεσαι βυθίζεται το στρώμα, είναι επειδή το 90% είναι αέρας. Δεν έχει υπονοούμενο για το βάρος σου. Έχει υπονοούμενο μόνο ότι η ποσότητα. Λέω λοιπόν τώρα, φαντάσου ότι πρώτη φορά το ανακαλύπτει η ΕΝΗ. Άρα η ΕΝΗ λέει, μήπως να δοκιμάσουμε και στη Μεσόγειο. Το 2015. Κάνει λοιπόν την πρώτη δοκιμή και βρίσκει υπεργιγαντιαίο. Πρόσεξε. Όχι γιγαντιαίο, υπεργιγαντιαίο. Δηλαδή αυτό μπορεί να είναι το δεκαπλάσιο της Αφροδίτης. Τι γίνεται τώρα? Υπεργιγαντιαίο σε πολύ μικρότερη ζώνη. Και τώρα από το 2015 και μετά τι έγινε, γι' αυτό σου λέω πάλι άλλαξε εντελώς την τράπουλα. Όλες οι εταιρείες ξανακοίταξαν όλα τα σεισμικά που είχαν τόσα χρόνια για να βρουν που έχουν κοιτάσματα με καστικό ασβεστόλιθο, ενώ πριν δεν το συζητούσαν. Άρα το 2015 έγινε μια καινοτομία στον κόσμο και βρήκαμε για πρώτη φορά νέα μορφή κοιτασμάτων. Και αυτή η νέα μορφή κοιτασμάτων ανέβασε ακόμα περισσότερο την αξία της Ανατολικής Μεσογείου. Διότι με το κοίτασμα ΖΟΡ, με ένα κοίτασμα, Αθανάση, με ένα κοίτασμα, η Αίγυπτος από καταναλωτής γίνεται εξαγωγέας. Όχι με δύο, ένα. Εμείς τώρα να φανταστείς ότι θεωρούμε ότι έχουμε τουλάχιστον 5 κοιτάσματα τέτοιου τύπου στην Ελλάδα. Τόσο απλά. Δάσκαλε, πότε χρονικά υπολογίζεις, χρονικά πάντα μια αίσθηση δική σου, ότι θα γίνει η πρώτη εξόρυξη? Αυτό, εγώ θα σου πω κάτι πολύ απλό. Όταν θα γίνει η πρώτη... Όχι, όχι, η ερώτηση είναι ύπουλη. Εγώ λέω απλώς ότι η πρώτη γεώτρηση είναι αυτή που θα καθορίσει. Λέω, από μία γεώτρηση μπορείς να πεις ότι έχουμε αποδεικτικά στοιχεία ότι σε 3-4 χρόνια έχεις την εξόρυξη. Εξόρυξη, πρόσεξε, γιατί έχω και τον Νίκο που ακούει, ενώ εξόρυξη εμπορική που βγάζεις λεφτά κτλ. Όχι ότι βγάζεις... Ωραία. Αυτό μπορώ να το καθορίσω, γιατί υπάρχει. Τώρα το θέμα της πότε γίνεται η πρώτη γεώτρηση, αυτό είναι ένα θέμα ανάλογα με τις συμφωνίες που κάνεις.
Άμα κάνεις μια συμφωνία και λέει πρέπει να κάνεις, ας πούμε, οι συμφωνίες που έκανε η Κύπρος ήταν πιο σκληρές από την Ελλάδα, το χρονικό διάστημα για να κάνεις γεώτρηση ήταν πιο μικρό. Δηλαδή, η Κύπρος είπε, σε 2 χρόνια, άμα δεν έχεις κάνει γεώτρηση, φεύγεις. Εμείς δεν το κάναμε έτσι. Καταλαβες. Γιατί επειδή δεν είχε αρκετή έρευνα, το βάλαμε στο 7 χρόνια, εκεί που ήταν το 2. Άρα, π.χ., ας πούμε, όταν έλεγα για τη ρήτρα που έκανε η Total, η Total το ξαναπλήρωσε επειδή είχε λήξει η φοιτητία της. Ενώ άμα είχε, ας πούμε, μια 7 ετία, δεν θα είχε λήξει. Άρα, αυτό είναι ένα θέμα ανάλογα με τη σύμβαση. Και τώρα, για να μην έχουμε θέματα. Άμα μιλάμε για πετρέλαιο και μιλάμε για το Ιόνιο, να ξέρεις ότι υπάρχουν κοιτάσματα που βρίσκονται μόνο και μόνο 40 μέτρα κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας. Δεν μιλάμε για γεωτρήσεις με χιλιάδες μέτρα, εντάξει. Αλλά απλώς αυτό είναι πετρέλαιο. Το πετρέλαιο έχει και το καλό του, να μην κορυδευόμαστε. Το πετρέλαιο το βρίσκεις, το βάζεις στο καλά, το πουλάς. Ενώ το φυσικό αέριο πρέπει να μπορείς να το μεταφέρεις. Άρα ή το υγροποιείς, ή το συμπιέζεις, ή το μεταφέρεις με αγωγό. Στις 3 περιπτώσεις πρέπει να έχεις καράβια που να τα κάνεις ειδικά, γιατί αυτό που δεν ξέρουμε είναι ότι ένα καράβι φυσικό αέριο κάνει μόνο το πήγαινε. Κάθε φορά που έρχεται είναι άδειο. Άρα με ένα καράβι φυσικό αερίου αντιπροσωπεύει 600 καράβια κανονικά. Δηλαδή, άμα μετέφερες το φυσικό αέριο όπως το έχεις, όταν το κάνεις υγροποιημένο, έχεις ένα συντελεστή που σου κάνει 600. Άρα ένα καράβι κάνει σαν να πηγαίνει, έρχονται 600 καράβια. Και γι' αυτό τα κάνουμε τα LNG. Τα LNG όμως είναι καράβια που είναι 180 με 200 εκατομμύρια το σκάφος. Αλλά οι Έλληνες, γι' αυτό το έλεγα στην αρχή στον Νίκο, συστηματικά αγοράζουμε καράβια LNG και κάνουμε κάτι ακόμα πιο έξυπνο, πουλάμε άλλα καράβια, αγοράζουμε LNG και έχουμε μεγαλώσει το ποσοστό του ελληνικού στόλου στον κόσμο, είναι το μεγαλύτερο και ξεπερνάει το 50%. Δηλαδή δεν είναι ότι θα έχουμε θέμα να τους βρούμε, γιατί αυτά τα λέγαμε ταξί παλιά. Παλιά πρέπει να βρούμε ένα κοίτασμα, κάνουμε συμφωνία και μετά φέρνουμε το καράβι. Τώρα και οι Έλληνες φτιάχνουν καράβια πριν το κοίτασμα. Να ρωτήσω κι εγώ κάτι, δάσκαλε, και μετά να πάρω σειρά κι άλλα. Τι μπορεί να φοβάται, ποιο είναι το σημείο που έχουν όλο το μυαλό τους και μπορεί κάτι να πάει στραβά σε όλο αυτό το παιχνίδι. Να πάει στραβά σε τι, για την Ελλάδα εννοείς? Ναι. Για την Ελλάδα είναι πολύ απλό, είναι τα κόμματα. Δεν πάει να κάνεις υψηλή στρατηγική, δεν πάει να κάνεις φυσικό αέριο, δεν πάει να κάνεις αυτά που ρωτούσε ο Αντώνης, ο Λίνος 2, ξέρεις. Λοιπόν, ο Αθανάσιος, στην πραγματικότητα, άμα κάνεις τα κόμματα, άρα να σου δώσω ένα παράδειγμα για να το θυμάσαι και να μην ξαναρωτήσεις αυτά τα πράγματα στο δάσκαλο, σου υπενθυμίζω ότι τα οικόπεδα τα βγάλαμε το 2014, το 2015 ακυρώσαμε το διαγωνισμό. Βέβαια, ευτυχώς, ο διαγωνισμός ήταν ευρωπαϊκός και μετά κατάλαβαν ότι δεν ακυρώνεται, άρα ουσιαστικά μόνο παγώθηκε. Αλλά το θέμα είναι ότι εμείς χάσαμε μια τετραετία. Το ξέρεις αυτό? Χωρίς τίποτα. Δεν έκαναμε τίποτα. Αυτό είναι μια μεγάλη διαφορά με την Κύπρο. Η Κύπρος, είσαι αριστερός, δεξιός, κολοκύθι, κέντρο, ό,τι θες. ΑΟΣ. Εμείς, τσακ. Τι θες να κάνουμε? Άρα, αυτό, να είμαστε ξεκάθαροι, γιατί εγώ το βλέπω. Αυτό που έλεγα προηγουμένως, παρόλο που στεναχωρεί κάποια, με ενοχλεί πάρα πολύ που έχουμε βουλευτές από ένα κόμμα που δεν ψήφισαν υπέρ της επέκτασης της Ελλάδος. Γιατί εγώ το καταλαβαίνω ότι μερικοί συμβιβάζονται, ακόμα και συζούν. Δεν έχω πρόβλημα, αλλά μεταξύ τους. Το θέμα είναι ότι όταν αυτοί θα πάνε να κάνουν μπανάκι, Νίκο μου, μεταξύ 6 και 12, θα θέλουν να τους προστατεύουμε επειδή θα είναι δικά μας ή θα είναι διεθνή χωρικά ύδατα. Για να ξέρω, ας πούμε. Να ξέρουν πού πρέπει να πνιγούν. Να πνιγούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Γι' αυτό είναι απαράδεκτο. Γιατί κανονικά, γιατί εμένα, ξέρεις, όταν μου λένε ότι παλεύουμε για τη θέσπιση και λέω, εντάξει παιδιά, εγώ δεν έχω ανάγκη από να είναι 300. 151 να είναι, εγώ θα είμαι χαρούμενος. Αλλά όταν το βλέπω ότι για την επέκταση πάλι δεν καταφέραμε να κάνουμε 300, λες παιδιά, τότε τι περιμένει ο άλλος? Άρα λέω απλώς,
τα κόμματα είναι η λέρα η δικιά μας. Εγώ, γιατί κάθε φορά ακούω, θα μου πεις, διχόνια, αυτό. Οκ, τα έχουμε ζήσει. Κάθε φορά που έχουμε τέτοια θέματα, η Ελλάδα πάει πίσω. Όταν τα κόμματα καταλαβαίνουν ότι υπάρχει ένα εθνικό όφελος, και μπορεί βέβαια να το καταλάβουν μετά από ένα πόλεμο, γιατί δεν το καταλαβαίνουν αλλιώς μερικές φορές, τότε υπάρχει μια ένωση. Αλλά εγώ αυτό που βλέπω είναι το εξής. Όταν έχεις αντικειμενικά πράγματα, που είναι το φυσικό αέριο, όταν έχεις χώρες που βλέπεις μέσα στις ίδιες χώρες, βλέπεις Παλαιστίνη, Ιορδανία, Κύπρος, Ιταλία, Ελλάδα, και πετάγεται το άλλος και λέει, αυτό είναι μια πίσνα. Τι να τον πεις? Και του λες, καλά ρε φίλε, εσύ με ποια ενέργεια ζεις στο σπίτι σου, για να ξέρουμε κι εμείς. Δηλαδή έχεις ένα ποδήλατο και βάζεις. Άρα για μένα αυτό είναι που με ενοχλεί, και με ενοχλεί βέβαια και το θέμα όταν έχουμε ανθρώπους που υποτίθεται ασχολούνται με το περιβάλλον και δεν ξέρουν τόσο άσχετοι ότι το μεθάνιο είναι χειρότερο 30 φορές από το διοξείδιο του άνθρακα. Άρα ακόμα και η καύση τους δεν συμφέρει. Το μεθάνιο είναι πολύ χειρότερο από το διοξείδιο του άνθρακα για το φαινόμενο θερμοκηπίου. Άρα βλέπεις ότι λοιπόν υπάρχει μια ασχετοσύνη. Εγώ λέω απλώς ότι όταν το κοιτάζουμε ορθολογικά, εθνικά, οικονομικά, γεωοικονομικά και γεωστρατηγικά, βλέπουμε ποιο είναι το όφελος της περιοχής. Και ο μόνος τρόπος όμως που το καταλαβαίνει ένας κλασικός Έλληνας είναι να του πεις, τελικά θα τα κάνουμε όλα αυτά, αλλά χωρίς την Ελλάδα. Θα ήθελα, ξέρω πως είναι το αγαπημένο σου θέμα αυτό, Νίκο, η ΑΟΣ, αλλά θα ήθελα λίγο έτσι να μιλήσουμε και για την πανδημία. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, αφού είμαστε ακόμα στην πρώτη ώρα, μια χαρά είναι. Πες μου, σε ξέρω. Κοιτάξτε, τι θα ξημερώσει την άλλη μέρα. Όταν μπήκες και μίλησες πριν μια ώρα, μια μισή, μας είπες, σου είπα να ζήσουμε όπως παλιά και μας είπες θα ζήσουμε διαφορετικά. Ναι. Τι εννοείς, δάσκαλε, γι' αυτό? Πρώτα απ' όλα εννοώ το εμβόλιο. Άρα, χαίρομαι που κάνεις, γιατί κάνεις ένα στρατηγικό λάθος. Αυτή την περίοδο το αγαπημένο μου θέμα είναι η πανδημία, απλώς κανένας δεν μου το ζητάει. Γιατί επειδή δεν είναι το αγαπημένο του θέμα, σου λένε τι θα πει ο δάσκαλος για το μη αγαπημένο μου θέμα. Ενώ άμα με άφηναν να μιλήσω, θα μ' άκουγαν και θα χαιρόντουσαν μετά στο τέλος. Άρα το εμβόλιο, η πανδημία, να θυμάσαι, είναι COVID-19. Okay, άρα δεν είμαστε το 19. Η πανδημία εξαπλώθηκε το 20. Είμαστε το 21. Το 21 θα είναι η χρονιά του εμβολίου. Άρα θα μου πεις, πώς τα λέει αυτός? Σου λέω κάτι πολύ απλό. Μπορείς να μου πεις, ας πούμε, πόσα είναι τα θύματα σε παγκόσμιο επίπεδο? 90 εκατομμύρια. Ωραία. 90 εκατομμύρια τι? Θύματα. Όχι, εννοείς τους νεκρούς? Ναι. Όχι. 2,5. Όχι. 3 είναι. 3 είναι και είπα 90 εγώ. 3 είναι. Δεν ξέρω τι είπες, αλλά φοβάμαι. Ελπίζω να μην κάνεις έτσι με τα ευρώ με τους πελάτες σου. Εντάξει, ότι σου χρωστάει 3. Λοιπόν, ξαναλέω. Όχι, είναι 2,6 και για μένα είναι ήδη λυπηρό. Άρα μπορεί δεν ξέρω με τι μπερδεύκεις, αλλά να θυμάσαι 1,5 εκατομμύριο είναι η γενοκτονία των Αρμενίων. Εντάξει. Άρα, άμα βάλεις τη γενοκτονία των Αρμενίων, την γενοκτονία των Ασσυρίων και τη γενοκτονία των Ποντίων, ουσιαστικά είναι το νούμερο που έχεις. Είναι 2,6. Είμαστε εντάξει. Ωραία. Πράγμα. Τώρα λοιπόν λέω, πόσα κρούσματα έχουμε στον κόσμο? Έχουμε 117.000. Ωραία. Πόσους εμβολιασμένους έχουμε στον κόσμο? 268 εκατομμύρια. Συγγνώμη, δάσκαλε, τα κρούσματα στον κόσμο δεν είναι 117.000. Είναι 117 εκατομμύρια. 117 εκατομμύρια, ωραία. Ναι. Οι εμβολιασμοί είναι 268. Εκατομμύρια. Βέβαια. Είδες που δεν έχεις την τάξη μεγέθους. Γι' αυτό θα είσαι χαρούμενος στο τέλος. Να δεις, είναι σαν το Σταύρο. Στην αρχή είσαι λίγο πιεσμένος, αλλά μετά στο τέλος χαίρεσαι. Είναι αυτό το θέμα με την αγάπη. Όταν λοιπόν, που λέω ξανά, πρέπει να καταλάβεις, ας πούμε, η Γαλλία το προηγούμενο Σαββατοκύριακο σε μία μέρα έκανε 250.000 εμβόλια. Εντάξει. Άρα σε δύο μέρες κάναμε 500.000. Αυτό το καταλαβαίνεις σαν νούμερο? Δηλαδή όταν μου λένε εμένα ότι στην Ελλάδα αναρωτιόμαστε αν θα τα πάμε καλά,
Λέω, παιδιά, μας δουλεύετε. Άρα, άμα θες να κάνεις τους υπολογισμούς, βάζεις, άμα θες, 2 μέρες για 500,000 και βλέπεις σε πόσα σου βγαίνουν τα 11 εκατομμύρια. Άρα, μην τρελαθώ. Άρα, πρέπει να καταλάβουμε. Το θέμα της Ελλάδος είναι θέμα μηνός. Ένας μήνας. Εντάξει. Άρα, μην λέμε ότι να είναι. Λέω, λοιπόν, σε ένα μήνα, κανονικά, άρα, ας πούμε ότι δεν είναι ένα μήνα, εγώ θα σας βάλω το καλοκαίρι για να μην μου αγχωθείτε. Εγώ θέλω να δω το εξής. Εγώ θα είμαι εμβολιασμένος σε κάποια φάση. Εντάξει, μας κάνουν αυτά τα. Τώρα είμαστε ακόμα στην προτεραιότητα πάνω από 75. Άρα εντάξει, εγώ δεν είμαι ακόμα 75, θα το κάνω. Πού θα πάω. Μέχρι να φτάσουμε, θα φτάσουμε. Λέω ότι η χώρα που θα κάνει διαφορά θα είναι αυτή που είναι εμβολιασμένη. Οι εταιρείες που θα κάνουν διαφορές θα είναι αυτές που θα είναι COVID-free. Εγώ τώρα, εγώ αν ήμουν στις εταιρείες, εγώ είχα μια εταιρεία, εντάξει, και παράγω κάτι. Και έχω στο δικό μου προσωπικό. Το πρώτο πράγμα που θα ασχολιόμουν θα είναι πότε αυτοί θα είναι όλοι εμβολιασμένοι. Τόσο απλά. Αυτό δεν έχουμε μπει ακόμα σε αυτή τη λογική και εγώ θα σου το δείξω. Όταν βλέπεις τι έχει γίνει με το Ισραήλ, σχεδόν θα πιάσει 90%. Και από Ισραήλ που ήταν κανονικά ένα θέμα, γιατί ελπίζω να βλέπεις τα νούμερα πώς μετά αλλάζουν, από μια κατάσταση που υποτίθεται ότι ήταν δύσκολη, στην πραγματικότητα τώρα τι βλέπεις. Βλέπεις ότι το Ισραήλ συνολικά, εγώ το βλέπω τώρα, έχει ούτε 6.000 νεκρούς. Εντάξει. Έχει 800.000 κρούσματα. Okay, και το Ισραήλ έχει ήδη 6 εκατομμύρια εμβολιασμένους. Λοιπόν, ξέρεις τι θα γίνει, Νίκο μου. Ρωτάω, εσύ τώρα είσαι ένας άνθρωπος που είναι 65 χρονών, 75 χρονών, 80 χρονών. Θες να πας διακοπές. Θα πας σε μια χώρα που είναι COVID-free ή σε μια χώρα που αναρωτιούνται αν είναι καλό το εμβόλιο. COVID-free πάμε όλοι. Μπράβο. Και μετά, εφόσον θα πας στο COVID-free και θα είσαι χαρούμενος, θα ξοδεύεις λεφτά εκεί ή θα τα κρατάς σαν μίζερος για να είσαι σε μια φυσαλίδα επειδή είσαι σε μια χώρα που αναρωτιέσαι αν έχουν όλοι. Εγώ ξέρεις πόσο χάρηκα που το Καστελόριζο είναι COVID-free. Τάκ, τάκ, COVID-free. Άρα, θες να πας διακοπές, πήγαινε Καστελόριζο. Μια χαρά είναι. Τι προσπαθώ να σου πω. Γενικά, γιατί δεν προλάβαμε να το πούμε αυτό, είναι πολλοί που θεωρούν ότι είμαστε σε μια φάση ύφεσης. Είναι λάθος. Είναι λάθος. Αυτό είναι γενική ύφεση. Αλλά η τοπική δεν είναι ύφεση. Είναι πολλές επιχειρήσεις που βγάζουν μια χαρά λεφτά και έχουν ανεβεί τα ποσοστά τους και τα μερίδια τους λόγω της πανδημίας. Άρα το βλέπουμε σε οτιδήποτε υπάρχει αγορά για το σπίτι, δηλαδή εξοπλισμό, έπιπλα, τα κρεβάτια, τα έχετε δει τα κρεβάτια πώς έχουν ανεβεί. Συν 35% τα κρεβάτια. Οι άνθρωποι θα πρέπει να λένε, παιδιά, να έχουμε κάπου μια πανδημία για να μπορούμε να πουλάμε τόσα κρεβάτια. Δεν γίνεται αυτή η δουλειά. Γιατί πολύ απλά, με τον εγκλεισμό, το lockdown, ο άλλος είναι πολύ συχνά στο σπίτι του. Άρα έχουν κάνει όλοι ανακαινήσεις, επεκτάσεις, όλα αυτά τα πράγματα έχουν ανεβεί. Πρόσεξε, δεν λέω ότι είναι σε ύφεση. Όχι, 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 όχι. Αυτοί έχουν κερδίσει, μπορεί 20-30% από το τι είχαν πριν. Άρα, εγώ, εμένα μου αρέσει να ακούω τη μιζέρια, να πρέπει να καταλάβω το εξής. Όταν έχουμε μια ύφεση παντού, παντού και αφορά όλες τις χώρες, είναι κάτι που είναι ισορροπημένο. Μετά, όταν έχεις όμως επιχειρήσεις που είναι πιο έξυπνες, έχουν πλαστικότητα εγκεφάλου, παρήγαν κάτι άλλο, μετά το άλλαξαν, αυτές ανεβαίνουν. Υπήρχαν, ας πούμε, για τα τρόφιμα, είναι μερικοί που δεν είχαν καθόλου τα drive. Ξαφνικά, παπ, τα drive ανέβηκαν. Όλο σου λέει, γιατί να μην το κάνω. Μετά οι αγορές, εξ αποστάσεως, η τηλεεκπαίδευση, η τηλεεργασία, δεν τα έχουμε. Εμένα αυτό που με απασχολεί, Νίκο μου, είναι το εξής. Πώς μπορώ εγώ σε μια χρονιά που ενώ λειτουργώ με τεχνολογία να έχω ακόμα ανθρώπους που να αναρωτιούνται πώς θα λύσουμε το πρόβλημα, ενώ το πρόβλημα είναι λυμένο θεωρητικά, γιατί έχουμε βρει ένα. Δηλαδή, εγώ την είδα την έρευνα. Καταφέραμε να βγάλουμε ένα εμβόλιο εναντίον του κορονοϊού σε λιγότερο από ένα χρόνο. Αυτό είναι αδιανόητο, γιατί να ξέρεις, για το AIDS. Δεν έχουμε ακόμα εμβόλιο. Έχουμε τη λεγόμενη τριπλή θεραπεία, που είναι όταν είσαι ήδη χάλια, προσπαθεί να σε θεραπεύσει. Δεν είναι το ίδιο. Εδώ σου λέει, εμβόλιο τέλειωσες. Άμα δεις τώρα τις διαφημίσεις που βλέπεις στη Γαλλία, μπορεί να σου δει, βλέπεις ας πούμε μια οικογένεια, πάει να δει μια γιαγιά,
και λέει, ο τίτλος είναι «Je reviens te chercher, επανέρχομαι να σε πάρω». Και η γιαγιά τα φαντάζεται αυτά και μετά αλλάζει η εικόνα και είναι η γιαγιά που παίρνει το εμβόλιο. Διότι η γιαγιά καταλαβαίνει ότι με το εμβόλιο τέλειωσε το θέμα. Θα ξαναβλέπει όλους κανονικά, θα είναι όλοι εμβολιασμένοι. Ρωτάω τώρα. Εμείς στην Ελλάδα το εμβόλιο αυτή τη χρονιά το ονομάσαμε ελευθερία. Ωραία. Άρα, δηλαδή, δεν είναι πιο ξεκάθαρο. Η χρονιά του 2021 θα είναι χρονιά απελευθέρωσης από την πανδημία. Όσο πιο γρήγορα το κάνουμε, τότε θα παίξουμε διαφορετικά. Αυτό που βλέπω τώρα ήδη στις επιχειρήσεις, να θυμάστε στη Γαλλία δεν έχουμε lockdown, έχουμε μόνο σε μερικές περιοχές, αλλά σας εξηγώ τι είναι αυτό που έχουμε. 6 ώρα το βράδυ είναι όλα κλειστά. Τα μαγαζιά που είναι με τρόφιμα, εστιατόρια, εστιέσαι, αυτά είναι όλα κλειστά, εδώ και μήνες. Οτιδήποτε έχει σχέση με θέατρο, όπερα κτλ. Είναι όλα κλειστά. Αλλά δεν είμαστε σε lockdown, φαντάζω τώρα. Και τώρα τα εστιατόρια είναι κλειστά όλα. Πρωί βράδυ αυτά. Κλειστά. Εντελώς, εδώ και μήνες, Νίκο μου, δεν έχετε ιδέα τι λέτε στην Ελλάδα. Ιδέα δεν έχετε. Εδώ σου λέω για μήνες. Μήνες είναι κλειστά. Εντάξει, ωραία. Και μιλάμε για 20.000 κρούσματα την ημέρα. Άρα, όταν το βλέπεις αυτό, τι κάνουμε. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουν οι εστιατόρες, θα το δεις. Θα πούν αυτό το εστιατόριο COVID-free, σερβιτόρος COVID-free, όλοι είναι COVID-free, τότε μπορείς να ανοίξεις. Όσοι θα κάνουν αυτή την στρατηγική, θα καταλάβεις εσύ, ας πούμε εσύ άμα έπαινες τα τρόφιμα και ήταν γραμμένο COVID-free, δεν θα έπαινες πιο εύκολα από κάποιον. Τα τρόφιμα. Άμα δεν είναι γραμμένο πουθενά, και άμα σου λέει απλώς υποχρεωτική μάσκα, εγώ δεν έχω πρόβλημα υποχρεωτική μάσκα, αλλά σημαίνει ότι ο άλλος δεν είναι ακόμα σε αυτή τη θέση. Αλλά θα τηρούμε τα μέτρα, αλλά θα είναι ο εμβολιασμός που αλλάζει όλα τα δεδομένα. Άρα εμείς είμαστε στη χρονιά του εμβολιασμού. Κανονικά θα πρέπει να κάνουμε διαλέξεις για το πώς θα είμαστε μετά την πανδημία. Να πρέπει να κάνουμε διαλέξεις με το πώς είμαστε με το εμβόλιο. Εγώ τώρα, ενδιαφέρον, δεν θα μου απαντήσετε, δεν το θέλω, αλλά θέλω να το σκεφτείτε εσείς. Στις εταιρείες που είστε, τι ποσοστά έχετε COVID-free? Θα δεις ότι αυτό θα το κάνετε θέμα σε κάποια φάση. Θα πρέπει να αναρωτηθείτε πότε εμείς, δηλαδή φαντάσου τώρα να γράφεις αρίσταρχος που είναι πάνω από το κεφάλι σου και από κάτω να είναι γραμμένο COVID-free. Ξέρεις τι διαφήμιση θα κάνεις? Αλλά αυτό δεν το σκέφτεστε ακόμα έτσι, γιατί δεν είσαι ακόμα έτοιμος, όχι εσύ, εντάξει, Νίκο, εσύ ξέρω ότι είσαι πιο προχωρημένος, αλλά λέω γενικά, ρε παιδί μου, δεν το σκεφτόμαστε. Ενώ το θέμα είναι πολύ απλό. Δεν υπάρχει άλλο πράγμα. Δεν πηγαίνουμε ακόμα προς θεραπείες. Έχουμε πολλαπλασιάσει τα εμβόλια. Σιγά σιγά θα έχουμε όλες τις κατηγορίες, θα κατηβούν και οι ηλικίες. Γιατί αυτό που αντιληφθήκαμε είναι ότι η πανδημία, αυτός που έχει πάθει ήδη κορονοϊό, μπορεί να τον ξαναπατήσει, κανένα πρόβλημα. Όχι τον ίδιο. Μπορεί να κάνει Νότια Αφρική. Μπορεί να κάνει από την Αγγλία. Μπορεί να κάνει από την Ιαπωνία. Και τελικά και από την Βραζιλία. Αλλά τι βλέπουμε τώρα? Βλέπουμε ότι φτιάξαμε ένα εμβόλιο σε λιγότερο από ένα χρόνο. Είχαμε ανοιχτά όλα τα δεδομένα σε επίπεδο δημοσιεύσεων. Μπορείς να διαβάσεις κάθε μέρα ό,τι θες. Ενώ πριν είναι κλειστά, όπως το ξέρεις, γιατί λόγω χρέους. Κάναμε εντελώς οτιδήποτε έχει σχέση με το γενότυπο κτλ. Τον κώδικα, τον DNA, το βγάλαμε όλο. Και τελικά έχουμε το εμβόλιο. Το ερώτημα είναι τι κάνουμε. Είναι μερικοί που ακόμα νομίζουν ότι είμαστε στην πανδημία. Δεν είμαστε στην πανδημία. Η πανδημία τελειώνει με το εμβόλιο. Το θέμα είναι όσο γρήγορα το κάνουμε. Και γι' αυτό σου έλεγα τα νούμερα, για να τα ξέρουμε και να μην πούμε ότι δεν έχει υποθεί. Το γεγονός ότι ήδη σε παγκόσμιο επίπεδο έχουμε ήδη εμβολιάσει 268 εκατομμύρια, δεν ξέρω ποιος το αντιλαμβάνεται πραγματικά στην Ελλάδα. Ενώ στο ενδιάμεσο μιλάμε για 117 κρούσματα, ενώ εκατομμύρια, τα οποία έγιναν σε ένα χρόνο. Άρα εμείς τώρα, σε λιγότερο από 3 μήνες, έχουμε φτάσει σε αυτό το νούμερο. Γι' αυτό, γενικά, θεωρούμε ότι το καλοκαίρι είναι όντως ένας στόχος απόλυτα εφικτός. Τώρα λοιπόν το θέμα ποιο είναι. Εγώ το καλοκαίρι, γιατί ξέρεις, έχουμε όλους αυτούς τους υπεύθυνους, ανεύθυνους, που μας λένε θα έχουμε ένα θερμό επεισόδιο κτλ. Και μετά μας βγάζουν τον τουρισμό και μετά δεν βγαίνει κανένας να μας πει ότι δεν έγινε τίποτα. Ο Περικλής τα ξέρει αυτά, έχει ειδικότητα.
Μόλις έχει, σαν να έχει θερμόμετρο. Μόλις ακούει θερμό επεισόδιο, λέει, δάσκαλε, τι έγινε. Λοιπόν, άρα, εγώ βλέπω ότι θερμό επεισόδιο μάλλον είναι η γρήπη. Και το άλλο είναι ότι εγώ θέλω, ας πούμε, η Ελλάδα να μπορεί να παίξει τουριστικά, επειδή θα έχει φτάσει σε ένα πολύ καλό ποσοστό. Γιατί πρόσεξε, το 80% δεν θα φτάσει, γιατί έχουμε δει ήδη τα νούμερα. Η στρατηγική, ας πούμε, που είχε στην αρχή η Αγγλία του τύπου, ας αφήσουμε τους ανθρώπους να αρρωσταίνουν, είναι πολύ απλό, πεθαίνουν, τίποτα άλλο. Εντάξει? Άρα η Αγγλία έχει το μεγαλύτερο, έχει μόνη της 120.000 νεκρούς. Και επειδή μου μιλάς για το Brexit, και εδώ το βρίσκω αστείο, ότι θα το θυμούν οι Άγγλοι αυτό. Η χρονιά που βγήκαν στο Brexit είναι η χρονιά που πέθαναν οι περισσότεροι Άγγλοι. Θα το συνδυάσουν, θα το δεις. Άρα λέω απλώς ότι όλα αυτά που τους έλεγαν το 2016, τελικά έχουν 4 εκατομμύρια κρούσματα, 120.000 νεκρούς, επειδή κάποιος πρωθυπουργός τους είπε δεν πειράζει, όλοι το ξεπερνάμε. Το είδαμε πώς το ξεπερνάμε. Άρα τώρα τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι έχουν βιαστεί να βάλουν τον εμβόλιο και κάνουν ένα λάθος που είναι πάλι στρατηγικό, βάζουν εμβόλιο μόνο με μία δόση. Αυτό δεν υπάρχει, να το ξέρετε. Αν μας το προτείνουν στην Ελλάδα, θα πρέπει να το κόψουμε. Το εμβόλιο είναι με δύο δόσεις. Γιατί άμα είσαι μόνο με μία δόση, πιάνεις ένα 30%, με δύο δόσεις πιάνεις ένα 95%. Πρέπει να είσαι τρελός να κάνεις μόνο μία δόση. Άρα, η Γαλλία του Σάστο έχει απορρίψει, λέει μόνο δύο δόσεις, αλλιώς δεν το κάνω. Άρα, κρατάει ρεζέρβα τη δεύτερη δόση. Λέω λοιπόν ότι άμα το σκεφτούμε με αυτόν τον τρόπο, είναι απλά τα πράγματα. Έχουμε όλες τις ικανότητες μέχρι να τελειώσει αυτή η διαδικασία. Είμαστε σε φάση εμβολίου. Οι χώρες που θα είναι οι πιο γρήγορα εμβολιασμένες είναι αυτές που θα έχουν μεγαλύτερη ανάπτυξη. Και είναι αυτές μετά που θα κάνουν, θα είναι πόλος έλξης. Γιατί εδώ, Νίκο μου, θα είναι η διαφορά που κάνει τη διαφορά. Δηλαδή, άμα ας πούμε ξαφνικά το καλοκαίρι είμαστε όλοι έτοιμοι, εντάξει, δεν έχει πρόβλημα. Αν όμως είσαι έτοιμος ένα μήνα πριν, δύο μήνες πριν, τότε ο άλλος σε θεωρεί προορισμό. Στην αρχή αναρωτιόμασταν, ας πούμε, με τις πτήσεις. Και λέγαμε, οι πτήσεις θα πρέπει να αποδείξεις ότι δεν έχεις κορονοϊό. Το θυμάσαι, αυτό το έχουμε ζήσει. Εγώ σου λέω, άμα θες βάζουμε και στοιχήματα, οι εταιρείες θα μπουν. Εμβόλιο μπαίνεις, δεν έχεις εμβόλιο, δεν μπαίνεις. Τελειώσαμε. Και θα σου λέει η ίδια εταιρεία, όλοι οι υπάλληλοι μέσα στο αεροπλάνο είναι όλοι COVID-free. Γιατί εσύ, ας πούμε, όταν ο άλλος δεν θα είναι COVID-free, επειδή θα σου έχει πει ότι δεν έχει κορονοϊό εδώ και δύο μέρες, θα είσαι ήρεμος. Γιατί τώρα στο λέει ποιος, ο δάσκαλος που ξέρεις από πτήσεις, έχουμε φάει από ίχνος άνθρακα, σίγουρα έχουμε αφήσει κάτι. Θέλω να πω ότι εγώ θα είμαι χαρούμενος όταν θα είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο και να ξέρεις, θα ανήκω σε αυτούς που θα προωθούν εταιρείες, οι οποίες θα ξεκαθαρίζουν από την αρχή ότι εγώ θα είμαι αυτό. Άρα, άμα με δεις μετά να λέω, εγώ πετάω με τάδε, μην ξαφνιαστείς. Γιατί εγώ θέλω να πω ότι, δεν θέλω να πω ονόματα γιατί να μην έχουμε θέμα με το βίντεο. Εγώ θεωρώ ότι η Ελλάδα, επειδή τα καταφέρει η εταιρεία αξιόλογη και στον τομέα των πτήσεων, θα ήταν καλό να έχει αυτό το ευρωπαϊκό concept. COVID-free, τελειώσαμε. Κάποια μέρη λένε πως κάποιες επιχειρήσεις θα λένε πως είναι COVID-free, αλλά μπορεί να μην λένε την αλήθεια. Α, δεν κατάλαβες. Εγώ δεν έχω κανένα... Θα σου πω τώρα τι, γιατί τώρα μου θύμισες στην Ελλάδα όταν ανακάλυψε ότι όταν βάζεις ένα μπουκάλι ότι είναι σατό, είναι πιο ακριβό. Okay, ωραία. Άρα, αν θυμάσαι, σε κάποια φάση έβαλαν όλοι σατό και ξέρω τι γνώσεις από ίνο. Και μετά τι έγινε, πόσα πρόστιμα φάγαμε. Μετά το κόψαμε. Άρα λέω απλώς ότι αυτό μπορεί να γίνει. Το θέμα είναι ότι πάρα πολύ απλό. Όταν εσύ σου λέει αυτό, να θυμάσαι ότι ήδη ο Πρωθυπουργός το πρότεινε να έχουμε διαβατήριο. Και ξέρεις, αν αυτό δεν έγινε ακόμα αποδεκτό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξέρεις σε τι οφείλεται. Όχι ότι είναι εναντίον. Ότι το ποσοστό που έχουν είναι πολύ μικρό. Διότι, ας πούμε, η Γαλλία έχει πιάσει 8% του πληθυσμού της. Άρα σου λέει, άμα τους βάλω διαβατήριο COVID-free, είναι σαν να λέω σε όλους τους άλλους, παιδιά, εσείς δεν μετακινήστε. Όταν όμως θα πιάσουμε ποσοστό που θα περάσει το 50, θα δεις ότι μια χαρά θα είναι, γιατί θα θέλουν να πάνε πιο γρήγορα και να εφαρμόσουν νέα μέτρα και να προχωρήσει το όλο θέμα. Ειδικά σε εταιρείες που έχεις, ας πούμε, μια παραγωγή που οι άνθρωποι, λόγω μηχανών κτλ., είναι συνεχώς δίπλα.
Γιατί άμα είναι εξ αποστάσεως, εντάξει, μπορείς να έχεις την πολυτέλεια, το κάνεις όποτε θες. Και ούτως ή άλλως δεν είναι υποχρεωτικό. Για μένα, ξεχνάμε ότι καταφέραμε να το κάνουμε τζάμπα για τους ανθρώπους. Εντάξει, δεν είναι λίγο αυτό. Γιατί άμα κοιτάξεις λίγο τα άλλα εμβόλια, δεν είναι τζάμπα. Εγώ έχω κάνει κάμποσα και για λόγους στρατιωτικούς. Μπορώ να σου πω, τα κουμπάς κάθε φορά. Άρα λέω, το εμβόλιο είναι τζάμπα. Είναι ένα πλαίσιο που έχει κανονιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση πακέτο. Και αυτό ήταν τεράστιο θέμα. Γιατί μιλάει για τεράστιες ποσότητες για τις δόσεις. Και τώρα είναι το θέμα της εφαρμογής. Άρα η εφαρμογή πρέπει να πάει γρήγορα. Γιατί πολύ απλά, όσο πιο γρήγορα πας, τόσο πιο πολύ κόσμο σώζεις. Άρα έχεις ζωντανούς. Αυτοί οι ζωντανοί είναι και στον εργασιακό χώρο. Δεν είναι όλοι νεκροί. Όταν τους χάνεις τους νεκρούς, κάποιος δεν είναι μόνο ότι λυπάσαι, εσείς που σκέφτεσαι και το οικονομικό, ο νεκρός δεν σου φαίνει τίποτα. Ενώ ο άλλος που δεν έπαθε τίποτα γιατί πρόλαβε και έχει και εμβόλιο, είναι μια χαρά. Και αυτός θα σε υποστηρίξει, γιατί και αυτός έχει ανάγκη να λειτουργήσει μέσα στο πλαίσιο της ανάκαμψης. Άρα για μένα, η ανάκαμψη, για να είμαστε ξεκάθαροι, η ανάκαμψη άρχισε τον Ιανουάριο. Εμείς τώρα είμαστε στον τρίτο μήνα ανάκαμψης, γιατί βλέπω ήδη τις αλλαγές στη συμπεριφορά, στην ψυχολογία κτλ. Γιατί τώρα λέμε, έχουμε ένα στόχο το καλοκαίρι, άρα είμαστε για το εξάμηνο. Εντάξει, ας το πούμε οχτάμηνο για να μην μου πείτε μετά ότι δεν τα είπαμε. Ωραία. Αυτό εδώ σου λέει, αυτό διαχειριζόμαστε. Εγώ θυμάμαι την κατάσταση, ας πούμε, πριν το εμβόλιο, Νίκο μου, ήταν το πολύ απλό. Ήταν το πρόβλημα, θα το έχουμε 2022-2023. Αυτό λέγαμε τότε. Τώρα που ήρθε το εμβόλιο δεν μιλάμε με τον ίδιο τρόπο. Απλώς εγώ, αν θες αυτό που με απασχολεί σε επίπεδο ανθρωπότητας, θα είναι μετά με τις φτωχές χώρες πώς θα πρέπει να τους υποστηρίξουμε. Ας πούμε στην αρχή λέγαμε εμείς μόνο Ευρώπη και Αμερική που την έχουν πατήσει. Άμα δείτε ποια είναι η κατάσταση στην Λατινική Αμερική, Παναγία μου. Και όταν έχεις και πρόεδρος που είναι εντελώς τσόκαρα, γιατί δεν υπάρχει άλλη λέξη, και σου λέει: εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, δεν προστατεύω κανέναν, θα ζήσουμε. Η Βραζιλία, είδες πόσους νεκρούς έχει, μόνη της. 260.000. Με 11 εκατομμύρια κρούσματα. Για ποιο λόγο? Επειδή ο ίδιος ο πρόεδρος την πάτησε. Και δεν λέω ότι πάτησε και τυχαία, γιατί και ο Μακρόν την πάτησε και ο Μπόρις Τζόνσον την πάτησε. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο ενδιάμεσο. Άρα, όσο πιο γρήγορα πάμε στο εμβόλιο, και αυτό, Νίκο μου, πρέπει να το ενσωματώσουμε μέσα στις επιχειρήσεις ως εργαλείο που είναι μοχλός ανάπτυξης και όχι κάτι ξεχωριστό που λέμε η επιχείρηση, τα οικονομικά και η υγεία. Όχι. Γιατί εγώ μπορώ να σου πω ότι αυτοί που έχουν υποστεί κορονοϊό δεν είναι τόσο καλά μετά. Έχουν θέματα πίεσης, έχουν θέματα όσφρησης, έχουν θέματα... Δεν είναι λίγο. Φαντάσου τώρα τον Σταύρο χωρίς όσφρηση. Είναι πάντα κουρασμένοι, θα σου πω εγώ, από φίλους. Αυτό λέω. Άρα λέω ότι τώρα εδώ έχουμε έναν τρόπο. Έχουν γεράσει δηλαδή πιο πολύ, πιο γρήγορα. Το θέμα είναι ότι ξέρεις κάτι, εγώ αυτό που βλέπω, γιατί όταν θα κοιτάξουμε σε βάθος χρόνου τι γίνεται νευρολογικά, σίγουρα θα έχουμε και κάποια θέματα. Άρα λέω απλώς ότι πρέπει να μπούμε πιο γρήγορα σε αυτή τη διαδικασία, να είμαστε αποτελεσματικοί τώρα που υπάρχουν οι δόσεις, γιατί σε κάποια φάση θυμάσαι ότι είχαμε ένα πρόβλημα παραγωγής. Σου δίνω ένα παράδειγμα, εντελώς επιχειρηματικό, ζωντανό. Η Γαλλία δεν παράγει εμβόλιο, δικό της. Προσπάθησε η Σανοφή, δεν το έβγαλε. Το Ινστιτούτο Παστόρ δεν τα κατάφερε. Έχουν προτάσεις, αλλά δεν έφτασαν σε αυτό το επίπεδο. Λοιπόν, και αποφάσισε η Γαλλία, ο Μακρόν, είπε 4 εργοστάσια θα παράγουν το εμβόλιο των άλλων. Με τα εργοστάσια που θα το παράγουν, μια χαρά θα βγάλουν τα χρήματά τους. Αλλά σου λέει, εντάξει παιδιά, δεν το καταφέραμε εμείς, δεν μας πειράζει, αλλά τουλάχιστον να το παράγουμε για να μπορούμε εύκολα να το παρέχουμε στους ανθρώπους. Και βλέπεις τώρα, είναι πάλι το οικονομικό. Δηλαδή, οι μάσκες, μια φάση αποφασίσαν, τις κάνει η Γαλλία τώρα. Ενώ τις πρώτες μάσκες ήταν από την Κίνα, το είδες και στην Ελλάδα. Ωραία. Εμένα αυτό που με ενοχλεί είναι το εξής. Μιλάμε για εμβόλιο. Μιλάμε για σοβαρά εμβόλιο, εντάξει. Όχι το κινέζικο. Το κινέζικο ξέρεις τι απόδοση έχει. Νίκο, 50%. 50%. Και λέω, καλά ρε παιδιά, μας δουλεύετε.
Δηλαδή, ήδη μας φέρατε την πανδημία που είναι made in China, θες να μας φέρεις και ένα εμβόλιο που είναι 50%. Δηλαδή, ρε γαμώτο, ακόμα και αυτό είναι, όπως λέμε, κινέζικη αγορά. Άρα, όταν εγώ έχω ένα εμβόλιο που είναι 95%, γιατί αυτό που δεν λέμε, το εμβόλιο που έχουμε, και αυτό θα δεις, Νίκο, θα δώσει βραβείο Νόμπελ. Θα δώσει βραβείο Νόμπελ. Και ένα βραβείο Νόμπελ δεν είναι μόνο μια κρίση, αυτό μένει. Η κρίση φεύγει. Το βραβείο Νόμπελ μένει. Αλλά μετά η εταιρεία που έχει βγάλει και έχει πάρει βραβείο Νόμπελ, τι θα πας να πεις εσύ? Α, αυτό είναι η εταιρεία ιδιωτική, εγώ δεν ήθελα να το δώσω, τι με νοιάζει? Άρα λέω, όταν το σκεφτείς με αυτόν τον τρόπο και δεις ότι τα εμβόλια που έχουμε για τον κορονοϊό είναι πιο αποτελεσματικά από τα εμβόλια που έχουμε για τη γρήπη. Με τη γρήπη δεν πιάνουμε 95%. Πιάνουμε 55%. Άρα και βλέπεις παρόλα αυτά, να ξέρεις, ας πούμε, όταν σου έλεγα τα νούμερα για τη γρήπη την κλασική, η Γαλλία τον Οκτώβριο εμβολιάζει 16 εκατομμύρια άτομα σε ένα μήνα. Είναι απλώς ενισχύω αυτό που είπα προηγουμένως για τα θέματα της Ελλάδος. Άρα δεν μπορώ εγώ να ανέχομαι να υπάρχει μια λύση. Γιατί θυμάσαι τι λέει ο Νταβίντσι, το πρόβλημα της ιδιοφυΐας δεν είναι να βρει λύση, είναι να πει στην κοινωνία ότι τη βρήκε. Το λέει ο Νταβίντσι το 1519. Εντάξει. Άρα ο καημένος, άμα μας άκουγε τώρα, εδώ λοιπόν έχουμε ένα εμβόλιο, πρέπει να το εφαρμόσουμε. Μετά το θέμα είναι πώς παίζεις πάνω σε αυτό. Θυμάστε στην αρχή, λέγαμε, εγώ δεν θέλω να βάλω μάσκα. Τώρα εγώ έχω δει, τη μάσκα είναι της μόδας. Έχουμε δεν ξέρω πόσες μοδάτες μάσκες. Εδώ έχω δει ακόμα και Van Gogh πάνω στη μούρη. Τέλος πάντων, δεν είναι απαραίτητα το καλύτερο μέρος να το βάλεις στο Van Gogh, αλλά τέλος πάντων, τι μόνο είναι στη μούρη παρά σε παντελόνι, γιατί είναι αλλού. Άρα λέω, άμα το δεις με αυτόν τον τρόπο, θα σκεφτείς ότι ένα πράγμα που ήταν απεχθές και λέγαμε πω θα βάλουμε μάσκα, θα είμαστε άρρωστοι, τελικά το έχουμε όλοι και λέμε, τελικά ποιος την παράγει τη μάσκα με τον πίνακα του Van Gogh? Κάποιος βγάζει λεφτά. Άρα λέω απλώς ότι μην ξεχνάμε γενικά, για να κλείσουμε με κάποιο τρόπο, ότι μετά τον πόλεμο ανακαλύπτουμε ότι μέσα στον πόλεμο υπάρχουν άνθρωποι που έβγαλαν πολλά λεφτά. Μετά τον πόλεμο καταλαβαίνουμε ότι είναι η φάση που έχουμε την τεράστια ανάκαμψη. Αν θυμάστε καλά, το λεγόμενο baby boom, πότε έγινε? Μετά. Ξέρετε ποιο είναι το απίστευτο, Νίκο? Είναι ότι η ύφεση δημιουργήθηκε μετά το baby boom. Γιατί όταν το baby boom έγιναν ενήλικοι, πήραν όλες τις θέσεις εργασίας. Και μετά έπρεπε να περιμένουμε να φύγουν κι αυτοί. Να έχουμε ένα puppy boom και μετά να έχουμε ένα dead boom. Γιατί αλλιώς πώς θα βρεις δουλειά? Γιατί είχαν απλωθεί εκθετικά. Άρα, αυτό που εγώ θέλω να έχουμε στο μυαλό μας για να καταλάβουμε ότι είναι μία νίκη, η ισπανική γρίπη που ήρθε πάλι από την Κίνα πριν έναν αιώνα, έκανε 50 εκατομμύρια νεκρούς. Εμείς τώρα στα 2,5 έχουμε βρει εμβόλιο. 50 εκατομμύρια νεκρούς δεν έκανε ο πόλεμος. Ωραία. Ερχόταν πάλι από την Κίνα και αν λέγεται ισπανική γρίπη είναι απλώς επειδή οι πρώτοι που δημοσίευσαν ήταν στα ισπανικά. Άρα από την Κίνα είναι η πέμπτη φορά που έχουμε μια πανδημία. Και ρωτάω, γιατί εμένα μου λένε ότι αυτό είναι εντελώς σπάνιο? Μήπως έχουν ξεχάσει το Χονγκ Κονγκ, έχουν ξεχάσει την ασιατική γρήπη, έχουν ξεχάσει την ισπανική και επειδή λέμε άλλα ονόματα νομίζουν ότι είναι από αλλού? Άρα αυτά τα ξέρουμε. Άμα κάνεις επιδημιολογία και κοιτάς ακόμα και πανδημιολογία, στο πούμε έτσι σαν νεολογισμό, καταλαβαίνεις ότι είναι ένα φαινόμενο που έρχεται. Η πανδημία τώρα που περιμέναμε, την περιμέναμε το 2010, όχι το 2020. Και ξέρεις τι έγινε? Στο ενδιάμεσο, οι Γάλλοι παράτησαν τις μάσκες που είχαμε σε κυβότια που ήταν για θέματα στρατηγικής. Και μετά βρεθήκαμε με έλλειψη. Επειδή πετάξαμε το στόκ, θεωρώντας ότι το ξεπεράσαμε. Και μας ήρθε το 20. Άρα λέω αυτό πρέπει ένα κράτος, όπως και μια εταιρεία. Αν θυμάστε καλά, την πρώτη φορά τα κράτη σχεδόν έκλεβαν τις μάσκες ο ένας από τον άλλον. Μετά το κάναμε λίγο με τα εμβόλια. Τώρα επιτέλους μπήκαμε σε μια άλλη διαδικασία. Αυτό πρέπει να είναι το ίδιο για μια επιχείρηση. Άρα εγώ τι βλέπω. Θυμάστε όταν λέμε το organic. Όλα τα προϊόντα που είναι organic. Ωραία. Στην αρχή όλοι κοροϊδεύαμε. Βιολογικό. Βιολογικό, το μερίδιο των βιολογικών έχει μεγαλώσει, η ποιότητα έχει μεγαλώσει και οι άνθρωποι μια χαρά βρίσκουν να τρώνε κάτι που είναι βιολογικό. Άρα,
όπως το λέγαμε στην αρχή ότι ήταν ασήμαντο, προς το παρόν λέμε ότι είναι ασήμαντο να είσαι COVID-free. Μετά, όταν θα είναι η πλειοψηφία που θα είναι COVID-free, θα είναι όπως τα αυτοκίνητα, τα ηλεκτρικά που λέγαμε πριν. Όλες οι μεγάλες εταιρείες έχουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ενώ στην αρχή όλοι έλεγαν ότι αυτός που κάνει το Tesla, εντάξει μωρέ, είναι πυροβολημένος. Τόσο πυροβολημένος που έχουν πυροβοληθεί όλοι τώρα. Εδώ είναι πάλι το ίδιο. Εγώ περιμένω πώς και πώς να είναι ξεκάθαρο αυτό. Έναν πολύ απλό λόγο. Ο κορονοϊός ζει πάνω σε αδρανή επιφάνεια 9 ημέρες. Σε αδρανία, όχι σε σώμα. Σε σώμα είναι μια χαρά. Άρα αυτό που δεν πρέπει να ξεχάσουμε επίσης είναι ότι όταν θα είσαι εμβολιασμένος και έχεις κάποιον στην οικογένειά σου που δεν έχει εμβόλιο, να ξέρεις ότι εσύ θα μεταφέρεις τον ιό. Δεν έχουμε τώρα προς το παρόν στοιχεία που λέει ότι τον καταραίει ο ιός. Ο ιός θα ζει πάνω σου, εσύ δεν θα είσαι άρρωστος, αυτός που σε ακουμπάει θα γίνει άρρωστος. Άρα αυτό θα ήταν καλό να το σκεφτούμε και σε οικογενειακό πλαίσιο, γιατί ξέρω ότι ο Σταύρος είναι πολύ της οικογένειας. Να μην έχουμε μόνο τον Σταύρο και την Κατερίνα και όλοι οι άλλοι να μην... Καλά, η μαμά θα είναι πρωτοπόρα, την ξέρω ήδη. Αυτή θα σας βάλει μάλλον στη σειρά, θα βάλει κανένα χάρακα και θα πει ένεση, την ξέρω την κόβω αυτή. Ωραία, χαιρετίσματα επίσης. Ο Αλέξης ο Παυλής είναι που έχει σηκώσει το χέρι και με κάποιες μια-δυο ερωτησούλες έτσι σιγά-σιγά να το... Άρα φαντάζομαι ότι οι σούλες το λες όπως η γιαγιά μου λέει πατατούλες για να πεις... Ναι, μια ερώτηση τώρα να λάβουμε. Άρα ο Αλέξης πού είναι? Βλέπετε ή μόνο με ακούτε? Δύο πληροφορίες για το COVID-free διαφήμιση, advertising που μπορεί να κάνει μια επιχείρηση, μια εταιρεία. Ναι. Θα καταλάβετε ότι μιλάτε με γαλλικά δεδομένα και όχι με ελληνικά. Θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Ναι. Το 2020 είχαμε πολύ χαμηλά κρούσματα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Και η ελληνική κυβέρνηση είχε μια πολιτική να φέρουμε τους τουρίστες οι οποίοι είχαν πρόβλημα στη χώρα τους να έρθουν σε μια καθαρή χώρα, σχεδόν COVID-free. Σωστά. Με πολύ χαμηλά νούμερα να έρθουν να κάνουν διακοπές. Μόνο που δεν ήταν COVID-free. Και το είδαμε μετά με τα νούμερα που ανέβηκαν. Ναι, ναι. Λοιπόν, η πολιτική ήταν το εξής. Βγήκανε πολύ αυστηρά πρωτόκολλα για τα ξενοδοχεία. Καταρχήν, εγώ προμηθεύω καθαριστήρια, πλυντήρια, ξενοδοχεία, που πλέον νηματισμό. Ναι. Και από εκεί έχω να σας δώσω κάποιες καλές πληροφορίες για να δείτε τι συμβαίνει. Στα ξενοδοχεία βγήκαν πολύ αυστηρά πρωτόκολλα, που όταν διάβασα εγώ το ΦΕΚ για να δω ποια παραγράφους, ποια σημεία από τα πρωτόκολλα αφορούν τη δουλειά μου και τα καλύπτω για τους πελάτες μου, τους ξενοδόχους, ναι. Εγώ είπα ότι αν είχα ξενοδοχείο δεν θα το άνοιγα. Το καταλάβαινε, εννοείς ότι... Τόσο αυστηρά, ναι. Τόσο αυστηρά και τόσο πολλά και πολύπλοκα, το οποίο ήταν προβληματικό. Δηλαδή, πρέπει να έχεις γιατρό στο ξενοδοχείο συνεργαζόμενο. Εάν εμφανιστεί κρούσμα, πρέπει να κάνεις μια διαδικασία. Τα γνωρίζω αυτά και το χαίρομαι, αλλά είμαστε σε άλλο πλαίσιο. Εδώ όλα αυτά που μου λες ήταν χωρίς εμβόλιο. Ήταν χωρίς εμβόλιο. Προσέξτε τώρα. Αυτό είναι η διαφορά. Ναι, προσέξτε τώρα. Εμείς λοιπόν διαβάσαμε το ΦΕΚ, το οποίο είχε 100 άρθρα όσα είχε. Και βγάλαμε ένα newsletter στους ξενοδόχους ότι είμαστε έτοιμοι σε 11 άρθρα του πρωτοκόλλου του ΕΟΔΗ, ναι, για τον τουρισμό. Και μπορούμε να σας προμηθεύσουμε τα αντίστοιχα προϊόντα που αφορούν τα συγκεκριμένα 11 άρθρα. Έτσι. Τηλεφωνούσαν όλοι οι ξενοδόχοι και λέγανε «Εγώ θέλω σακούλες και το μηχάνημα που κλείνει αεροστεγός στις σακούλες για να δίνω ένα-ένα στα δωμάτια το σεντόνι, την πετσέτα, τη μαξιλαροθήκη». Πολύ ωραία. Έχουμε τις σακούλες, κύριε, και το μηχάνημα που τις κλείνει. Γιατί το κάνετε αυτό? Διότι ο πελάτης παίρνει απολυμασμένο σεντόνι πετσέτα και πρέπει να είναι ένα-ένα συσκευασμένα από το πλυντήριο μέχρι αυτόν να μην μεσολαβήσει τίποτα. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ καλά κάνετε, το λέει το πρωτόκολλο. Δεύτερη ερώτηση. Με τι τα απολυμένετε, κύριε? Α, παράτα με, κλείσε το τηλέφωνο, έχω δουλειά. Κάποιος μπήκε, γεια σου. Όλοι τους. Ναι, μα όλοι τους. Okay, το δέχομαι αυτό. Δηλαδή, πλένανε με Dixan και Ariel, που πλένανε πάντα, δεν βάζανε τίποτα απολυμαντικό στο πλυντήριό τους και δίνανε ένα μολυσμένο πετσέτα σεντόνι με μια σακούλα. Okay. Τι έγινε τώρα? Περίμενε όλος ο ελληνικός τουρισμός ότι θα έρθουν τουρίστες. Την πατήσαμε, δεν ήρθανε. Και καλά κάνανε και δεν ήρθανε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι οι πελάτες μου, οι ξενοδόχοι που ανοίξανε με αισιοδοξία ότι θα δουλέψουν λίγο,
έστω 30-40%, δεν έγινε αυτό, μπήκανε μέσα όλοι τους. Καλά έκανε ο τουρίστας από το εξωτερικό και δεν ήρθε και δεν έδωσε εμπιστοσύνη, γιατί το ξενοδοχείο που διαφήμιζε ότι τηρεί τα πρωτόκολλα και η κάθε επιχείρηση ελληνική που διαφήμιζε ότι τηρεί τα πρωτόκολλα, γνώριζε ο τουρίστας που είχε ξαναπάει η Ελλάδα ότι και ο ταξιτζής κλεφτάκος και απατεώνας είναι και εστιατόρας νόθευε το λάδι και ότι κανείς δεν είναι οργανωμένος, σωστός και συνεπής και είναι όλα για το Θεαθήνε. Είμαστε βιτρίνα μόνο. Η ουσία δεν υπάρχει. Σας προκαλώ όλους σας να πάτε αύριο σε ένα καθαριστήριο της γειτονιάς σας που λέει οικολογικό καθάρισμα και κάνω απολύμανση στα ρούχα στην Ελλάδα και ρωτήστε τι κάνεις απολύμανση στα ρούχα που θα σου φέρω. Θα σου πει μάλιστα κύριε, με τι. Δείξε μου τώρα το προϊόν. Δεν υπάρχει παιδιά το προϊόν σε κανέναν τους. Εγώ τα δέχομαι όλα αυτά που είναι στην Ελλάδα. Αλλά ξαναλέω. Ναι, οικολογικό καθάρισμα, λέει, κάνω οικολογικό. Μπράβο, φίλε. Σε ευχαριστώ πολύ. Με τι, δείξε μου το πράσινο οικολογικό προϊόν που χρησιμοποιείς. Δεν υπάρχει, παιδιά. Αυτό που λέτε ότι οι εταιρείες που θα διαφημίσουν COVID-free μπορεί να είναι η Vodafone, μπορεί να είναι μια μεγάλη εταιρεία. Ο Αστέρας Βουλιαγμένης μπορεί να είναι. Οι υπόλοιποι, ο κάθε Μπαρμπαμίτσος με ταβέρνα και η Κυραμαρία με νοικιαζόμενα δωμάτια είναι απάτη τελείως. Αυτό είναι ο Έλληνας. Πρόσεξε. Εγώ δεν διαφωνώ μαζί σου, αλλά ξέρεις κάτι, υπάρχουν δύο στοιχεία. Αυτός που θα έρθει θα είναι εμβολιασμένος. Ναι. Αλλιώς δεν θα έρθει. Ναι. Η επιχείρηση, θέλω να σας πω, που λέει, θα λέει ο εστιατόρας ότι εμένα το προσωπικό μου είναι εμβολιασμένοι, δεν θα είναι. Okay. Θα λέει το καθαριστήριο ότι εμείς είμαστε εμβολιασμένοι, δεν θα είναι. Εγώ δεν διαφωνώ μαζί σου, αλλά να ξέρεις, αυτός που θα κάνει αυτό, να ξέρεις ότι το προσωπικό του θα κινδυνεύει. Ναι. Δεν τους ενδιαφέρει. Είναι ο πελάτης. Είναι το προσωπικό του που θα κινδυνεύει. Η φιλοσοφία εδώ είναι άρπα κόλλα. Ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε, το αρπάξει ο κόλλος μας σήμερα. Έτσι δουλεύει ο κόσμος. Αυτό που θα δω, θα το δεις ότι όταν θα έρχεται και ο επισκέπτης, θα του ζητάμε αν έχει κάνει εμβόλιο ή όχι. Μακάρι. Θα το ζητάμε γιατί εμείς θα έχουμε μερικούς που δεν το έχουν κάνει, θα το ζητήσουν. Και ξαναλέω. Όπως εμείς το ζητάμε, αυτός θα πρέπει να σου δώσει. Να μπορεί να στο ζητάει σε σένα. Εδώ είναι το θέμα. Ακόμα λοιπόν και εγώ σου λέω rent rooms, όχι σου λέω ξενοδοχεία, rent rooms. Εντάξει, το πιο χαμηλό επίπεδο. Mm-hmm. Εσύ έρχεσαι με την κάρτα που έχεις κάνει εμβόλιο, αυτό σου δείχνει το εμβόλιο. Δεν έχεις, γεια σας. Τελειώσαμε. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Εγώ το καταλαβαίνω τον προβληματισμό σου και να ξέρεις ότι ασχολούμαι και με απορριμματικά για τα θέματα του ζεόλυθου κτλ. Αλλά λέω ξανά ότι εδώ είναι το εμβόλιο. Αυτός που είναι εμβολιασμένος είναι ακόμα φορέας. Αυτό που τον ενοχλεί είναι να υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να βάλουν π.χ. πρόβλημα στα παιδιά του. Εδώ είναι το κόλλημα. Άρα λέω απλώς ότι αυτό που θα συζητάμε σιγά σιγά είναι σαν να μου λες στην Ελλάδα άμα ζητήσεις σε κάποιον αστυνομική ταυτότητα είναι πλαστή. Εγώ δεν σου λέω ότι είναι όλες σωστές, αλλά έχει δικαίωμα να το ζητήσει όπως έχει δικαίωμα εσύ να το ζητήσεις. Όταν πας σε ένα ξενοδοχείο. Το δέχεσαι ότι σου παίρνει την ταυτότητα και σου βγάζει φωτοτυπία. Ωραία. Σε κάποιον άλλον μέσα που είμαστε και εμείς τη ταυτότητα που λέγαμε, εγώ δεν θέλω να δείξω την ταυτότητα μου. Στα ξενοδοχεία, τι την αφήνει να την κάνω φωτοτυπία, ρε φίλε, που είσαι μάγκας. Τι μάγκας είσαι, τίποτα. Άρα δίνουμε την ταυτότητα, όλος την καταγράφει και εσύ θα έχεις ακριβώς το ίδιο δικαίωμα να το κάνει αφορά το εμβόλιο. Το θέμα είναι πολύ απλό. Γιατί είναι χώρες που θα το αναπτύξουν πολύ γρήγορα και είναι άλλες που θα το καθυστερήσουν. Αυτές που θα το καθυστερήσουν. Θα είναι εκεί πέρα το κόστος που θα υποστούν για τη διαφορά που κάνει τη διαφορά. Και γι' αυτό λέω, επειδή ήδη το Ισραήλ είναι πολύ κοντά στην Κύπρο, άμα δεν κινηθεί καλά η Κύπρος, θα έχει μια απορριφητικότητα το Ισραήλ που μπορεί η Κύπρος να πει παιδιά που πήγαν οι τουρίστες. Αυτό τόσο απλά. Γιατί όταν είσαι στα 30 λεπτά πτήση, δεν είναι ανάγκη να σταματήσει εκεί πέρα, πας κατευθείαν. Ναι, αλλά ο τουρίστας κλείνει. Πληρώνει τα λεφτά του για συγκεκριμένο ξενοδοχείο και συγκεκριμένη περιοχή, τα έχει προπληρώσει, φτάνει στην Ελλάδα ή στην Κύπρο, του λένε ναι, είμαστε COVID-free εδώ το μαγαζί, αλλά είναι μούφα, είναι ψέματα, το παίρνει χαμπάρι. Είναι εμβολιασμένος, δεν κινδυνεύει. Έτσι, ωραία. Α, πρόσεξε. Εγώ τώρα σου λέω ακόμα και για τους tour operator. Αυτός εδώ που θα σου κάνει το συμβόλαιο, ξέρεις τι θα φοβάται. Θα φοβάται την αγωγή που θα φάει μετά από το πρόστιμο. Άρα αυτός θα σου πει, εγώ. Θα είμαι μαζί σου στο ξενοδοχείο άμα έχω πιστήρια. Δεν έχω πιστοποιητικό κτλ. Μην ξέχναμε. Εγώ θα στέλνω αλλού. Ναι.
Ναι. Εδώ ναι. θέλω να τους δω τους δικούς μας χωρίς tour operator. Αυτό ξέρεις, θέλω να σου δώσω ένα παράδειγμα. Την ξέρω πολύ καλά το θέμα της Κρήτης. Η Κρήτη χωρίς tour operator, ξέρεις τι ποσοστό αντιπροσωπεύει. Και μην ξέρεις, 90% του ρωτήτων. Μπράβο. Είναι μερικοί που δεν ξέρουν καν ότι η Κρήτη ανοίξει στην Ελλάδα, γιατί έρχονται από το εξωτερικό, προσγειώνονται στην Κρήτη, φεύγουν από την Κρήτη και μετά όταν τους λες πού πήγες διακοπές, σου λέει στην Κρήτη. Στην Κρήτη χωρίς tour operator που να σου πει εγώ θέλω να είμαι σίγουρος ότι είσαι κάθαρος, πώς εγώ θα σε στείλω πελάτες. Άμα μου κάνει ένας, δύο, τρεις αγωγές και να ξέρεις ότι αυτό με τις αγωγές θα πάει πολύ γρήγορα, γιατί οι Αμερικανοί με αυτό που έχουν υποστεί και οι Αμερικανοί είναι των αγωγών, γενικά εννοώ, άρα το θέλουν το δικαστικό. Εδώ με τόσα θύματα που έχει η Αμερική, θυμάσαι γιατί πάλι μιλάμε για τουρισμό, για να είμαι πιο ξεκάθαρος, υπάρχει τουρισμός και τουρισμός. Δηλαδή, άλλο ο Αμερικανός, άλλο ο Γερμανός, άλλο ο Γάλλος, άλλο ο Ιταλός, άλλο ο Ρουμάνος που σου έρχονται για τουρισμό. Εγώ μπορώ να σου πω ότι αυτοί που θα σου δώσουν τα περισσότερα θα είναι αυτοί που θα σου κάνουν την πιο όμορφη αγωγή και μετά θα λες Παναγία μου τι έκανα. Γιατί εγώ το βλέπω πολύ απλά με την Αμερική ειδικά όταν βλέπουμε ότι έχουν περάσει το 500,000 νεκρούς με πάνω από σχεδόν 30 εκατομμύρια κρούσματα, ποιος θα φύγει από την Αμερική να πάει πού σε μια περιοχή που την ξέρει ότι είναι χάλια. Γιατί, να κάνει τι, να πάει να πεθάνει στο εξωτερικό, δεν του φτάνει αυτούς που έχουν πεθάνει εκεί πέρα. Άρα λέω απλώς ότι καταλαβαίνω απολύτως πώς έκανε τη σύγκριση, αλλά λέω η σύγκριση έχει τα όρια της, το εμβόλιο θα είναι κάτι πολύ ξεκάθαρο και θα παίζει για τους δύο, δεν είναι απλώς φοράω τη μάσκα, φοράς τη μάσκα, είναι έχεις χαρτί, έχεις εμβολιαστεί και είμαι σίγουρος, επειδή έχουμε 12 εβδομάδες για μερικά εμβόλια, ότι θα σου περιμένουν τη δεύτερη δόση, να το ξέρεις. Δεν θα περιμένουν την πρώτη, δεν θα φτάνει αυτό. Θα θέλουν εμβολιασμένο σημαίνει δύο δόσεις. Άρα τώρα θα έχουμε άλλα εμβόλια και εδώ θα γίνει πάλι μια διαφορά, Νίκο. Έρχονται τώρα εμβόλια που έχουν μία δόση. Θα δεις ότι πολύ εύκολα είναι μερικοί που θα τα προτιμήσουν και σου λέει μετά ένα, ξεμπέρεψα και τελειώσαμε. Και εδώ θα υπάρχει πάλι ένα θέμα αγοράς. Άρα έχουμε πρώτα την πρωτιά. Και μετά, άμα ξεχνάμε την πρωτιά, υπάρχουν και άλλα εμβόλια, αλλά μετά οι άλλοι δεν ξέρουν ότι είναι η πρωτιά. Δηλαδή, ας πούμε, εσείς τώρα όλοι ξέρετε ποιος έβγαλε το πρώτο εμβόλιο. Ποιος έβγαλε το τέταρτο, ποιος είναι. Ο Τζόνσον. Βλέπεις ότι εδώ θα αρχίσει, είναι πιο μετά ο Τζόνσον. Θέλω να σου πω ότι θα αρχίσεις μετά να έχεις ένα φλου, γιατί μετά όταν θα είναι. Γιατί τώρα αυτά που ετοιμάζονται, μπορεί να έχουμε και δεκάδες εμβόλια έτοιμα. Δεκάδες, πρόσεξε, μέσα στο 21. Ωραία, μετά θα είναι πάλι μια νέα αγορά. Άρα λέω απλώς ότι πρέπει να το χειριστούμε σαν εργαλείο στρατηγικής και όχι βέβαια να περιμένουμε παθητικά και πρέπει να ενημερώνουμε τους δικούς μας ότι αυτό το εμβόλιο είναι ένα γεωπολιτικό εργαλείο το οποίο θα επηρεάσει την γεωοικονομία μας. Δάσκαλε, πώς θες να κλείσουμε αυτή την κουβέντα ή θα σε ρωτήσω κάτι που θέλω να σου πω. Εγώ από τη στιγμή που έχουμε μείνει στην ώρα που ήταν προγραμματισμένη όπως πάντα με τον Αρίσταρχο, καταλαβαίνω ότι γιατί η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, γιατί αφού δεν μπορεί να κοιμηθεί ποτέ δεν θα είναι. Κάνε μου ακόμα μία τελευταία ερώτηση, γιατί μετά όταν θα ανεβάσουμε το βίντεο και θα φαίνεται το ωράριο, θα μου πεις τώρα βάλτε 5 βίντεο διαφορετικά για να φαίνεται ότι ήταν η ώρα. Έλα Νίκο, πάμε. Εγώ έχω πάντα μια μεγάλη απορία που την έχω μοιραστεί και με τους φίλους και με τα μέλη του Αρίσταρχου. Έχω αναρωτηθεί πάντα σαν άνθρωπος, λέω, αν ζούσα στην εποχή του Σοκράτη και παίρναγε αυτός ο παλιόγερας δίπλα μου, τον έλεγα παλιόγερα ή θα το θαύμαζα. Στο Χριστό δίπλα ή σε άλλους φιλοσόφους, μου τις πάει εκ των υστέρων, μου τις πάει να λέμε τι ωραίος άνθρωπος που ήταν αυτός, τι σπουδαίος και να έχουμε ζήσει δίπλα του. Ζούμε ιστορικές στιγμές τώρα, δάσκαλε. Αυτό που συμβαίνει και πολιτικά, γιατί μας περιέγραψες πολιτικά αποτελέσματα με υπογραφές χειροπιαστά, δηλαδή μια διπλωματία που σκίζει. Μας περιγράφεις ένα εμβόλιο που μέσα σε ένα χρόνο έγινε, που είναι ένα θαύμα, έτσι, και το οποίο είναι για Νόμπελ.
ζούμε ιστορικές στιγμές και πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για την εποχή που ζούμε. Ναι, εντελώς. Ζούμε ιστορικές στιγμές, αλλά το θέμα είναι αν έχουμε ιστορική συνείδηση. Αυτό είπα και εγώ προηγουμένως. Ναι. Δεν το νιώθουμε. Εγώ πιστεύω ότι ζούμε ιστορικές στιγμές και γεωπολιτικά και επιστημονικά. Σωστά, σωστά. Αλλά ζούμε... Το 1821 πόσοι κατάλαβαν τι γινόταν. Ζούμε έναν ψηφιακό μετασχηματισμό που πάλι δεν τον έχουμε χωνέψει και είναι πραγματικά έτσι, μια τέταρτη βιομηχανική επανάσταση με όλη τη γεμάτη-γεμάτη. Και ακόμα και αυτή η επανάσταση έχει ενισχυθεί ραγδαία με το κορονοϊό. Γιατί περάσαμε σε πράγματα ψηφιακά που δεν τα είχαμε αντιληφθεί ότι θα έρθουν τόσο γρήγορα. Άρα λέω βέβαια ότι αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι το εξής. Θυμάστε όταν είχαμε την κρίση το 2010. Ωραία. Μεγάλη μιζέρια, η τοπάθεια κτλ. Εγώ έλεγα τότε ήδη ότι αυτό που θα θυμόμαστε από αυτή τη γενιά δεν θα είναι η κρίση, θα είναι η ΑΟΣ. Αυτό που θα θυμόμαστε από την πανδημία δεν θα είναι η πανδημία. Θα είναι ότι την ξεπεράσαμε. Είναι εντελώς διαφορετικό. Δηλαδή, δεν θα έχουμε το κατοχικό σύνδρομο επειδή είχε μια μεγάλη διάρκεια ο πόλεμος. Θα έχουμε το σύνδρομο της απελευθέρωσης. Αλλά τις θυμάσαι αυτές τις γυναίκες που έρχεται, ας πούμε, στρατός, π.χ. από Αμερική κτλ. Και όλοι δίνουν φιλιά σε όλους με λουλούδια, σουίγκομ, τσιγάρα κτλ. Τι είναι αυτές οι εικόνες? Είναι αυτό που θυμόμαστε από το τέλος. Για μένα μπήκαμε σε έναν πόλεμο χωρίς να μας προετοιμάσουν. Καταφέραμε να βρούμε το εμβόλιο και να περάσουμε σε μια αντεπίθεση. Και τώρα προχωράμε γοργά και να έχουμε το επόμενο στάδιο. Το επόμενο στάδιο είναι αυτό που θα θυμόμαστε. Δηλαδή, εμείς θα είμαστε οι ανθρωπότητα. Γιατί πρέπει να καταλάβεις. Δηλαδή, εμένα αυτό με αγγίζει, δεν μπορείς να φανταστείς σε ποιο βαθμό. Είναι η ανθρωπότητα που εμβολιάζεται. Δηλαδή, άμα το σκεφτείς ορθολογικά, ρε Νίκο, γιατί εντάξει, εσύ μπορεί να περνάς δίπλα από το γέρο και να μην καταλαβαίνεις ότι είναι ο Σοκράτης, αλλά σε κάποια φάση έχεις και μια μικρή τύψη και λες, ρε γαμώτο, αν ήταν ο Σοκράτης τώρα. Λοιπόν, οι άλλοι μπορεί να μην έχουν καν τύψη. Εγώ τώρα τι σου λέω. Είχες αντιληφθεί ότι μια φορά θα ζούσες στη ζωή σου ότι η ανθρωπότητα θα εμβολιαστεί? Γιατί τώρα μιλάμε, ήδη σου είπα πριν, για ήδη 260 εκατομμύρια. Μιλάμε τώρα ότι θα είμαστε σε δισεκατομμύριο που θα εμβολιαστεί. Εντάξει. Αυτό τώρα θα γίνει σε λιγότερο από ένα έτος. Πότε έγινε στην ιστορία ανθρωπότητα και δεν το ξέρω αυτό? Η επανάσταση που κάνουμε τώρα με το εμβόλιο θα είναι ότι η ανθρωπότητα θα ζήσει. Αυτή θα είναι η μετά-εμβολίου ανθρωπότητα. Είναι όπως λέμε, ας πούμε, η ανθρωπότητα μετά την ατομική βόμβα. Η ανθρωπότητα μετά το ίντερνετ. Γι' αυτό βλέπεις τα μικρά παιδιά που σου λέει, καλά παιδιά, πώς κάνατε πριν το ίντερνετ? Μετά θα λέμε, πώς κάναμε πριν το εμβόλιο? Ποτέ δεν είχαμε μια τέτοια απήχηση από ένα εμβόλιο. Εδώ είμαστε περήφανοι γιατί κάνουμε το test pap που αφορά όλες τις γυναίκες και είναι πολύ σημαντικό. Το εμβόλιο αφορά τους άνδρες, τις γυναίκες, ό,τι θες. Άρα, όταν έλεγα, το έλεγα όχι σαν χιούμορ, σαν πληροφορία για το βραβείο Νόμπελ. Δεν είναι μόνο ότι είναι βραβείο, δηλαδή αυτό δεν το έκαναν για να πάρουν το βραβείο Νόμπελ. Το έκαναν για τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Δηλαδή, όλοι πάλεψαν μαζί, ακόμα και τα εργαστήρια τα ιδιωτικά δημοσίευαν πράγματα ανοιχτά, ανοιχτή φύγη, χωρίς να υπάρχει καμία κρίση που είχαμε τις κλασικές. Δηλαδή, κανονικά είναι κρυφά, τα δημοσιεύουμε. Ναι, βέβαια. Εδώ τώρα κάναμε όλη αυτή την επιτάχυση. Αυτή η επιτάχυση στον τομέα της έρευνας θα μείνει σε μερικούς τομείς. Θα λένε, παιδιά, σε μερικά πράγματα ας το αφήσουμε να είναι πιο ελεύθερο. Αλλά δεν είναι απλώς η τεχνολογία GNU σε σχέση με Windows κτλ. Που είναι ελεύθερα και μπορείς να συμμετέχεις στον κώδικα. Είναι ένα άλλο επίπεδο που είναι μια συνέργεια. Θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας που η ανθρωπότητα θα γιατρευτεί κόστος. Γιατί κανονικά τι γίνεται με την ανθρωπότητα? Είναι όλοι νεκροί και αυτοί που επιβιώνουν, εντάξει, επέζησαν. Άρα εδώ θα είναι οι επιζώντες. Ενώ εμείς δεν θα είμαστε οι επιζώντες, εμείς θα είμαστε οι μαχητές. Είναι εντελώς διαφορετικό το ύφος που έχεις. Όταν είσαι επιζώντας, πάντοτε έχεις ένα άγχος γιατί λες, εγώ επέζησα, οι άλλοι πέθαναν. Όταν είσαι στους μαχητές και κατάφερες να πεις ότι, ας το πούμε ότι δεν θα πιάσουμε παραπάνω, δηλαδή δεν θα πιάσουμε ούτε το 5 εκατομμύρια νεκρούς. Ξέρεις τι είναι σε σχέση με το 50? Και πρόσεξε, όχι με τον ίδιο πληθυσμό, ο πληθυσμός της γης
πριν έναν αιώνα. Δεν ήμασταν 7 δισεκατομμύρια. Άρα, άμα σκεφτούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που χάσαμε, πρέπει να καταλάβουμε τώρα ότι αυτούς τους ανθρώπους που χάσαμε, τώρα δεν τους χάνουμε και αυτοί θα παράγουν ένα έργο. Είναι τεράστια διαφορά, Νίκο. Άρα, όντως, είναι ιστορικό και πρέπει να το νιώθουμε. Και εγώ να ξέρεις ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ζήσαμε την εποχή μαζί του εμβολίου, ενώ πριν ένα χρόνο αναρωτιόμασταν αν είναι εφικτό. Τώρα έγινε. Άρα είναι μια πραγματικότητα που είναι... Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ για τη διαστημική έρευνα και χαίρομαι πάρα πολύ που ετοιμαζόμαστε να πάμε στον Άρη. Και να ξέρεις ότι είναι θέμα... 40 χρόνια θα είμαστε εκεί. Λοιπόν, λέω ξανά. Αυτό που γίνεται όμως, εδώ γιατί με αγγίζει. Για να είμαστε εκεί σε 40 χρόνια θα πρέπει να μην έχουμε πεθάνει πριν. Αυτό που γινόταν τώρα με την πανδημία χωρίς τίποτα, χωρίς εμβόλιο, δεν είχαμε δει ποτέ κάτι το ανάλογο. Ούτε σε παγκόσμιο πόλεμο δεν είχαμε με αυτόν τον ρυθμό τέτοια θύματα. Χωρίς να γίνεται τίποτα το ιδιαίτερο. Εντάξει, άμα έχεις έναν εχθρό, λες παιδιά, εντάξει, κάναμε μια θυσία. Εδώ τι να κάνεις, να κάθεσαι σε σπίτι σου. Αλλά λέω απλώς ότι αυτό που ζούμε τώρα, για να το θέσω αλλιώς για να είναι λίγο εξωγήινο, αυτοί που θα πάνε στον Άρη θα είναι αυτοί που θα είναι εμβολιασμένοι. Βλέπεις το σαν συνδετικό κρίκα. Δηλαδή αυτός έχει γεννηθεί, θα πάει στον Άρη και τελικά θα πάει στον Άρη επειδή εμβολιάσει. Άρα να το πω αλλιώς, ο πρώτος της γης που θα πάει στον Άρη θα είναι με εμβόλιο. Αυτό δεν είναι γαμάτο. Μόνο αυτό να το σκεφτείτε. Δάσκαλε, σε ευχαριστούμε για όλα. Και εγώ, να είστε καλά και χαίρομαι πάντοτε όταν μιλάμε μία ώρα. Έτσι προλαβαίνουμε και τα λέμε όλα.